must I wash in the river? Hey, hey. How many times must I ask you forgiveness? How many times must I spread myself thinner? Βγήκα πρώτη φορά υποψήφια στο χθεσινό συμβούλιο. Είμαι πολύ okay με αυτό. Ξέρω ότι αυτή την εβδομάδα δεν έχω φέρει ακόμη κάποιον πόντο για την ομάδα. Τις προηγούμενες εβδομάδες ήμουν πολύ καλύτερα. Την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα ήμασταν εγώ και η Ασημίνα από την ομάδα μας που είχαμε τις περισσότερες νίκες και υπήρχε πιθανότητα να μπορούσε να βγει μία από τις δύο MVP, πράγμα το οποίο δεν συνυπολογίστηκε χθες στο συμβούλιο. Ήρεμα, χαλαρά. Και ακόμα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι άντρας, αν θα είναι γυναίκα, ποια ομάδα θα είναι. Δεν θα σταθώ σε κανένα συμπαίκτη μου, θα σταθώ όμως στην Ασημίνα, με την οποία ένιωσα ότι είχαμε έρθει πολύ κοντά, αλλά από χθες, από τη στιγμή που με ψήφισε, είναι λίγο διαφορετική απέναντί μου, είναι πιο απόμακρη, δεν με κοιτάει, δεν μου μιλάει. Δεν ξέρω αν το κάνει γιατί συζήτησε κάτι με τα άλλα τα παιδιά, δεν θέλω να πιστεύω αυτό, ή αν νιώθει άσχημα που με ψήφισε. Πάντως, έχει αλλάξει λίγο η συμπεριφορά της και με στενοχωρεί αυτό. Μου είπε ότι θα ψήφιζα αγωνιστικά και της είπα ότι μπορείς να ψηφίσεις ό,τι θέλεις, εγώ ποτέ δεν θα σε πιέσω για κάτι. Σε αντίστοιχη περίπτωση όμως και ο Αλέξης που ψήφιζε αγωνιστικά και είχε έρθει κοντά με τον Παύλο, όταν ήρθε η ώρα να ψηφιστεί ο Παύλος δεν ψήφισε τον Παύλο. Θεωρώ ότι η Ασημίνα, δεδομένου του πόσο κοντά έχουμε έρθει αυτές τις μέρες, θα μπορούσε να ρίξει μια κούφια ψήφο. Δεν το έκανε, δικαίωμά της, καλώς, αλλά και όλο το μετά μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Υπάρχει μια ψηφοφορία πάλι στο όνομά μου, η οποία μου γεννά δύο ερωτηματικά. Το ένα είναι αν υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία αποφασίσαν να μείνουν μια εβδομάδα παραπάνω. Και το άλλο είναι ότι αν έχουν βάλει εμένα στο στόχαστρο, γιατί πιστεύουν ότι κάτι δεν κάνω καλά. Ή ότι κάτι κάνω πολύ καλά και αυτό τους ανησυχεί. Δεν ξεκίνησες καλά τις δύο πρώτες εβδομάδες όσον αφορά τα ματσαρίσματα και αυτό έχει πειράσει. Είσαι ένας παίκτης που έχει ξαναυπάρξει στο Survivor, οπότε θα πρέπει να βοηθήσεις εισαγωγικά τους καινούριους και να παίζουν ίσως με πιο εύκολους παίκτες. Όπως το έκανες με τον Παύλο, αλλά το έκανες μόνο με τον Παύλο. Αυτή είναι εμένα η άποψή μου. Ναι. Εννοείται σε πάω πάρα πολύ και τα λοιπά. Αλλά επειδή μου δεν ξέρουμε πώς θα ήσουν αν έπαιζες μόνο με τον Άγγελο και τον Φάνη και τις δύο εβδομάδες. Θες να σου πω πώς θα ήμουν. Επειδή έχω παίξει και με τον Φάνη και με τον Άγγελο, τον Άγγελο τον έχω νικήσει στο αγώνισμα που είχε λάσπες. Ναι, τον Γιάννη έπαιξα με τον Γιάννη. Κάνει δύο εβδομάδες ολόκληρες, αυτό λέω. Θα σου πω. Αν θυμάσαι τις πρώτες δύο εβδομάδες, όλα τα αγωνίσματα που παίζαμε είχαν πολλούς χαμηλούς στόχους και επέλεγα ψηλούς παίχτες και λίγο πιο αργοκίνητους, γιατί το να σηκωθώ εγώ που είμαι ένα 92 σε σχέση με το Φάνη που είναι ένα 78-75, σίγουρα θα με περάσει, αν με περνάει τώρα μία φορά θα με περάσει δύο. Έψαχνα ψηλούς παίχτες ή παίχτες που να μην χωράνε όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στα εμπόδια. Ένας από τις επιλογές μου ήταν και ο Σταμάτης πολλές φορές. Άρα, εδώ πέρα κυνηγάμε να δούμε γιατί γίνεται αυτό και αν έγινε αυτό εκείνη την εβδομάδα. Παιδιά, συγγνώμη, γιατί δεν μου το είπατε. Να ψηφίσατε πάλι την προηγούμενη. Γιατί εμείς πρώτον είμαστε καινούριοι παίχτες και δεν ξέρουμε πώς παίζει το παιχνίδι ακόμα, τώρα το μαθαίνουμε. Και δεύτερον, θέλαμε ρε παιδί μου να το καλό της ομάδας. Οπότε, όταν σου λέει κάποιος που έχει ξαναπαίξει, που έχει το έχει ξαναζήσει, ότι Νίκο, εσύ πάρε αυτόν. Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία να πω όχι, τον θέλω αυτό. Μέχρι στιγμής, όπως είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, κάποιοι φαίνεται ότι υποτιμούν τη λογική μου. Και νομίζω ότι μιλώντας για λογική και για μυαλό, αυτοί οι κάποιοι αποδεικνύουν ότι υστερούν.
μας βλέπει και κόσμος. Και ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ποιος έχει τη δυναμική, ποιος φέρνει πόντους, ποιος θα κάνει την ομάδα να φάει. Εγώ καταλαβαίνω το πιο απλό. Ότι κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι θα ψηφιστούν σύντομα, με την πρώτη ήττα μας, επειδή δεν είναι αρκετά δυνατοί, φοβούνται και θέλουν να διατηρήσουν ακόμα μία εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα, με 4-2 στις νίκες, δεν θεωρώ ότι ήμουνα ο πιο αδύναμος για να ψηφιστώ μετά την Κρίστη. Αυτό λέω. Δεν σκέφτηκαν ότι θα πρέπει όλοι, σε εισαγωγικά, οι αδύναμοι, να επιλέξουν να είναι εξάδα στους 11 και όχι πεντάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και αυτό δεν ξέρω αν κολακεύει και τους ίδιους. Αν μιλάμε για στρατηγική και αυτό είναι κάτι που σκεφτήκανε με πολύ όρημη σκέψη, τότε με φτάνει στο εξής αποτέλεσμα. Να συμπεράνω ότι απέναντί μου έχω κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν το καλό της ομάδος, αλλά το καλό το δικό τους. Σε σχέση με το θέμα του συμβολίου, πιο σημαντικό απ' όλα ήταν το θέμα με το Σωτήρι. Σκεπτόμενος λοιπόν όλη τη συζήτηση, αυτό που έχω να πω μόνο είναι ότι με κυριεύει ένα γιατί. Γιατί θα πρέπει να ταλαιπωρούμε, να πονάει το κορμί μου, να χτυπάω στα αγωνίσματα, να πεινάω και ταυτόχρονα να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος όταν του ακουμπάω το χέρι μου στην πλάτη του και το ρωτάω, του λέω να σου εξηγήσω μερικά πράγματα με πολύ ήρεμο τρόπο. Μου λέει ότι μην το ξανακάνεις αυτό γιατί θα σε χτυπήσω με μπουνιά. Γιατί θα πρέπει να μην αντιδράσω όταν κάποιος πάνω στον πόνο μου και στην πείνα μου έρχεται και με απειλεί ότι θα με χτυπήσει. Και γιατί κάποιος μπορεί να πιστέψει και να πάρει το θάρρος από την πρώτη μέρα και τη σιγουριά ότι απέναντί του έχει υποχείρια κάποια πιόνια. Ένα τεράστιο γιατί μόνο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι όταν αρπάζουν με το κάθε τι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακόμα πάλι θα ξανασυμβεί κάτι. Όχι τέτοιου τύπου να τραμπουκίσει, να ειρωνευτεί, να κάνει σχόλιο κακό. Μικρό σχόλιο, αλλά κακό. Ο άνθρωπος βγήκε στο Συμβούλιο μπροστά στο Γιώργο, στην Ελλάδα, σε όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων και είπε κάτι το οποίο διαστρέβλωσε ακόμα περισσότερο την προσοχή και τα πράγματα. Λέει ότι εγώ δεν του είπα ότι θα του ρίξω μπουνιά. Θα του ρίξω σφαλιάρα. Ναι, το άλλαξε. Και του ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Νομίζω ότι θεωρεί τον κόσμο χαζό. Έρχεσαι και μου ζητάς συγγνώμη. Λες ότι με απείλησες. Ο κόσμος αλλά δεν δέχεσαι ότι είπες ότι μου ρίξεις μπουνιά. Ότι θα μου ρίξεις μπουνιά. Απείλησα με όπλο, απείλησα με μαχαίρι. Ακριβώς. Και θες εγώ να δεχτώ τη συγγνώμη σου, μα είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα μετά από αυτό. Θα πω για το Σωτήρι ότι είναι έτσι μια προσωπικότητα αρκετά έντονη, που μπορεί να παρεξηγηθεί εύκολα, θα έλεγα. Όχι ότι δεν έχει δώσει το πάτημα για να παρεξηγηθεί, αλλά πιστεύω ότι μετά από ένα σημείο άρχισε και ησύχαζε λίγο, κατέβασε το κεφάλι και προσπάθησε και κατάλαβε βασικά ότι έχει κάνει κάποια λάθη τα οποία μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο που έγινε χθες να έρθουμε σε αυτή την αντιπαράθεση οι ομάδες μεταξύ μας. Στο Συμβούλιο, το πιο δίκαιο υποψήφιο ήταν η Κρίστη, γιατί αγωνιστικά είχε τις λιγότερες νίκες. Οπότε εγώ περίμενα να βγει η Κρίστη.
Με βολεύει να έχει ψηφιστεί γυναίκα, γιατί υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει τη μονομαχία. Στο χθεσινό συμβούλιο είχαμε σίγουρα τη μεγαλύτερη προσοχή εγώ και ο παπάς. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, είτε τη μεριά του Αλέξη είτε τη δικιά μου μεριά. Εγώ σήμερα με το ξύπνημα το πρωινό έχω ένα άλλο τρόπο σκέψης. Είπα εχθές συγκεκριμένα στον Αλέξη αν κάτι υπόθηκε πάνω στην πίεση και κάπου τον πρόσβαλε, τον έφερε σε δύσκολη θέση, του ζήτησα συγγνώμη. Αν και θέλω τα πράγματα σε καμία περίπτωση δεν γίνανε όπως τα μετέφερε. Σου ζητάω συγγνώμη, έχεις χίλια δίκια και, άρα, και δεν θα ξαναπανεθεί. Ηθοποιός Hollywood το λιγότερο. Έχει νερό εδώ. Ο άνθρωπος είναι ηθοποιάρα. Δεν μπορεί να παίζει αυτό σε σύριαλ, μυθολογίες και ό,τι έχει να κάνει με τέτοιο. Δηλαδή το κείμενο ήταν εκπληκτικά. Λες και το είχα γράψει, όπως γράφει. Ναι, ρε φίλε, πώς τόσο πολύ. Και να σου πω, Γιώργο μου, αου, και Γιώργος εκείνος και εκείνος και ο άλλος. Πολύ το λέγεις. Και να σου πω και αυτό το και το και ναι, και αυτό. Τι να πρωτοπαντήσεις. Σε κάποια φάση δεν το χάσες. Δεν ήξερα τι να πω. Δεν ήξερα πού να ξεκινήσεις. Πού να τελειώσω, απίστευτος. Δεν υπάρχει, παιδιά, ο άνθρωπος είναι ευλογημένος να είναι ηθοποιός. Και είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα μαζί του βέβαια. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, όλα στην ώρα του λαμά είμαι. Δεν μπερδευόμαστε. Χάρηκα, ασχέτως αν το πιστεύετε ή όχι, που εχθές δεν βγήκε. Γιατί θέλω να έχω τον παπά μέσα στο παιχνίδι. Ένας άνθρωπος που μου τραβάει την προσοχή, ένας άνθρωπος που μπορώ να ασχοληθώ μαζί του. Ένιωσα κάποια στιγμή εχθές ότι όσο μίλαγε, ότι πραγματικά αρχίζει και νιώθει πίεση. Σου λέει τώρα ήμουν μόνος μου, έκανα το ήθελα, τους έκανα αυτό, τους έκανα εκείνο. Φοβισμένος. Δεν μου μίλαγε κανένας, δεν μου έκανε κανένας. Τώρα ήθελα, άμα σου λέει, μου χαλάει τα... Μου ταράζει τα νερά. Εγώ πιστεύω ο Αλέξης νιώθει άβολος που μπήκε ο Λαμά, γιατί βρήκε αντίπαλος. Γιατί εμείς στο Συμβούλιο δεν αντιδράμε πολύ όσο Λαμάει. Και τώρα που έχει μπει ο Λαμάει, ό,τι και να πει ο Αλέξης ή η Ασημίνα ή κάποιον άλλον, ο Λαμάι θα έχει κάτι να πει πίσω. Δεν μου άρεσε καθόλου ούτε ότι κάποια στιγμή στη διάρκεια του συμβουλίου πετάχτηκε η Κρίστη, ενώ ήταν πουθενά στο κομμάτι, στο συγκεκριμένο κομμάτι που είπε ότι εγώ χάρηκα που το παιδί ο Χρήστος χτύπησε ή δεν ξέρω και οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά σε άκουσα όταν χτύπησε ο Χρήστος και είπαν όλοι οι συμπαίκτες σου ότι ο Χρήστος δεν μπορεί να παίξει. Του λες, σου αφήσει το να παίξει, μα συμφέρει. Είπα. Και νομίζω σε ένα και λέω, κάντε ματσαρίσματα, τρία ματσαρίσματα, δεν θα παίξει. Άκου. Γιατί το παιδί δεν μπορεί. Όχι, μου λέγανε. Εγώ το είχα δει ότι δεν θα παίξει. Μου λέγανε θα παίξει. Ναι. Λέω, δεν θα παίξει γιατί δεν μπορεί, πονάει. Και όμω να παίξει. Λέω, άμα παίξει, μα συμφέρει. Καλύτερα για μας. Ακριβώς επιλέξει έτσι υπόθηκε. Άκουσα, είπα, υπήρχε όμως. Στο καλύτερα για μας υπήρχε ένας γέλος που ούτε ήξερα τι είχε πάθει βαλικάρι. Ένα άνθρωπο εκεί και ο δικός μας ήταν εκεί με αίματα και δεν θα παίξει εγώ. Είχα τη σημεία έχει πάθει εγώ Χρήστος. Και η Κρίστη το άκουσε αυτό από το δικό της πάγκο. Και η Κρίστη άκουσε από το δικό της πάγκο που δεν το άκουσε από εκεί, κάποιος άλλο υπόθηκε. Και τι κράτησε, κράτησε την κουβέντα το ότι αν δεν παίξει καλύτερα για μας. Και στο κάτω-κάτω ρε παιδιά, όταν αθλείσαι κάπου και όταν μιλάμε για επιβίωση, εγώ δεν είπα. Είναι παιχνίδι. Παραγιά μου, δεν είπα άνθρωπο να πάθει κακά. Είπα καλύτερα για μας. Αν πιάνουμε τη λέξη καλύτερα για μας και την αναλύσω, μπορεί να κάνω ολόκληρο σε σενάριο. Έτσι. Γιατί να πιάσει την κουβέντα αυτή και να πιάσει το σενάριο. Σίγουρα είσαι χάρηκε που χτύπησε ο άλλο. Αλλά είναι δυνατόν, γιατί είναι ναι. Χαρό, ρε παιδιά. Νομίζω ότι αυτό για μένα ήταν χειρότερο από αυτό που έκατσε και είπε ο παπά. Το να υποτιμά την νοημοσύνη μου σε κάτι που δεν είπα ή δεν ήσουν μπροστά και να αφήνει υπόνοιε ότι εγώ χαίρομαι για ένα παιδί τη αντίπολη ομάδα, για ένα παίκτη του survivor. Να χτυπήσει, να κάνει για να κερδίσω. Στη ζωή μου έχω παλέψει πάρα πολύ και ποτέ δεν έβαλα την κλοποδιά σε κανέναν, ναι, σε κανέναν όμως. Αντιθέτως, πορευόμουν μόνος μου και αντιθέτως ήθελα φίλους να είναι συνοδοιπόροι μου και να πηγαίνουμε και να προχωράμε και να ξεριζόμαστε όλοι μαζί. Αγαπημένοι μου Κρίστη, καλό είναι όταν μιλάμε με κάποιους ανθρώπους να έχουμε και μια εικόνα για ποιον μιλάμε, τι λέμε και ποια είναι η προϊστορία του. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Και μετά κάποια στιγμή μου έκανε επίθεση και η Ασημίνα. Εμένα με ενοχλεί όταν δεν είσαι αντικειμενικός. Αντικειμενικός. Η ειρωνία σου ξεκινάει από το ότι είσαι 24 ώρες εδώ και κρίνεις έναν παίκτη από ένα τουράν. Επέτρεψε μου. Δεν Ασημίνα, έχω δείξει ότι είμαι flat. Επίσης στο βουνό θέλω να σου πω ότι έχει βγει από το ύψος μου και τον όγκο μου. Εμένα ξεφωνάζουν οι φίλοι μου. Δεν έχει βγει από την απόδοση στην αγωνιστική μου. Έκανα σε κάποιες ατάκες που μπορεί να λέει η Ασημίνα, όπως και όσο είναι αυτό μου, το με λέω βασιλιά. Πάνε να πείτε με βασιλιάς. Και ποιος κρίνει ποιος είναι βουνό και ποιος όχι.
Εκείνη την ώρα εγώ θεώρησα ότι η ομάδα μου για την νίκη συγκεκριμένη, η Δώρα, για μένα, για την ηλικία που έχει, για το μπουστάρισμα που έχει, για όλα αυτά που βλέπω και έχω μιλήσει δύο μέρες με τη Δώρα, αυτό είναι το πραγματικό βουνό για μένα, ναι. Και όχι η Ασίμ είναι. Είναι μια γυναίκα 44 χρονών νομίζω, έτσι, με ψυχή, με πάθος και βλέπεις τι συμβαίνει και τι μαθήματα δείχνει, ήθους, δύναμης και αξιοπρέπειας απέναντι σε κάποια άλλα βουνά που αυτονομάζονται βουνά. Εχθές στο συμβούλιο τσακώθηκε ο Αλέξης με το Σωτήρη, αναμενόμενο, το περίμενα. Φεύγουμε από το συμβούλιο και ο Σωτήρης κάνει ένα μπαμ, μία έκρηξη, ότι καλά εμείς το κατηγορήσαμε. Τέλος πάντων, το προσπερνάω αυτό το γεγονός, γιατί προφανώς και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ απλά είπα τη γνώμη μου, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε ομάδα πρέπει να έχω ίδιες γνώμες και απόψεις με άτομα που για μένα είναι λανθασμένες. Γύρισε και είπε, Χρήσα μου, άσχετο, μιλάγαμε για το χθεσινό, για τον παπά. Και η γυναίκα κάνει, εγώ ξέρεις πόσο εύκολα θα μπορούσα να επηρεάσω δύο άτομα να σε ψηφίσουν για να φύγεις. Άσχετο. Μιλάγαμε για λέξη παπά και βρεθήκαμε στις ψηφοφορίες, χωρίς λόγο. Πετάγεται κάποιος από την ομάδα που πραγματικά δεν θυμάμαι ποιος και του λέει τι άσχετο ήταν τώρα αυτό. Όταν κλείνει η κάμερα, μετά από 5 λεπτά, η γυναίκα μου κάνει, έλα, δεν πειράζει, το είπα έτσι λέει, πλάκα έκανα. Εγώ δεν θα ξαναμπω σε καμία διαδικασία να κάνω συζήτηση μαζί του και όπως από το πρωί μιλάει, δεν το απαντάω καν, δεν υπάρχω. Ούτε εγώ τώρα και δηλαδή, σε έχει έρθει, είμαστε μια χαρά ήρεμοι τώρα και θα μας τα κάνει τόσο. Δεν γίνεται. Ένα μήνα που είμαι εδώ, δεν έχω τσακωθεί με άνθρωπο και βρέθηκε να τσακωθώ μέσα σε δύο μέρες. Που ποτέ. Ναι, εμένα δεν αρμόζει το χαρακτήρα μου όλο αυτό και απλά απαξιώ, σαν να μην υπάρχει και προχωράμε. Ο Σωτήρης έχει το λέγει, το μπλα μπλα μπλα, σε μπερδεύει. Έχει πει off camera ότι θέλει η ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα να είναι γυναικεία υπόθεση. Ουσιαστικά για την επόμενη εβδομάδα να βγάλουμε ψήφιο το ρομπ για να μην ακόμα μία εβδομάδα. Γιατί ο Σωτήρης Λαμάη τρεις εβδομάδες θέλει για να γίνει γνωστός και από εκεί και πέρα δεν τον ενδιαφέρει. Οπότε πάει στρατηγικά. Είμαι σίγουρη ότι τον ρομπ και μπορεί και κάποια άλλα άτομα με τον μπλα 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 να τους ζαλίζει, να τους βομβαρδίζει με πληροφορίες, να τους χειραγωγεί και όντως να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Και αυτοί που χειραγωγούνται είναι οι εύκολοι στόχοι στο παιχνίδι. Ο Λαμάη είναι ένας παίχτης και ένας άνθρωπος που ξέρει για ποιο λόγο ήρθε εδώ. Ήρθε για να κάνει το reality που θέλει να κάνει και να το δουν έξω ο κόσμος του. Αλλά θεωρώ ότι ήρθε πολύ, πολύ έντονος. Και ήρθε για να κάνει αυτό τον σαματά σε εισαγωγικά που ήδη ξεκίνησε από την πρώτη μέρα να κάνει. Τώρα το πρωί εγώ μιλούσα για κάτι πολύ σοβαρό και ως συνήθως δίνω συμβουλές στα κορίτσια γενικά και μου ζητάνε τέλος πάντων εμπειρίες από τη ζωή μου, το οποίο αφορούσε τη δεύτερη μου γένα, όπου είχα και εκεί μια δυσκολία. Υπήρχε περίπτωση να υπάρχει πρόβλημα με το μωρό, αλλά το προλάβαμε κι αυτό. Ο Λαμάη το διακομόδησε κατά κάποιο τρόπο και εγώ του είπα ότι δεν γελάμε με αυτά τα πράγματα, είναι εμπειρίες που τα κορίτσια καλό είναι να μαθαίνουν. Εντάξει, το πήρε σαν πιο αστείο, κάποια πράγματα δεν πρέπει να είναι καθόλου αστεία. Είναι αρκετά σοβαρά για εμένα και τα λέω σοβαρά. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον σταματάω εκεί που πρέπει να τον σταματήσω, γιατί πρέπει όντως, όπως είπε και ο Σάββας εχθές, που τον γνωρίζει, κάποιες φορές να βάζουμε λίγο φρένο σε κάποια πράγματα που λέμε. Σήμερα έχουμε το τρίτο αγώνισμα ασυλίας. Θα πάμε να δώσουμε πάλι τον καλύτερό μας σε αυτό, να βάλουμε τα δυνατά μας για να κερδίσουμε, να δούμε τελικά πώς θα εξελιχθεί η μονομαχία με βάση τους υποψήφιους. Δηλαδή σήμερα θα κρίνει
το σημερινό αγώνισμα. Σήμερα θα κρίνει ουσιαστικά όποια ομάδα χάσει, τι θα βγάλει, άντρα ή γυναίκα, και μετά με MVP αναγκαστικά θα διαλέξει. Εγώ ξέρω ότι το πάρουμε σήμερα. Ευελπιστώ να κερδίσουμε, να είμαστε και λίγο τυχεροί, καθώς έχουμε και πολλούς τραυματίες, όπως και άλλη ομάδα βέβαια. Δηλαδή, οι μόνοι άντρες που έχουμε μείνει να παίξουμε είμαστε εγώ, ο Σάββας και ο Αλέξης. Οπότε κάπου θα κουραστούμε κιόλας. Αλλά θα βάλω τα δυνατά μου. Θέλω να κερδίσουμε. Όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν θέλουμε να ξαναέρθουμε σε αυτή τη θέση του να κληθούμε να ψηφίσουμε πάλι ο ένας τον άλλο. Η Κατερίνα Ιδαλάκα που φεύγει όλη την εβδομάδα. Και σε κάποια στιγμή λέω γιατί με αποφεύγει. Τελικά με αποφεύγει γιατί θέλει να βγει, προσπαθεί να βγει MVP. Δεν θα βγεις εσύ και ο Γιάννης έξω, ρε παιδί μου. Θα πρέπει να βγω εγώ πρώτη να πάρω τα λάκα και μετά εσύ και ο Γιάννης. Στρατηγικό είναι το θέμα. Έχουμε κι εμείς μια παίχτρια η οποία θα μπορούσε να πάει για MVP. Σε περίπτωση που χάσει η Κατερίνα θα είναι στα ίσα, αλλά δεν ξέρω από εκεί και πέρα εάν θα είναι MVP η δικιά μας παίχτρια η Κατερίνα σύμφωνα με τις προηγούμενες νίκες. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Θα βάλω τα δυνατά μου εγώ όπως και να έχει. Ψυχολογικά είμαστε πάρα πολύ καλά μετά το χθεσινό, νομίζω όλοι οι παίχτες, και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε σήμερα για να μην βγάλουμε τρεις παίχτες από εμάς. Survivors, καλώς ήρθατε στον τρίτο και τελευταίο αγώνα Ασυλίας της εβδομάδας. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο τρίτος και τελευταίος αγώνας Ασυλίας της εβδομάδας. Υπάρχει μεγάλο πάθος. Πολύ κρίσιμος πόντος και για τις δύο ομάδες. Ο Παπάς εκεί την εποχή από πίσω για να χάσει την ισορροπία, αλλά μάκια το κατάφερε. Δυσκολεύτηκες. Τι τη σύντο φρέκες. Ναι, δεν βάλω. Μην λέω παρεξηγήσω όταν μιλάω, ποτέ δεν μιλάω κακά. Το θα ξεκοθούμε τώρα. Survivors, καλώς ήρθατε στον τρίτο και τελευταίο αγώνα Ασυλίας της εβδομάδας. Εδώ θα κρυθούν πλέον όλα και δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσουμε το ιατρικό ανακοινωθέν. Έχουμε δύο ελλείψεις για κάθε ομάδα. Έχουμε τον Άγγελο και τον Σταμάτη που παραμένουν στην κλινική για συμπληρωματικές εξετάσεις. Δεν μπορούν να αγωνιστούν σήμερα. Ο Σταμάτης παρόλα αυτά έχω την αίσθηση ότι ίσως αύριο το βράδυ στο συμβούλιο να είναι μαζί μας. Και έχουμε φυσικά και δύο ελλείψεις για την κόκκινη ομάδα, τον Χρήστο και τον Νίκο, οι οποίοι λόγω τραυματισμών δεν μπορούν να αγωνιστούν και φυσικά δεν μπόρεσαν και χθες το βράδυ να μπουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας γιατί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε περίπτωση μονομαχίας. Καταλήγουμε λοιπόν στους μέχρι στιγμής δύο υποψήφιους, το Ρομπ που είναι ο υποψήφιος από την πρώτη αγώνα Ασυλίας και από χθες το βράδυ έχουμε και την Κρίστη. Κρίστη, να ξεκινήσω με σένα. Κρίστη, χθες δέχτηκες το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Σήμερα σε βλέπω λίγο συνοφρεωμένη ή είναι η ιδέα μου? Όχι, είμαι πολύ καλά, είμαι μια χαρά, είμαι λίγο σκεπτική. Θέλω να δω τι κάνω λάθος και αν μπορώ να το διορθώσω. Θέλω να αγωνιστούμε ενωμένοι και να κερδίσουμε την τρίτη ασυλία, γιατί σίγουρα θα κάνει καλό στην ομάδα. Αυτό. Αλλά και φυσικά το αποτέλεσμα της μονομαχίας, τελικής μονομαχίας, είναι ακόμη ανοιχτό, γιατί έχουμε έναν άντρα και μία γυναίκα. Και όλα θα κριθούν στο επόμενο συμβούλιο. Αν πάμε σε υποψηφιότητα γυναίκας, θα έχουμε γυναικεία μονομαχία. Αν πάμε σε υποψηφιότητα άντρα, τότε θα έχουμε αποχώρηση ανδρική αυτή την εβδομάδα. Να έρθω λίγο και στον Αλέξη. Αλέξη, εσύ σκέφτηκες όπως και η Κρίστη τι λάθος έχεις κάνει, τι γίνεται με την ομάδα σου? Εσύ συνήθως κάνεις συζητήσεις μετά το αποτέλεσμα. Ναι, προσπάθησα να κάνω μια συζήτηση με τα παιδιά, να δω τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκανε για την υποψηφιότητά μου. Η απάντηση ήρθε από τον Νίκο, ο οποίος μου είπε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες ματσαριζόμουν με μόνο κακούς παίχτες της αντίπαλης ομάδος.
Κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ισχύει, γιατί εδώ είναι και τα παιδιά των μπλε που μπορούν να πούνε με ασφάλεια ότι έχω ματσαριστεί και με το Σταμάτη και με το Φάνη και με το Γιάννη. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει παράπονο από τα ματσαρίσματα. Είτε με επιλέγουν είτε τους επιλέγω. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι κάθε εβδομάδα είναι διαφορετική και η ψηφοφορία πρέπει να στηρίζεται κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι του καθενός από εμάς. Οπότε, δεδομένου ότι αυτή την εβδομάδα έχω φέρει 4 νίκες και 2 ήττες, δεν νομίζω ότι έπρεπε να είμαι σε αυτή τη θέση. Από την άλλη, συζητήσαμε και άλλα πράγματα. Αν τα παιδιά σκεφτήκαν το ενδεχόμενο να χάσουμε την σημερινή ασυλία και αυτό. Η ομάδα αν... σου. Ναι, αν χάσουμε τη σημερινή ασυλία, που δεν το ευχόμαστε, τότε αν το αποτέλεσμα ήταν αντρικό και εγώ είχα βγει εχθές υποψήφιος με μία ψήφο διαφορά, τότε σημαίνει ότι ο επόμενος υποψήφιος θα ήταν ο Σάββας και θα έπρεπε να μπει στη διαδικασία να τρέξει από 4 μέχρι 10-12 αγώνες. Να εξηγήσω λιγάκι ότι αυτό ισχύει που λες, γιατί ο Χρήστος και ο Νίκος δεν μπορούν να ψηφιστούν. Ο Ντάνιελ δεν μπορεί να ψηφιστεί γιατί έχει ατομική ασυλία αυτήν την εβδομάδα. Άρα, σε περίπτωση ανδρικής υποψηφιότητας, ο μόνος που μένει είναι ο Σάββας Γκέντζογλου. Οπότε θα βάζαμε σε κίνδυνο, θεωρώ, δύο ικανούς παίχτες, για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν ότι η παρουσία τους είναι παραπάνω από άξια στο παιχνίδι. Άρα αυτό λοιπόν, αν συνέβαινε, τότε αυτομάτως σίγουρα η δυναμική της ομάδος μου θα έπεφτε. Δεν έχω καμία διάθεση, σόνι και ντε, να είμαι εδώ. Αν και εφόσον τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν είμαι ικανός παίχτης, τότε είμαι σύμφωνος να αποχωρήσω. Αλλά αν είμαι ικανός και ψηφίζομαι, τότε δύο τινά υπάρχουν. Ή κάποιος με αντιπαθεί, ή κάποιος θέλει να μείνει μία εβδομάδα παραπάνω. Νίκο, θα ήθελα και τη δική σου τοποθέτηση σχετικά με τη συζήτηση που έκανες με τον Αλέξη για τα ματσαρίσματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλέξης τις δύο πρώτες εβδομάδες έπαιξε εκ του ασφαλούς, που λέμε. Και αυτό δεν αμφισβητείται, γιατί όποιος θέλει μπορεί να δει τα επεισόδια και να δει ποιους παίχτες έχει ματσάρει. Τα γεγονότα μιλάνε. Ωραία, να έρθω λίγο και στην μπλε ομάδα, στο Φάνη, που θέλει να πάρει το λόγο. Φάνη, πιστεύεις ότι ο Αλέξης επιλέγει πιο εύκολα ματσαρίσματα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι? Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Είναι στην ξεκάθαρη γνώμη της δικιάς της ομάδας. Εγώ, επειδή θυμάμαι, είμαι καλός στα στατιστικά. Μέχρι χτες είχα παίξει μία φορά με τον Αλέξη, είχα παίξει πάνω από 4 με τον Νίκο. Και το αγαπημένο μου εντάξει ματσάρισμα προφανώς είναι ο Σάββας. Χτες παίξαμε 2 φορές με τον Αλέξη, αλλά τη μία, βασικά νομίζω και τις 2 εγώ τον επέλεξα, αν δεν κάνω λάθος. Άρα συμφωνείς εν μέρη με τον Νίκο, αυτό καταλαβαίνω. Δεν είπα ότι συμφωνώ, είπα ότι τα στατιστικά δείχνουν ότι π.χ. με τον Νίκο έχω παίξει σίγουρα 4-5 φορές. Με τον Χρήστο έχω παίξει 3, με τον Παύλο έπαιξα 1, με τον Σάββα ή με τον Νίκο είναι τα αγαπημένα μου ματσαρίσματα. Μπορώ το πάρτε σε μέσα στην παραγωγή. Αλέξη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι η περισσότερη πληροφορία απλά θα προσπαθήσει ο κάθε ένας μας να προσθέσει παραπάνω πληροφορίες που δεν είναι άχρηστες, θεωρώ. Να περάσουμε λιγάκι στο αγωνιστικό της ημέρας. Ντάνιελ, έχουμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Στις ασυλίες είμαστε στο 1-1. Θέλω να μου πεις αν η ομάδα σου είναι έτοιμη να πάρει κεφάλι τώρα στην τρίτη και τελευταία ασυλία. Πανέτοιμη. Σε βλέπω αρκετά ενθουσιασμένο. Νομίζω ότι το παιχνίδι σου πάει καλά μέχρι στιγμής. Πώς νιώθεις? Νιώθω πολύ καλά γιατί. Έβαλα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έδωσα όλο μου το είναι για να φέρω κάποιο αποτέλεσμα. Μου βγήκε, ευτυχώς. Και νιώθω πολύ καλά που έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου στο. Και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη στο ομαδικό. Πανηγυρίζει ο παπάς απέναντι. Κοτρώνα έβαλε, δεν έβαλε λιθαράκι, λέει ο παπάς. Σωτήρη, μπορείτε να επικρατήσετε στα σημεία απέναντι στην κόκκινη ομάδα σήμερα? Βλέποντας το ραν, νομίζω ότι ίσως σήμερα. Σίγουρα θα χρειαστεί και τύχη, γιατί επιμένω ότι η τύχη χρειάζεται, δεν είναι μόνο ικανότητα. Αλλά βλέποντας την πίστα πάλι, θεωρώ ότι σήμερα ίσως, αν το παιχνίδι είναι στα 10 και όχι στα 12, θα υπερτερήσουμε πρώτοι. Είναι σημαντικό λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, να δώσω την απάντηση κατευθείαν. Παίζουμε στα 12, όπως και χθες. Αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτό το σύστημα στην πρώτη ασυλία, πρέπει όλες οι ασυλίες να παιχτούν με τον ίδιο τρόπο. Και να υπενθυμίσω ότι στο τέλος του αγώνα, πέρα από την ομάδα που θα έχει κερδίσει και θα έρθει ασφαλής στο συμβούλιο αύριο το βράδυ, θα έχουμε και την ανακοίνωση του MVP ή της MVP. Επομένως, όλα τα δεδομένα θα τα έχουμε έτοιμα για να καταλήξουμε στο ποιοι θα πάνε στις μονομαχίες. Έτοιμοι λοιπόν για τον τρίτο αγώνα ασυλίας. Πρέπει να μπείτε μέσα σε έναν σχεδόν υδάτινο στίβο μάχης, να ξεκινήσετε και να περάσετε με μια σχεδία με τη βοήθεια ενός κοινιού τα πρώτα εμπόδια. Στη συνέχεια έχετε αρκετά μεγάλες κατασκευές και δοκούς ισορροπίας να περάσετε. Προσοχή εκεί αν πέστε πρέπει να γυρίσετε και πάλι πίσω και να φτάσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στον τελικό στόχο. Στον τελικό στόχο υπάρχει απέναντί σας ένα τραμπολίνο. Εκεί πρέπει να σημαδέψετε με τα σακίδια άμμου και να καταλήξουν 2 σακίδια άμμου σε κάθε καλάθι που βρίσκεται μπροστά σας. Στα 4 καλάθια λοιπόν παίρνετε τον πόντο. Η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στους 12 πόντους θα είναι η νικήτρια του τρίτου αγώνα ασυλίας και υπενθυμίζω ότι από το 10 και μετά, όποια ομάδα φτάσει στο 10, ξεκινάμε τα flag race.
2 λεπτά ο χρόνος να αποφασίσετε τα πρώτα σας ματσαρίσματα. Υπενθυμίζω, ο Χρήστος και ο Νίκος δεν αγωνίζονται σήμερα. Πρώτοι ξεκινάνε οι κόκκινοι, παρακαλώ. Για να το πάω εδώ πέρα. Ντάνιελ Βλά είναι πιο... Αυτός εδώ πέρα μπορεί να τον έχει πιο καλά. Τα νούμερα. Έχουμε 2-4. Ποιος ήταν το 2, ποιος ήταν το 4. Γιατί πρέπει να δώσουμε και σε εκείνη για το MVP. Οπωσδήποτε. Απλά το θέμα είναι ότι αν περιμένουμε αυτό... Δεν θα πάρει δαλάκα. Θα πάρει κάποιον εύκολο. Ναι, αυτό λέω. Ωραία, άρα θες να πούμε 2-4 ή 2-4. Άμα πάρουμε ένα 3 αγόρια. Η Χρύσα ήταν λίγο καλύτερη. Η Μαριζή είναι η Χρύσα. Η Χρύσα κάνει και κανένα περίεργο κάποια φορά και βέβαια. Μπορώ να πάρω αέρα. Πρέπει να σκεφτούμε και το γεγονός ότι μπορεί να πούμε στο 2 και να πάρουμε την Κατερίνα. Δεν θα το κάνουμε. Θα βγουν εντάνει. Πιο καλή είσαι. Πιο αργή. Ωραία, να πάρω τη Χρύσα. Γιατί Μαριλίνα. Εάν βγουν και ματσάρουν στο 2 την Κατερίνα, βγαίνεις 3 και παίρνεις εύκολο. Γιατί και αυτοί θέλουν να σπάσουν το δικό μου ματσάρισμα. Αφού στο 3 είπαμε σάββαζε. Ναι, επειδή άμα βγουν και κάνουν και τον να μειώσουν το MVP της Κατερίνας, να κρατήσουμε και από εδώ δεν τον θυμούνται τον Ντάνιελ ότι έχει νίκες. Έχει μόνο μία. Θυμούνται μόνο της Κατερίνας, καταλαβαίνεις, να το παίξουμε έτσι. Έτοιμες οι δύο ομάδες για τα πρώτα ματσαρίσματα, πάμε να ξεκινήσουμε από τους διάσημους. Ροπ. Ο Αλέξης το Ροπ. Ντάνιελ. Φάνη στον Ντάνιελ. Σότο. Ο Σάββας στο Σότο. Κρίστη. Η Ιωάννα την Κρίστη. Χρύσα. Κατερίνα τη Χρύσα. Την Όλγα. Η Δώρα την Όλγα. Άιρα. Η Ασημίνα την Άιρα. Η Ζωή. Η Μαριλίνα τη Ζωή. Άρα έχουμε εκτός την Μαρία και το Γιάννη. Θα παίξουν αναγκαστικά στα δεύτερα ματσαρίσματα. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τρίτο αγώνα Λίας. Καλή επιτυχία! Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο τρίτος και τελευταίος αγώνας Ασυλίας της εβδομάδας. Πρώτη αναμέτρηση, Κρίστη και Ιωάννα. Έτοιμες! Ξεκίνησαν οι δύο παίκτρες για τον πρώτο πόντο του τρίτου αγώνα Ασυλίας. Η Κρίστη, υποψήφια από χθες το βράδυ, πήρε 6 ψήφους από την ομάδα της. Κινδύνεψε και ο Αλέξης Παπάς με 5 ψήφους. Απέναντί της Ιωάννα Τζαβέλα. Πέρασαν τα κορίτσια με την μικρή σχεδία. Έχουν 2 μεγάλες κατασκευές. Θα φύγουν στην νεροτσουλήθρα. Είναι το πρώτο διάβασμα της πίστας. Έχει αρκετά εμπόδια. Σκαρφαλώνουν τα κορίτσια στην κατασκευή που παρόμοια ήταν και στο ξεκίνημα του φετινού Survivor. Ομαδική εκεί η μονομαχία. Πέρασε η Ιωάννα λίγο πιο μπροστά. Υπάρχουν 2 ουσιαστικά εμπόδια ισορροπίας, τα οποία αν τα κορίτσια χάσουν την ισορροπία τους πρέπει να φύγουν και πάλι από την αρχή. Η Ιωάννα θα φτάσει πρώτη στο τελικό στόχο. Εδώ ο τελικός στόχος, γνωστός και αγαπημένος. Λίγο μπελαλίδικο θα τον χαρακτήριζα. Πρέπει να πούνε 2 σακίδια σε κάθε καλαθάκι. Πρέπει να βρουν το σωστό σημείο, να χτυπήσει το σακίδιο και να πάρει αρκετή δύναμη, να έχει καλή ανάδραση. Να το πρώτο καλάθι για την Κρίστη. Δεύτερο καλάθι για την Κρίστη. Έβαλε ένα και η Ιωάννα. Η Κρίστη τώρα πρέπει να δοκιμάσει λίγο πιο δυνατές βολές, να βρει τον τρόπο να φέρει το σακίδιο της πιο πίσω για να πάει στο δεύτερο καλάθι. Βάζει κι άλλο στον μπροστά. Παραλίγο, νομίζω βρήκε το σωστό σημείο. Η Ιωάννα κάνει το δεύτερο καλάθι, περνάει και αυτή στο πίσω, ισοπαρίζει. Φωνές εκεί και από τους μπλε. Έχουμε δει 2 καταπληκτικούς αγώνες για τις ασυλίες και έχουμε την προσδοκία να δούμε άλλον έναν τέτοιου τύπου. Η Κρίστη παραλίγο να το κάνει. Νομίζω είδε ότι αν ρίξει το σακίδιο από πάνω, με αυτή τη βολή μπορεί να δώσει παραπάνω δύναμη. Άλλη μια φορά που πλησιάζει προς το στόχο. Δεν το κατάφερε. Άλλο ένα καλάθι για την Ιωάννα, σε λάθος καλάθι. Δίνει δύναμη και η Ιωάννα τώρα. Κάνει το καλάθι η Ιωάννα, περνάει μπροστά. Κοντά στο πόντο, απάντησε η Κρίστη. Δεύτερο για την Ιωάννα, 1-0 οι μαχητές. Δύναμη θέλει, κατάλαβες πριν. Μπράβο. Πάμε λίγο, παιδιά, είμαστε. Πάμε να βάζουμε λίγο πράγμα. Λοιπόν, θέλει χέρια. Ναι, άσο, ναι. Λίγο ανεβαίνεις. Σκηνή. Εγώ δεν βιάστηκα από το σκηνή, σκαρφάλωσα. Οκ, Έχει σκηνή από πίσω. Ναι, στο ανέβασμα. Όχι, δεν το χρησιμοποίησα. Πάπα στα σκαλοπατάκια. Τίποτα, χέρια, παιδιά, αυτό. Εδώ το πάνω θέλει. Θέλει το πίσω. Θέλει δύναμη ψηλά πάνω.
Δεν πειράζει, εδώ. Πάμε. Είσαι πολύ καλή. Ένα survivors. Survivors. Ένα, δύο, τρία. Survivors! Τα πίσω. Ρομπ. Ρομπ. Τα μπροστινά. Ρομπ. Λίγο καπνό. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, ένα ρομπ και ένα μαχητές. Έλατε λίγο. Πάμε, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Μαχητές! Για πες την κρίση στη... Πού δεν δίνουμε τίποτα. Τίποτα. Εύκολα. Ναι, εντάξει. Αφού δεν το βάλεις μέσα. Ούτε καν, είναι ψηλό. Από ποια μεριά, εγώ είμαι αριστερό χέρι, πήγα από να το έχω αριστερά. Μπορείς να πας και από την άλλη. Από όπου θες. Εγώ πήγα από εκεί γιατί είναι... Καλύτερα πας επειδή και είναι και η εξέδρα αριστερά. Ανάλογα την εξέδρα να πάμε κι εμείς. Καταλάβεις που θα βγει. Ανάλογα το ποιο χέρι σε βολεύει. Και στην Τουλήθρα έφυγες φόρα, μπα, πήδηξες. Ναι, πολύ καλή φορά. Ναι, ίσως πολύ γρήγορα. Δεν μου λες. Πώς, στη σχεδία. Ναι, μην καθίσετε. Όχι, δεν χρόνο. Και για εμένα καθίστε από την εξωτερική. Εγώ ήμουν από την εσωτερική. Από την εξωτερική για να πηδήξεις κατευθείαν. Μην κάνει το σκηνή αυτό. Εξωτερική. Από την αριστερή μεριά. Αριστερή μεριά. Κοντά στην εξέδρα. Από την εξωτερική. Εκεί που είπαμε. Στο τρίτο, το 3-4. Το τέλειο για να φύγει, 3-4. 1-0 οι μαχητές, συνεχίζουμε με Αλέξη και Ρομπ. Έτοιμοι! Ο Ρομπ σκυμμένος, έτοιμος να μπει στη βάρκα. Απέναντι στον Αλέξη Παπά. Ο Αλέξης Παπάς τον επέλεξε στα πρώτα ματσαρίσματα. Είχε γίνει και μια σχετική συζήτηση πριν με τον Νίκο Γκάνο. Είχαν μια διαφωνία σχετικά με την απόδοση του Αλέξη. Ο Νίκος ανέφερε ότι επιλέγει εύκολους αντιπάλους, προσπαθώντας να φτιάξει στατιστικά. Η λογή του Αλέξη στη συνέχεια νομίζω σηκώνει συζήτηση στην πλεομάδα. Ο Αλέξης, ο οποίος δέχτηκε 5 ψήφους χθες το βράδυ, δεν του άρεσε καθόλου αυτό το αποτέλεσμα και θεωρεί ότι η ομάδα του παίρνει ρίσκο. Θα περάσει λίγο πιο μπροστά ο Αλέξης, ακολουθεί ο Ρομπ. Ο Αλέξης θα περάσει στην τελευταία κατασκευή. Ο Ρομπ νομίζω κολυμπάει πιο γρήγορα από ό,τι περπατάει. Παραμένει κοντά στον Αλέξη Παπά και πάμε στον τελικό στόχο. Η μπλε ομάδα άνοιξε το σκορ με την Ιωάννα Τζαβέλα. 1-0 στον τρίτο αγώνα Ηλίας. Ο Αλέξης βάζει καλάθι, αλλά αυτό δεν μετράει. Πρέπει να έρθει με ανάδραση από το τραμπολίνο. Ο Ρομπ κάνει το πρώτο του. Παραλίγο να κάνει και δεύτερο. Βάζει πρώτο και ο Αλέξης. Θα κάνει δεύτερο ο Ρομπ στο πίσω καλάθι, στο δύσκολο. Άλλο ένα στο δύσκολο για τον Ρομπ. Πολύ κοντά στον πόντο. Ο Ρομπ παραλίγο να σκοράρει. Ο Αλέξης προσπαθεί να βάλει και άλλο καλάθι. Είναι εκτός το σακίδιό του, παραμένει στο ένα καλάθι ο Αλέξης Παπάς. Ο Ρομπ κάνει το τέταρτό του με σχετικά εύκολο τρόπο. 2-0 οι μαχητές. Για πάτη! Ναι! Μπράβο, Ρομπ! Πολύ καλός! Πώς το έκανε, το έκανε και καλά. Τέλεια το έκανε. Έφελε. Για πες και το στόχο. Όλα από κάτω. Και εγώ έτσι το έκανε. Όλα από κάτω το έφελε. Αλλά λίγο πιο... Βοηθάει είναι τσάκ του ύψος, αλλά από κάτω. 2-0 οι μαχητές, συνεχίζουμε με Κατερίνα Δαλάκα και Χρύσα. Έτοιμες! Ξεκίνησαν τα δύο κορίτσια. Η Κατερίνα επέλεξε την Χρύσα στα πρώτα ματσαρίσματα. Κατερίνα Δαλάκα, η οποία χθες έφερε 4 πόντους. Έκανε 4 νίκες. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει απέναντι στην Χρύσα. Χρύσα είχε και ένα διάλογο με τον Σωτήρη Λαμάη, αρκετά έντονο, ο οποίος συνεχίστηκε και στην καλύβα τους. Ο Σωτήρης ουσιαστικά δεν δέχτηκε την τοποθέτηση της Χρύσας, η οποία χωρίς να γνωρίζει τα γεγονότα, υποστήριξε τη Μαριλίνα. Η Χρύσα μένει λίγο πίσω ήδη στα πρώτα μέτρα της πίστας, τα οποία είναι αρκετά δύσκολα, βλέπετε, είναι φυτεμένα με μεγάλα εμπόδια. Θα φύγει και αυτή στην δεύτερη μεγάλη νεροτσουλήθρα. Η Δαλάκα παίρνει το προβάδισμα και οι κόκκινοι ήδη από τις δύο αναμετρήσεις ψάχνουν πόντο. Θα πάρει θέση η πρώτη η Κατερίνα. Πρώτο καλαθάκι για την Κατερίνα. Θα κάνει και το δεύτερο, ξεχρεώνει με το πρώτο καλάθι. Έχει μόνο το δεύτερο τώρα. Παίρνει θέση και η Χρύσα, για να δούμε αν προλαβαίνει. Χρύσα θα βάλει πρώτο καλάθι κατευθείαν. Θα κάνει και το δεύτερο, ισοφάρισε. Για να δούμε τώρα ποια θα το βρει πιο γρήγορα στο πίσω καλάθι. Δοκιμάζουν βολές τα κορίτσια. Καταλήγουν οι πιο πολλές μέσα στο πρώτο καλάθι. Επιστροφή και πάλι για την Κατερίνα. Κοιτάει και την Ασημίνα εκεί για να πάρει το tip. Να ξεκλειδώσει τον στόχο. Η Χρύσα, καλό ήταν αυτό. Πλησίασε προς το δεύτερο καλάθι. Φωνές από το Λαμάι. Έχει κατακοκκινήσει ο Σότος, όπως τον αποκαλεί ο Σάβας Γκέντζογλου. Το ξέρει και από έξω από ό,τι μας είπε. Αστόχησε η Χρύσα. Μαζεύει η Κατερίνα. Ψηλά η βολή της Χρύσας.
Γρήγορα εκεί ο Ρομπ προσπαθεί να συμβουλεύσει. Ο Ρομπ νομίζω ξεκλείδωσε μέχρι στιγμής πιο γρήγορα από όλους τον τελικό στόχο. Δείχνει εκεί τον αγκώνα του, την τεχνική της σκοτσέζικη. Την έχει μάθει από διάφορους δρυίδιδες της περιοχής της Αμπερντίν. Έφερε τον πόντο πάντως ο Ρομπ. Ο Αλέξης Παπάς πέρασε κατευθείαν στον γιατρό. Δεν ξέρω τώρα, ανέβασε πίεση. Κάνει καλάθι η Κατερίνα. Βρήκε τον τρόπο, κάνει και το δεύτερο. Κλείδωσε το χέρι της. 2-1 το σκορ. Αγχώθηκε στο τέλος που σου φώναζαν όλοι. Και εγώ τους έκανα έτσι, αλλά θέλεις το τέλος έτσι. Έτσι, δεν με βοηθάει, γιατί τα πάω πολύ ψηλά. Τι, μα αν το έκανες έτσι στο κέντρο, έμπαινε. Απλά χωνόσουν και το βαρέλεις ή πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά. Δηλαδή και αν έπαιρνες μια καλή ανάσα, το είχες. Δεν πειράζει. Κάνε τη βολή σου, κάνε τη βολή σου. Εμένα δεν με βολεύει έτσι. Το έχω και στα χρυσινά που μου το λέγεις, δεν με βολεύει καθόλου έτσι. Παίζει μπάσκετ, παιδί μου. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ αυτό. Αλλά έτσι δεν μπορεί να πάει ούτε πολύ δυνατά. Κατάλαβες το έτσι δεν μπορεί να πάει. Όταν είχε έρθει δεν είχε βάλει κάτι. Εμείς που είμαστε άντρες, από ό,τι είδα εγώ, γιατί είδα τα λάθη μου, στο έτσι δεν βγαίνει. Όχι, α. Δεν βγαίνει. Πάμε βουνό! Για τις γυναίκες βγαίνει έτσι. Ένα, δύο, τρία. Πιο... Βουνό! Ένα, δύο, τρία. Βουνό! Ένα, δύο, τρία. Βουνό! Ένα, δύο, τρία. Δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω όλα τα δύο εύκολα. Και μετά ένα έτσι, άμα δω ότι δεν πάει, ένα έτσι να δω μήπως με βολέψει. Αν δεν με βολεύει, συνεχίζω. Εγώ σου λέω έτσι γιατί θα αλλάξει όλο το σκηνικό μου. 2-1 το σκορ, μείωσαν οι κόκκινοι, συνεχίζουμε με Άιρα και Ασημίνα. Έτοιμες! Η Ασημίνα επέλεξε την Άιρα στα πρώτα ματσαρίσματα. Η Άιρα η οποία δείχνει κάποια καλά στοιχεία, αλλά από θέματα αντοχής ακόμη δεν το έχει βρει. Σίγουρα η προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες με 35 βαθμούς Κελσίου ζορίζουν όλους τους νέους παίκτες. Εκτός από τον Ντάνιελ, ο οποίος δείχνει εξαιρετικά στοιχεία παίκτη Survivor. Χαρούμενος με τις νίκες του. Για να δούμε όμως τώρα τα κορίτσια τι θα κάνουν. Η Ασημίνα παραμένει μπροστά. Η Ταλάκα πριν κατάφερε να ξεκλειδώσει το στόχο. Ένιωσε να απειλείται από τη Χρύσα. Έφερε τον πόντο όμως. Η Ασημίνα ανέβει την κατασκευή πρώτη. Κανένα πρόβλημα εκεί στο μικρό μπαουλάκι ισορροπίας που έχουμε βάλει. Η Άιρα πήγε να πέσει. Η Ασημίνα φεύγει μπροστά. Πρώτη στον τελικό στόχο. Ακολουθεί και η πανύψηλη. Άιρα αντομαϊτείται. Πρώτη βολή από την Ασημίνα. Μέσα είναι. Να και το δεύτερο. 2-2. Ξεκινάει καλά η Ασημίνα. Η Άιρα για να απειλεί τρίτο καλάθι για την Ασημίνα. Δυνατά. Παραλίγο να το κάνει. Νομίζω η Ασημίνα θυμάται πολύ καλά αυτόν τον στόχο. Πρώτο καλάθι από την Άιρα, αλλά δεν θα προλάβει. Η Ασημίνα ισοφαρίζει. 2-2 το σκορ. Τέλειο. Όχι από πίσω. Μπροστά. Εδώ. Από το στήθος. Από το στήθος. Χτύπα. Δεν χρειάζεται καμπύλη τελικά. Ευθύβολα. Δεν θέλει καμπύλη. Θέλει ευθύβολα και δυνατά. Θέλει δυνατά. Θέλει δυνατά. Θέλει δυνατά. Σαν να ρίχνεις. Να κάνεις ένα μπουμ στην κοιλιά. Ντάνιελ. Ντάνιελ, έτσι όπως είναι. Τέλειωσε το, έλα. Πάμε όλοι. Πάρε μέτρα, πάρε μέτρα. 1, 2, 3. Ντάνιελ. 1, 2, 3. Ντάνιελ. 1, 2, 3. Ντάνιελ. Πόντο, ρε Φανή! Πονάρα! Πονάρα! Ρε Φανάρα! Δύο-δύο το σκορ και συνεχίζουμε με Ντάνιελ και Φάνη. Έτοιμοι! Το σκορ και συνεχίζουμε με Ντάνιελ και Φάνη. Έτοιμοι! Αναμένεται μια δυνατή μονομαχία. Ο Φάνης διάλεξε τον νέο παίκτη της ομάδας των Διασύμων, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ γρήγορος. Θέλει ο Φάνης να δείξει ποιος είναι το αφεντικό, λογικά. Ο Φάνης είναι επίσης γρήγορος και πάντα δεν φοβάται να διαλέγει γρήγορους και καλούς παίκτες. Για να δούμε αυτή τη μονομαχία. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κάποια ομάδα θα περάσει μπροστά στο σκορ. Είμαστε στο 2-2. Ο Φάνης λίγο πιο γρήγορα φεύγει από την μεγάλη κατασκευή. Θα φτάσει πρώτος στον τελικό στόχο. Έφυγε η μπαντάνα, την πετάει στα νερά. Και τρέχει γρήγορα για να δοκιμάσει τα καλαθάκια. Ο Ντάνιελ έμεινε αρκετά πίσω. Κάποιο θέμα πρέπει να έχει εκεί στην ανάβαση της μεγάλης πυραμίδας. Πρώτη βολή μέσα το καλάθι για τον Φάνη. Δεύτερο μέσα. Δοκιμάζει το πίσω καλαθάκι. Ο Ντάνιελ πρέπει να βιαστεί. Γιατί έτσι όπως ξεκίνησε ο Φάνης μπορεί να προλάβει να ρίξει. Τρίτο καλάθι για τον Φάνη. Αστοχή ο Ντάνιελ.
Θα κάνει ο Ντάνιελ το καλάθι, δοκιμάζει πίσω τέταρτο για το Φάνη. 3-2. Μπράβο, Φάνη. Φάνη! Μπράβο, ρε Φάνη. Τρία δευτερόλεπτα. Άλλαξε τον τρόπο, το έκανε από πάνω, όταν ήρθες. Τρία δευτερόλεπτα, το ξέρω. Στο ράμπο πάλι. Δεν είδα. Πες, δεν ξανατρέξε νερό, ρε. Ήταν όλο πολύ καινούργιο. Ναι, μια χαρά, ήταν όλο καινούργιο. Καλό, Όλγα. Όταν ανέβηκα πάνω με τα γόνατα, πέθανα σε όλα. Δεύτερη. Τρία, Όλγα, έλα. Ένα, δύο, τρία. Όλγα! Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Όλγα! 3-2 πέρασαν μπροστά οι μπλε. Συνεχίζουμε με Δώρα και Όλγα. Έτοιμες! Έτοιμα τα κορίτσια να πάρουν θέση πάνω στη σχεδία. Δυνατά εκεί με τα χέρια για να την μετακινήσουν στην επόμενη κατασκευή. Ο μπλε πάγκος είναι πολύ έντονος από τους πρώτους πόντους, από τις πρώτες αναμετρήσεις. Νομίζω κερδίζει τη μάχη των μπάγκων μέχρι στιγμής. Οι κόκκινοι είδαν την ομάδα τους να μένει πίσω με 2-0. Ισοφάρισαν και τώρα είναι και πάλι πίσω με έναν πόντο. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και απουσίες σήμερα και για τις δύο ομάδες. Νίκος και Χρήστος δεν μπορούν να παίξουν λόγω τραυματισμού. Ο Άγγελος βρίσκεται στην κλινική για περαιτέρω εξετάσεις. Το ίδιο και ο Σταμάτης, ο οποίος είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι χθες, οπότε πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες για να εκτιμηθεί πλήρως η κατάστασή του. Η Δώρα κρατήθηκε εκεί στη δοκό ισορροπίας, παραλίγο να πέσει. Την ακολουθεί πολύ κοντά η Όλγα Πηλιάκη. Πήγε να φύγει και η Όλγα τώρα. Η Δώρα θα φτάσει πρώτη στον τελικό στόχο. Μαζεύονται σιγά σιγά και οι κόκκινοι. Προχωρούν προς το μέρος εκεί της Όλγας για να κάνει και αυτή βολές. Πρώτη βολή από τη Δώρα. Δεν μπήκε το καλάθι. Σημαδεύει και πάλι. Θα κάνει πρώτο καλάθι η Δώρα. Χαμηλά η Όλγα. Δεύτερο για τη Δώρα. Πρώτο για την Όλγα τώρα. Σπαθεί η Όλγα. Άλλη μία βολή. Θα κάνει και αυτή δεύτερο καλάθι. Τρίτο για τη Δώρα. Η Δώρα κοντά στον πόντο. Το έχασε. Δοκιμάζει η Όλγα. Κακή βολή της. Χτύπησε πάνω στο ξυλάκι. Η Δώρα προσπαθεί παραλίγο. Στεφάνη και έξω. Επιστρέφει και πάλι η Όλγα. Κάνει τη βολή της. Το βρήκε η Δώρα. 4-2 το σκορ. Αυτό θέλω. Ναι, μωρέ. Τέσσερα-δύο το σκορ. Παραμένουμε μπροστά οι μαχητές με 2 πόντους διαφορά. Συνεχίζουμε με Σάβα και Σωτήρη. Έτοιμοι! Σωτήρης Λαμάη, γνωστός του Σάβα Γκέντσογλου. Τραβάει δυνατά εκεί το σκηνή ο Σωτήρης, ο οποίος έγινε ο πρωταγωνιστής του συμβουλίου χθες. Μετά την αντεπαράθεση που είχαν με τον Αλέξη Παπά στον δεύτερο αγώνα Σιλίας, του ζήτησε 3 φορές, όπως είπε, να μην τον ακουμπάει. Υπόθηκαν κάποιες βαριές κουβέντες. Τελικά, από ό,τι κατάλαβα, δεν λύθηκε το ζήτημα. Παραμένει εκεί μια ανοιχτή πληγή. Ο Σάβας Γκέντσογλου φεύγει πρώτος. Ο Σωτήρης θα ανέβει την κατασκευή. Έχει έρθει με αρκετά παραπανήσια κιλά. Ήταν η στρατηγική του αυτή για να αντέξει όσο καιρό μείνει στο Survivor. Ο Σάβας θα περάσει πρώτος του τελικό στόχο. Ο Σωτήρης λίγο πίσω, κρατήθηκε εκεί σε ισορροπία. Ανεβάζει ταχύτητα ο Λαμάη. Μπέρδεψε εκεί τις τρύπες ο Σωτήρης. Πρέπει να φύγει από τη δεξιά κατασκευή. Δεν έχει κάνει πρώτο καλάθι ακόμη ο Σάβας. Έπεσε ο Λαμάη. Πρώτο καλάθι για τον Σάβα. Τρέχει ο Λαμάη να προλάβει. Θα ξεκινήσει και αυτός τώρα τις βολές. Τρελανέ μας, του λέει ο Ρομπ. Ο Λαμάη δεν θα βρει ακόμη στόχο. Βολή πάνω στο ξύλο. Επιστρέφει και πάλι ο Σάβας. Θα κάνει. Όχι, δεν μπήκε το καλάθι. Στεφάνη και έξω. Θα κάνει τώρα καλάθι. Ο Σωτήρης αλλάζει τεχνική. Προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τον στόχο. Δεν είναι εύκολο αυτό για τους νέους παίκτες. Είδατε εκεί η Ασημίνα πώς το βρήκε κατευθείαν. Τελευταίο καλάθι για τον Σάβα. 4-3 το σκορ. Τελικά ο δεύτερος θέλει, έτσι λες. Ναι. Όλο με τον νόμο. Γεια σου, Ζωή. Το κέντρο. Αγάπη εσύ κατεβαίνεις και τα παίρνεις. Πάρε λίγο τα χέρια και ένα από εδώ. Κράτα τα. Και μην κοιτάς προπάντων το άλλο. Κοίτα εμάς. Άλλαξε. Ρίξε. Άλλαξε. Ρίξε. Πάμε. Ζωή. Ένα, δύο, τρία. Ζωή. Ένα, δύο, τρία. Ζωή. Ένα, δύο, τρία. Ζωή. 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 Μέσα. Τα χέρια σου μακριά το σκηνή, όχι κοντά. 4-3 το σκορ, αυτό είναι το τελευταίο από τα πρώτα ματσαρίσματα. Έχουμε την Μαριλίνα απέναντι στη Ζωή. Έτοιμες! Η Μισελάς απέναντι στην Μισ Γλουτή.
Τραβάνε εκεί τη σχεδία με δύναμη. Έμπλεξε λίγο το σκηνάκι εκεί. Η Μαρλίνα το τραβάει προς τα πάνω. Θα φτάσει στον προορισμό τη. Η Κρεωτικοπούλα απέναντι φεύγει και αυτή στην επόμενη πλατφόρμα. Σκαρφαλώνει η ζωή με λίγη δυσκολία. Προσπαθεί να ανεβάσει ταχύτητα. Φεύγει η ζωή, περνάει την πρώτη νεροτσουλήθρα. Κρατάει ένα μικρό προβάδισμα η ζωή Ασουμανάκη. Η γυναικεία είσοδο στην ομάδα των Διασήμων. Θα φύγει και στην επόμενη νεροτσουλήθρα πρώτη η ζωή Ασουμανάκη. Για να δούμε ποια θα προλάβει να μπει στο κοινό. Η ζωή είναι αυτή. Ακολουθεί η Μαριλίνα. Κρατήθηκε σε ισορροπία η ζωή. Εκεί έφαγε τα μούτρα του πριν ο Λαμάη. Η ζωή θα φύγει πρώτη στον τελικό στόχο. Την εψυχώνει η Κατερίνα Δαλάκα. Πάμε να δούμε τις βολές της. Με 4-3 το σκορ. Μπορέσει η ζωή να ισοφαρίσει για την κόκκινη ομάδα πριν περάσουμε στα δεύτερα ματσαρίσματα. Πρώτο καλάθι για τη Μαριλίνα. Δεύτερο για τη Μαριλίνα. Πρώτο για τη ζωή. Τρίτο για την Μαριλίνα, η οποία έχει κάνει 3-3, παρακαλώ. Κάπου εδώ θα χάσει μια βολή. Η ζωή σημαδεύει με το αριστερό και αυτή έχουμε δύο αριστερόχειρες στην ομάδα των Διασήμων. Η Μαριλίνα δεν το κατάφερε. Δύο καλαθάκια για τη ζωή, 3 για τη Μαριλίνα. Προσπαθεί για το τρίτο, δεν το κατάφερε η ζωή. Μαζεύει η Μαριλίνα. Επιστρέφει, θέλει μία βολή για να μεγαλώσει τη διαφορά πριν πάμε στα δεύτερα ματσαρίσματα. Δεν το καταφέρει. Προσπαθεί να βρει τη σωστή βολή η ζωή για το δεύτερο καλάθι. Κοντά ήταν αυτό. Θα κάνει η Μαριλίνα το τέταρτο με 5-3 σκόρ για τους μαχητές. Πάμε στα δεύτερα ματσαρίσματα. Πολύ καλή. Και τώρα, αν τέλειο. Είσαι μπροστά, πολύ. Τις βολές της πάνω. Θες να σου πω, τι, θα το βρεις. Θέλει πιο ευθεία, σε κέντρο. Στο έχεις κέντρο. Πετούσε από πάνω, αλλά τις πετούσε απ' έξω. Πάμε όλοι εδώ, ζωή. Ένα, δύο, τρία. Ζωή! Ένα, δύο, τρία. Survivors! Πάρε το Σάβα. Το Σάβα. Όσο ο Αλέξης δεν το βρήκε στις πρώτες βολές, αλλά μπορεί να το βρει στις δεύτερες. Ο Αλέξης βρήκε. Έχω χρόνο, μπορώ να το κερδίσω. Δηλαδή έχω τις βολές. Ναι, καλέ, εγώ σου λέμε πρέπει να πει μέσα Σάβα. Για εμένα, Σάβα. Πάρε το Σάβα. Ο Γιάννης πρέπει να παίξει. Εγώ θα παίξω έτσι καλώς. Πάρε τον Αλέξη. Αργή. Πάρε πρώτος εσύ. Σάβα. Πάρα παπά, ένα σίγουρο πόντο, ένα σίγουρο πόντο. Ναι, πάρα πάρα στον παπά. Σίγουρο πόντο. Και πιθανά πάω εγώ στον παπά. Έχεις και τα δύο, αλλά οκ. Την Ντάνιελ παπά θα πάρω εγώ. Έχω πια να πάρω. Το παπά σου λέω. Εσύ πάρε τον Ντάνιελ, όχι τον Ντάνιελ δεν μπορείς να τον πάρεις. Πάρε τον Σάβα. Η Σάβα ή παπά είναι. Πάρε Σάβα. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε, παιδιά. Σάβα, γι' αυτό έχω το στόχο, μπορώ να τον κερδίσω. Η Μαρή θα μπει σίγουρα, οπότε θα του ματσάρω. Αυτό θέλω να δω στους άντρες. Από εκεί παίζει ο Γιάννης. Θα μπει ο Φάνης. Θα διαλέξει άντρας από εκεί. Αν θέλουν να κρατήσουν οι άντρες. Σε αυτούς θα μπει Γιάννης, Φάνης. Και μένει ένας. Ένας για σωτήριση. Θα διαλέξουμε εμείς. Μια φορά από τις τρεις. Ο Ρόμπινας είναι καλές βολές. Μια φορά. Ο άλλος ούτε έχεις βολές σήμερα. Θα βγείτε μου. Να βγει ο Σάβης ή εσύ. Χτες θα βγει. Στο δεύτερο θα βγει η Κατερίνα. Αν βγει στο δεύτερο η Κατερίνα. Έχω πράγμα στο τέσσερα. Αν βγει στο δεύτερο η Κατερίνα. Θα βάλουμε ούτε ρο. Δεν θα επιλέξουμε. Πρέπει να έχουμε MVP. Τι θα κάνω, θα είστε κρίσιμο. Παιδιά, λίγο την ομάδα. Θέλω λίγο να πάρουμε λίγο άποψη. Συμφωνείτε να βγει στο δεύτερο η Κατερίνα ή να βγουν άντρες στο δεύτερο. Γιατί αν δεν βγει η Κατερίνα, δεν θα βγει η Κατερίνα. Ναι, αλλά κοιτάμε την ομάδα. Την κοιτάμε την ομάδα, αλλά το θέμα είναι τώρα αν ιτηθεί η ομάδα, τι αποφασίζει η Κατερίνα να βάλει. Μην είναι τέσσερις από εδώ. Ναι, όχι, όχι. Δεν είναι αστείο αυτό και το ανήβει. Είναι σαν να κερδίσει μια σιλή αγώνα. Ναι. Ένα άτομο. Οι άλλοι που έχουν κερδίσει, που χάσανε, βγάλανε υποψήφιο το ρόμπα, άμα χάσουμε σήμερα, είναι σαν να έχουν κερδίσει. Ωραία, διάλεξε. 5-3 το σκορ με διαφορά 2 πόντων. Παραμένουν μπροστά οι μαχητές. Συνεχίζουμε στα δεύτερα ματσαρίσματα με Χρύσα και Όλγα. Έτοιμες! Ξεκινάνε τα κορίτσια για να δούμε. Οι μαχητές από νωρίς τον αγώνα έχουν μπει στο τιμόνι του σκορ. Έχουν 2 πόντους διαφορά. Για να δούμε αν η Όλγα μπορεί να ψαλιδίσει αυτή τη διαφορά. Να μπει με το δεξί η κόκκινη ομάδα στα δεύτερα ματσαρίσματα. Η Χρύσα παιδεύεται εκεί να σκαρφαλώσει πάνω στο πλεκτό. Ανεβαίνει σαν ο Ικάς και αυτή. Θα κατέβει. Υπενθυμίζω ότι η μπλε ομάδα έχει και αυτή 2 λήψεις σήμερα. Τον Άγγελο και τον Σταμάτη. Η κόκκινη έχει τον Νίκο και τον Χρήστο εκτός. Η Όλγα λίγο πιο γρήγορη. Θα περάσει πρώτη στο κοινό εμπόδιο. Έφυγε και η Χρύσα μέσα στο νερό.
να δούμε την Όλγα, η οποία αυτή την εβδομάδα προσπαθεί αρκετά, αλλά δεν έχει φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Θα περάσει μέσα από το τελευταίο εμπόδιο. Πρώτη η Όλγα Πηλιάκη, ανεβαίνουν και οι κόκκινοι στον πάγκο. Όρθιοι και οι μπλε τώρα να στηρίξουν τη Χρύσα. Πρώτη βολή από την Όλγα, λίγο αδύναμη. Θα βρει σωστά το δικτάκι η Όλγα. Πρώτο καλάθι, δεύτερο καλάθι για την Όλγα. Η Χρύσα έχει κάνει ένα. Δεν θα κάνει δεύτερο. Τώρα θα κάνει δεύτερο στο δύσκολο καλάθι η Χρύσα. Η Όλγα σημαδεύει τώρα, πρέπει να κάνει πιο δυνατές βολές. Εκεί κάπου είχε κολλήσει την προηγούμενη φορά. Κάνει το τρίτο η Όλγα. Ένα καλάθι μακριά από το 5-4, δεν το κατάφερε η Πηλιάκη. Για να δούμε αν η Χρύσα προλαβαίνει. Πρέπει να βάλει δύο καλάθια, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω. Θα βάλει ένα καλάθι στο μπροστινό η Χρύσα. Ισοφαρίζει η Όλγα. Όχι, καλή ήταν η βολή της παραλίγο. Η Χρύσα προλαβαίνει 6-3. Στους 3 η διαφορά για τους μαχητές. Δες το είπα. Δες το είπα. Ναι, μωρέ. Κανέναν. Εντάξει, κανέναν. Αυτό είναι. Ένα, δύο, τρία! Θοδωρής! Ένα, δύο, τρία! Χρύσα! Ένα, δύο, τρία! Μαχητές! Μπράβο, ρε! Μπράβο, άντε! Μπράβο, ρε! Και έβαλες και δύναμη. Τι πέφτει μας. Πόσο είμαστε, ε? Πόσο είμαστε. Εσύ, με ποιον παίζει. Εγώ. Φύγε, έλα, φέρ' το, ρε. Πάμε, σφαίρα, πάμε! Πρόσεχε τα πόδια στο τελευταίο. Μόνο αυτό. Φύγε σφαίρα κάτω. Έλα, παιδιά, συγκεντρωμένα, 6-3. Πάμε. Εμένα μου βγάζει πάρα πολύ εικόνα, κάτι που δεν έκανα πριν. Ναι. Πριν δεν το έκανα, τα έκανα έτσι. Μπράβο, ρε Χρύσα. Μπράβο, ρε Χρύσα. Μπράβο. Είδες που σε είπα. Μπράβο. Τώρα είναι καλύτερη ο Βρύντα. 1-2-3. Ένα, δύο, τρία. Μαρλίνα. Στους 3 η διαφορά, 6-3 το σκορ για τους μαχητές. Συνεχίζουμε με Λαμάι και Ντάνιελ. Έτοιμοι! Για να δούμε την προσπάθεια τώρα του Ντάνιελ. Τύχηκε από το Φάνη πριν. Έχασε λίγο την ισορροπία του εκεί μέσα στην σχεδία. Ο Σωτήρης Λαμάι, σταθερός καπετάνιος. Βρίσκει λιμάνι και φεύγει γρήγορα. Να αντιμετωπίζει έναν ψευτομετρέο τον Ντάνιελ απέναντί του. Αγαπημένο του ατάκα ψευτομετρέ, ήταν εκείδες. Βουνά και οροσυρές. Για να δούμε τώρα πώς θα σκαρφαλώσει το βουνό. Λαμάι, ο Ντάνιελ πολύ γρήγορα πρόλαβε τον Σωτήρη Λαμάι, ο οποίος κάνει τη βουτιά εκεί σαν τερματοφύλακας για να βγει μπροστά από τον Ντάνιελ και το καταφέρνει. Αριστερά! Φωνάζει ο Φάνης, σκόρδο κρεμμύδι αριστερά, να φύγει ο Σωτήρης αριστερά. Μπερδεύτηκε την προηγούμενη φορά. Οριακά περνάει μέσα από τους δακτυλίους ο Λαμάι, είναι αρκετά ψηλό κορμί. Πρώτη βολή από το Σωτήρη, αρκετά δυνατά πάνω στο ξύλο. Θα βάλει πρώτο καλάθι, απάντησε ο Ντάνιελ. Δεν θα μπει το δεύτερο ακόμη, δεύτερο για τον Λαμάι. Ο Ντάνιελ θα κάνει και αυτός δεύτερο. Γρήγορη επαναφορά για τον Ντάνιελ. Σημαδεύει, θέλει να πάρει αυτό το πόντο. Η ομάδα του έχει μείνει τρεις πίσω. Παραλίγο να κάνει τρίτο Λαμάι. Ο Ντάνιελ δυνατά εκτός στόχου. Ούτε τώρα θα μπει για τον Λαμάι. Τώρα θα κάνει το τρίτο Λαμάι, έτοιμος να φέρει πόντο για την ομάδα του. Κοιτάξτε τι γίνεται στο μπλε πάγκο. Αστόχησε. Ο Ντάνιελ παιδεύεται, δεν έχει βρει το στόχο για το πίσω καλάθι. Ο Λαμάι ψύχρεμα σημαδεύει, δεν εκτελεί όμως. Ο Ντάνιελ προσπαθεί και θα κάνει τρίτο καλάθι, βρήκε το σημείο. Ο Σωτήρης λίγο πιο δυνατά από ό,τι χρειαζόταν. Προσπαθεί να φέρει τη διαφορά στους 4 ο Λαμάι, δεν θα το καταφέρει ούτε ο Ντάνιελ. Ένα καλάθι για το πόντο, παίρνουν φωτιά οι πάγκοι. Δεν το καταφέρνουν ούτε τώρα, πρέπει να μαζέψει ο Λαμάι, μπερδεύτηκε. Επιστρέφουν ταυτόχρονη βολή. Θα το καταφέρει ο Ντάνιελ. Πέφτει σιγή στον πάγκο των μαχητών, 6-4 το σκορ. Πόσο γρήγορα ήσουν, ρε. Ήσουν 10 φορές καλύτερες από πριν. Κοίτα και δεξιά και αποσυγκεντρώσου. Πραγματικά πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ καλός. Παρατηρήστε το βίντεο του λάθος του Ντάνιελ. Σφαγή. Δεν έριχνε δύναμη. Ναι. Έριχνε ψηλά. Εκεί που έπρεπε να χτυπήσει. Ήθελε έτσι. Ήθελε δύναμη. Ήθελε δύναμη. Όπου και να χτυπήσει. Αυτό το σακίδιο δεν πρέπει να χτυπήσει πουθενά άλλο. Αυτό στο κέντρο. Και μην φοβάστε τη δύναμη. Καλύτερα να έρθει πάνω σας παρά να μην φτάσει. Πάμε με αέρα. Δεν μπορώ να το διχαθώ. Έλα ρε, το είχε, δεν πειράζει. Μα είναι να βελτιωνόμαστε, πάμε. Ήταν για λίγο. Θα δω πολύ γρήγορα, ήταν, μπράβο. Όχι, δεν μου τάσκεσαι. Ωραία, κάτσε και πεις λίγο νερό. Πάμε! Με ψυχή και με μυαλό. Εάν,
Δεν φάω. Με το σωτή. Μάζευε. Πολύ γρήγορα στο μάζευε. Έπαθα την πλάκα μου τον πέρασε. Στην φίλο δεν ξέρω σήμερα. Στην βάρκα μου. Εντάξει, το σώμα μου από τον ύπνο και αυτά. Τι λέω, πονά εδώ, εδώ, ισχύει από όλο. Όχι, εντάξει, μην έχω συνηθίσει να πήγαινε και αυτό λίγο. Αφού μου ανέβηκε πιο γρήγορα πάνω. Α, δεν ξέρω. Έπεσε πρώτο στην πισίνα ο Σωτήρης. Ναι. Είχε πολύ γρήγορο ανέβασμα, δεν ξέρω τι. Μάλλον είχε... Πήραμε τον πόδο, τελειώσαμε, μια χαρά μου. Παίζει αυτός να ανέβηκε πιο γρήγορα από μένα. 6-4 το σκορ, μείωσαν οι κόκκινοι. Συνεχίζουμε με Άιρα και Κατερίνα. Έτοιμες! Στους δύο πλέον η διαφορά, ενώ ο Λαμάη ήταν καλός. Βγήκε πιο μπροστά από τον Ντάνιελ στην αναμέτρηση και στο ραν και στο στόχο. Θεωρώ ότι με λίγη τύχη θα μπορούσε να πάρει αυτόν τον πόντο. Έκανε 2-3 βολές οι οποίες βρήκανε πάνω στη Στεφάνη. Ο Ντάνιελ έφερε πόντο τελικά. Για να δούμε τώρα την Κατερίνα απέναντι στην Άιρα. Η Κατερίνα είναι αρκετά γρήγορη. Περνάει πρώτη στην επόμενη κατασκευή. Γρήγορο σκαρφάλεμα τώρα για να περάσει στην δεύτερη ολίσθηση μέσα στο νερό. Και έχει άλλες δύο κατασκευές για να φτάσει πρώτη στον τελικό στόχο. Η Άιρα ψάχνει να βρει ισορροπία εκεί στα βαθύ της Παλμύγια. Θα περάσει πρώτη η Κατερίνα Δαλάκα, έτοιμη να κάνει την πρώτη σβολή. Η Άιρα έχει μείνει πίσω, πρέπει να βιαστεί. Δαλάκα πριν άργησε να βρει το δεύτερο καλάθι, στο πρώτο ήταν γρήγορη. Θα κάνει τώρα πρώτο καλάθι, έφτασε και η Άιρα. Προσπαθεί για δεύτερο, δεν έχει χάσει πολλά πράγματα η Άιρα. Για να δούμε αν θα το βρει με το χέρι της. Θα κάνει πρώτο καλάθι κατευθείαν. Αστοχή Δαλάκα, ψηλά η Άιρα. Εκτός στόχου. Ούτε τώρα το δεύτερο για τη Δαλάκα. Δεύτερο τώρα για την Κατερίνα. Δεύτερο και για την Άιρα. Σοφαρίζει. Δύο καλάθια τώρα πίσω. Θα μπει το πρώτο με περιπετειώδη τρόπο για τη Δαλάκα. Να και το επόμενο. 6-5 στον πόντο η διαφορά. Είναι πιο δυνατές από ό,τι έπρεπε. Η πρώτη σου. Η δεύτερη στα πιστεύω. Δύο στα δύο βάλα τώρα. Δεν πάει να είναι αυτό τόσο. Εσείς σας το γέρετε εδώ. Κέντρο. Τελειώνει. Πάντα θέλει κέντρο. Κέντρο θέλει κέντρο. Είναι γυλάσπιση. Είναι τα χέρια. Γυλάσπιση. Ανεβαίνεις από τη γωνιά και δώσε λίγο στο πόδι για να φύγει μπροστά. Και εδώ θα σου φωνάξω που είσαι, αλλά δες το. Άμα είσαι από εδώ, είσαι πάντα δεξιά. Να μου λέτε λίγο. Και στο από κάτω. Όχι, εδώ δεν μπερδεύομαι. Ρε, ξέρω πού θα πάω. Αν είσαι στέλνο. Εδώ ήμουν σαν εσένα στην άκρη. Θα βρει το πόδι μου. Θα βρει ένα. 6-5 το σκορ. Συνεχίζουμε με Ασημίνα και Μαριλίνα. Έτοιμες! Έφυγαν τα κορίτσια. Δυσκολία εκεί για την Μαριλίνα να θέσει εκκίνηση τη σχεδία της. Με δυνατά χέρια η Ασημίνα θα φύγει μπροστά και η Ασημίνα βρήκε πολύ γρήγορα τον τελικό στόχο. Και τώρα σίγουρα φιλοδοξεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Παιχνίδι το οποίο φάνηκε να ξεφεύγει στην αρχή. Και πάλι έχουμε τις βάσεις ενός πολύ γερού ντέρμπι. Όπως και οι δύο πρώτοι αγώνες Ασυλίας. Πάρε χώρο. Είχαμε ένα πλούσιο θέαμα με ανατροπές στο σκορ. Δύο ομάδες στον πόντο. Και από ό,τι φαίνεται το ίδιο θα έχουμε και σήμερα. Η Ασημίνα θα περάσει λίγο πιο μπροστά. Η Μαριλίνα πρέπει γρήγορα να βρει το πάτημά της εκεί να φύγει, να μην χάσει χρόνο. Αυτό το σημείο βλέπετε εκεί, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Τα παιδιά και η Άιρα είχε πρόβλημα πριν. Η Ασημίνα φτάνει πρώτη, ενώ σε εντυπώσεις του πάγκου έχει κερδίσει ο πάγκος των μαχητών. Πρώτο για την Ασημίνα. Φτάνει και η Μαριλίνα, δεύτερο καλάθι για Ασημίνα. Αλλάζει τώρα στυλ, πολύ σωστά κάνει και το τρίτο. Αλάνθαστη σήμερα η Ασημίνα. Δεν καταφέρει το επόμενο, πρώτο καλάθι για Μαριλίνα. Θα κάνει και το τέταρτο η Ασημίνα. Στα ίσα πλέον, μπαίνει μια τάξη στο σκορ 6-6. Τα κάτω τα ρίξα έτσι. Αμέ εσένα, σε βολεύει αυτό. Κάτω. Να το δοκιμάσω, ρε φίλε. Μην το δοκιμάσεις. Πάρε ρίσκο, πάρε έναν στόχο. Εγώ θεωρώ για τη δύναμή σου. Αυτό είναι καλύτερο. Αλλά πάντα θα στοχεύεις αν είναι τόσο το πλαίσιο. Εσύ θα στοχεύεις εδώ. Στη μέση. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Κοτσάρα. Πώς έφυγες έτσι. Δεν ξέρω τι. Έχω βγάλει θεράτα. Δεν έτρεχα έτσι το 22. Άρα, μεγάλωσα νομίζω.
Ήμουν μικρή στα 22. Είναι τα καινούργια τα παπούτσια τώρα. Πάμε σε λίγο. Πάμε σε λίγο. Τι κάνουμε παραγγελία. Ναι, εμείς και όσοι τις έλεγε τα λιγάκια. Αφήστε την αηρεμήσει. Θωμάς, ζαλίζεται το κεφάλι πάνω κάτω. Για δυναμία. Ζαλίζεται, ναι. Εντάξει. Θες να έρθεις να ξαπλώσεις λίγο έξω, χαλαρώσεις. Ωραία. Από εδώ. Ωραία. Μην κάνουμε πάλι έτσι. Το έχουμε έτσι. Να είμαστε καλά. Πάμε. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Δεν είναι κάτι. 6-6 το σκορ και συνεχίζουμε με Αλέξη και Γιάννη που μπαίνει τώρα στο παιχνίδι. Έτοιμοι! Ξεκινάνε δύο παίκτες. Περπατάρης δεν ματσαρίστηκε στα πρώτα. Έχουμε αρκετές απουσίες όπως είπαμε. Αυτός και η Μαρία Αντωνά έμειναν εκτός. Η Μαρία θα παίξει στη συνέχεια. Για να δούμε τώρα τον Αλέξη, ο οποίος ένιωσε βαρύ τον μπέλεκι του Σκοτσέζου Μπρέιφχαρτ, του Ρομπ Τζέιμς Σέιμουρ. Στην πρώτη αναμέτρηση ιτήθηκε από τον Ρομπ, ο οποίος δίνει και tips για τον στόχο πλέον. Αρκετά αισιόδοξος. Ανεβαίνει γρήγορα Αλέξη Παπάς. Λίγο πιο γρήγορα από τον Γιάννη Περπατάρη. Ο Γιάννης προσπαθεί να βρει την ισορροπία του, να τρυπώσει, προλαβαίνει τον Αλέξη, βάζει εκεί το χέρι ο Αλέξης. Δυνατή μονομαχία, σε ένα σημείο το οποίο δίνει προβάδισμα. Ο Περπατάρης θα φύγει πρώτος στον τελικό στόχο. Ακολουθεί ο Αλέξης Παπάς. Για να δούμε τη βολή του Γιάννη, δεν έχει δοκιμάσει στόχο μέχρι στιγμής. 6-6 το σκορ, πρώτο καλάθι για τον Γιάννη. Αλέξη προσπαθεί να απαντήσει. Δεν θα μπει το καλαθάκι εκεί για τον Γιάννη Περπατάρη. Ούτε για τον Αλέξη όμως, δεύτερο για τον Γιάννη. Τώρα έχει το πίσω καλάθι ο Γιάννης. Ο Αλέξη προσπαθεί να συνδεθεί με τον στόχο. Πρώτο καλάθι για τον Αλέξη, δεύτερο για τον Αλέξη. Σοφαρίζει. Κάνει πιο δυνατά τις βολές του. Επιστρέφει και πάλι ο Περπατάρης. Δεν έφερε αποτέλεσμα σε αυτό το σετ. Θα κάνει τρίτο καλάθι ο Γιάννης. Ο Αλέξης ψάχνει να βρει τον τρόπο να φτάσει στο πίσω καλάθι. Το βρίσκει αυτό, ισοφαρίζει. Ο Γιάννης θα κάνει το τέταρτο, 7-6. Και πάλι μπροστά λένε όχι οι μαχητές. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το βρήκες μετά. Γιάννη, στη βάρκα πήγες πολύ μπροστά και βούλιαζε. Αυτό λέμε μου, Άννα. Θέλει πίσω. Το πρώτο βήμα, το κάνεις αυτό. Παπ, παπ. Παπ, παπ. Και για όλια. Δύο, ένα, τρία, μαχητές. Λίγο πιο πριν το έχεις στο κέντρο και το έχεις καταλάβει ότι είναι κέντρο. Κέντρο, πάμε, δηλαδή. Από ό,τι έχω καταλάβει θέλει κέντρο ελαφριά το πρώτο, κέντρο, κέντρο δύναμη το δεύτερο. Κέντρο. Πάμε Μαρία! Πάμε Μαρία! Το έγινε, πάμε. Συνεχίζουμε. 7-6 μπροστά οι μαχητές. Συνεχίζουμε με Μαρία Αντουάνα που μπαίνει τώρα στον αγώνα απέναντι στην Ιωάννα Τζαβέλα. Έτοιμες! Μπράβο, πάμε! Η Ιωάννα έφερε ένα πόντο πριν απέναντι στην υποψήφια από χθες το βράδυ, Κρίστη Καθαριά. Μπράβο. Για να δούμε πώς θα τα πάει απέναντι στην... Μπράβο. Μαρία Αντωνά. Σκαρφαλώνει η Ιωάννα αρκετά γρήγορα. Προσπαθεί να πατήσει, να φύγει στην πρώτη σουλήθρα. Μαρία προσπαθεί να κρατηθεί στο ρυθμό που επιβάλλει η Ιωάννα και τα καταφέρνει η Μαρία Αντωνά. Αρκετά ξεκούραστη, δεν έχει τρέξει ακόμη. Τώρα κάνει την πρώτη εμφάνιση στο στίβο Μάξ, αλλά φυσικά δεν έχει την εμπειρία του τελικού στόχου. Πέρασε η Ιωάννα Τζαβέλα πρώτη. Πατάει Τζαβέλα σωστά, θα φύγει στο τελευταίο εμπόδιο. Η Μαρία έμεινε λίγο πίσω, χάνει την ισορροπία της Ιωάννα. Δίνει την ευκαιρία στη Μαρία να πλησιάσει. Για να δούμε τις βολές της Ιωάννας. Τρέχει γρήγορα η Αντωνάκη, εμψυχώνια, Σιμίνα, ο Νίκος Γκάνος. Αρχίζουν και οι κόκκινοι να μπαίνουν στο παιχνίδι της εξέδρας. Πρώτο καλάθι για την Ιωάννα. Σημαδεύει, θα κάνει το δεύτερο. Κοιτάξτε που στάθηκε αυτό. Πρώτο και για τη Μαρία. Δεύτερο για την Ιωάννα. Δεύτερο και για τη Μαρία. Δίνει δύναμη η Ιωάννα, πετυχαίνει τρίτο καλάθι. Αρκετά γρήγορα στο πρώτο σετ η Ιωάννα έχει βάλει ήδη τρία καλάθια, τρέχει τώρα να μαζέψει. Παίρνει θέση και πάλι η Αντωνά, σημαδεύει για το πίσω καλάθι, βάζει δύναμη σωστά, αλλά η Ιωάννα θα προλάβει, θα κάνει τη διαφορά δίποντη. 8-6 το σκορ για τους μαχητές. Ένα, δύο, τρία. Μαχητέ! Πάμε! Μπράβο, ρε το. Ο Τάιλερ, Ο Τάιλερ, ρε.
πιο σημαντικό. Το 6. Ναι. Στο δεύτερο το πίσω το έβαλα και ήταν λίγο πριν την μπασκέτα τη δεύτερη. Άρα ήθελε παραπάνω δυνάμει. Άρα το πρώτο δυνατά και μετά έχεις πάρει πολύ χρόνο. Σάβα, πάμε! Πάμε! 1, 2, 3! Σάβας! 1, 2, 3! Σάβας! 1, 2, 3! Σάβας! Τι να παίξεις εδώ, δεν μπορώ εγώ. Έλπι. Λογικό σε όλους μας, έτσι είναι. Εντάξει, εμείς είμαστε και κάποιες μέρες. Σίγουρα, συγκονατίζω εσένα. Θέλει υπομονή, θέλει φαγητό τώρα αυτό. Σχεδόν 20 μέρες είμαστε. Θα κερδίσουμε να φάμε. Όχι, σήμερα. Έλα, έλα. Δεν είναι λίγο από τους δικούς μου. Πάρε, έχω. Σε δώσε. Εντάξει, ναι, μωρέ, εντάξει. 8-6 το σκορ για τους μαχητές. Συνεχίζουμε με Φάνη και Σάβα. Έτοιμοι! Έφυγαν οι δύο παίκτες, μένει αυτό κι άλλο, ένα ματσάρισμα μετά της Κρίστη με την Δώρα. Θέλουν πόντο οπωσδήποτε οι διάσημοι, να τριμάρουν λιγάκι διαφορά. Ο Σάβας Γκέντζογλου βγαίνει γρήγορα. Ενώ παρακολουθώ εδώ και ώρα τον Σωτήρη Λαμάη να είναι λίγο αποκομμένος στον πάγκο τον Μπλερ. Έκανε δουλίτσα ο Άλεξ Παπάς πριν και στο χθεσινό συμβούλιο φυσικά. Δημιούργησε αρκετές αμφιβολίες για το συμπαίκτη τον Μπλερ. Δεν νιώθηκε πολύ άνετα. Ο Φάνης περνάει γρήγορα. Ο Φάνης ο οποίος ήταν πολύ καλό στον τελικό στόχο. Πολύ αποφασισμένος. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα απέναντι στον Γκέντζογλου, ο οποίος τρυπώνει και αυτός. Και τρέχει γρήγορα να πιάσει ακίδιο. Πρώτο καλάθι για τον Φάνη. Δεν θα κάνει δεύτερο. Ο Σάβας προσπαθεί, θα κάνει ένα καλάθι δεύτερο για τον Φάνη. Ο Σάβας τρέχει να μαζέψει. Τρία σακίδια επιστρέφει ο Φάνης. Έχει πάρει θέση. Ψάχνει να βρει το δεύτερο καλάθι. Δεν θα το κάνει ακόμη. Ο Σάβας δεν το κατάφερε, απορεί εκεί με την τύχη του. Ούτε ο Φάνης όμως το καταφέρνει. Ο Σάβας θα κάνει άλλο ένα καλάθι στον μπροστινό. Σημαδεύει ο Φάνης, κάνει τρίτο καλάθι. Ο Φάνης λίγο αδύναμα προσπαθεί ο Σάβας να τριτώσει. Δεν το έκανε ούτε τώρα. Φάνης Μπολέτσης, όχι. Αυτό το καλάθι δεν μετράει, είναι στον μπροστινό. Θέλει ένα στο πίσω πλέον ο Φάνης για να φέρει πόντο. Ούτε τώρα ο Σάβας θα κάνει ο Φάνης το τέταρτο καλάθι. 9-6 το σκορ. Μπράβο σου. Παραβά. Έλα λίγο. Έλα εδώ. Αυτό δεν είναι αρκετό. Τρεις φορές στο κέντρο. Τρεις φορές ανάμεσα πηγαίνει. Μπορείς μετά στα φλαγκρέις να μην το ρίξεις. Εδώ. Όχι, το έτσι. Εδώ. Το είχες έτσι και το πήγαινες έτσι. Ναι, και έτσι, έτσι. Έκανε έτσι. Θέλει έτσι. Κατάλαβες. Έχει διαφορά μεγάλη. Κατάγεις 4-4. Το λάθος ήταν ο τρόπος που το κράτηγες. Ο τρόπος που το κράτηγες. Κατάλαβες. Έλα εδώ. Έλα. Τι αυτό που κάναμε. Πάμε, πάμε. Τώρα. Το φέρνεις τώρα. Τώρα. Πάμε. Θα κάνω κάτι. Το έχεις τώρα. Είμαστε αφοσιωμένοι στον πόντα, αλλά πάμε και για τα flag days τώρα. Έχουμε το 1-3. Θεωρώ ότι το ζευγάρι που θα έχει τη Δώρα και την Ιωάννα πρέπει να είναι το πρώτο μας ζευγάρι και το τρίτο. Ναι. Εκεί θα πάνε οι καλοί. Δώρα! Θεωρώ. Αν δεν μας άρεσε. Ή με τη Δαλάκα να πας εσύ σήμερα. Πρέπει κάποια από τις δύο οπωσδήποτε να πάρει την Ιωάννα. Εμείς θέλουμε η Δαλάκα να μην χάσει το MVP, γιατί είναι στα 0, οι άλλοι έχουν τες. Και να. Άρα πρέπει να βγούμε να κόψουμε, να κόψουμε ή την Ιωάννα ή την Δώρα. Άρα πρέπει να βγούμε τον Αλέξη και να πάρουμε ένα αργό ζευγάρι. Αυτό μου λες. Ναι, στο ένα. Για να επίσης τη σπάσει την Ιωάννα. Θα σπάσω την Ιωάννα. 9-6 το σκορ για τους μαχητές. Αυτό είναι το τελευταίο από τα δεύτερα ματσαρίσματα. Δώρα απέναντι στην Κρίστη. Έτοιμες! Ξεκινάνε και οι δυο τους. Αν η Δώρα πετύχει αυτόν τον πόντο, η ομάδα των μαχητών θα φτάσει στους 10 και αυτομάτως θα περάσουμε στο στυλ flag race με στόχο τους 12 πόντους. Κάτι τέτοιο έγινε και χθες. Αλλά να δούμε και την Κρίστη, η οποία ιτήθηκε στην πρώτη της αναμέτρηση από την Ιωάννα Τζαβέλα. Μπορεί να ανακόψει την πορεία των μαχητών να πάνε με καλύτερο σκορ μετά στα flag race. Η Δώρα θα περάσει λίγο πιο μπροστά, σκαρφαλώνει και η Κρίστη τώρα αρκετά δυνατά. Προσπαθεί να ανεβάσει ταχύτητα. Δεν είναι και εύκολο σε αυτές τις κατασκευές. Με βρεγμένα παπούτσια κατεβαίνει η Δώρα πρώτη. Πάτημα της Κρίστη δεν ήταν το ιδανικό. Η Δώρα θα περάσει πρώτη στο πρώτο τελευταίο εμπόδιο. Φωνές από τους μπλε. Ξέρουν ότι η διαδικασία του flag race είναι μια απρόβλεπτη διαδικασία. Η κόκκινη κατάφερα στο δεύτερο αγώνα Ηλίας με σκορ 16 να το φτάσουν στα ίσα στο 11-11. Η Δώρα παίρνει θέση, θα κάνει πρώτη βολή. Δεν θα μπει το πρώτο καλάθι. Σημαδεύει και πάλι, ούτε τώρα φεύγουν λίγο δεξιά τα καλάθια της.
Άλλη μία βολή έχει Δώρα, η Κρίστη δεν το έχει βρει και αυτή. Θα κάνει ένα καλάθι Κρίστη. Η Δώρα μαζεύει, επιστρέφει. Δοκιμάζει και πάλι άλλο ένα σετ βολών. Ούτε τώρα θα μπει το καλάθι για την Δώρα. Τώρα κάνει πρώτο και αυτή πίσω, κάνει όμως δεύτερο. Πίσω η Κρίστη. Τρίτο για την Κρίστη. Παίζεται αυτός ο πόντος, η Κρίστη θα προλάβει. Δώρα 9-7 το σκορ. Άκη! Μπορεί ο Άννα να βγει και να διαλέξει τη ζωή. Στο λέω γιατί ποτέ. Μα δεν θα προλάβει, τρία ματσαρίσματα. Εγώ το λέω. Να βγούμε να ματσαρίσουμε άλλο μέχρι τα 10 και άλλο μετά. Εγώ πια πάρω αυτό δεν έχω. Θα διαλέξει... Ναι ρε, άλλο μέχρι τα 10 και άλλο μετά. Ναι, δεν έχω θέμα, όποια και να διαλέξει. Παίρνουμε και την Ασυλία. Εσύ είσαι ο μεγαλύτερος στους όγκο, πιέστε και πιέστε το περιβάνο. Αλλά δεν ξέρω να βγαίνουμε εμείς. Έλα, πάμε, παιδιά. Εδώ εμείς δεν πειράζει, δεν έχει τίποτα. Μπροστά είμαστε. Τα λέω, το ξυπνάω. Κοντά είμαστε τρεις πόντους. Όχι. Λίγο ερχόμαστε. Όχι. Θα βγω πρώτη να πάρω την Ιωάννα, να την κλείσω. Ναι, 4-4 έκανε. 4-5 έκανε. Θα την Ιωάννα. Ιωάννα. Ναι, και τελειώνει μετά. Σωστά. Και μετά είναι όλοι ποτέ. Γιατί θα βγει στον 2 και θα πάρει η Ιωάννα τη ζωή. Καλύτερο στόχο. 9-7 το σκορ για τους μαχητές. Περνάμε στα τρίτα ματσαρίσματα. Αυτά βρίσκουν αντιμέτωπους τον Αλέξη Παπά και τον Σωτήρη Λαμάη. Έτοιμοι! Πάμε! Πρωταγωνιστές του χθεσινοβραδινού συμβουλίου. Ο Αλέξης εξαπέλυσε δρυμή κατηγορό στον Σωτήρη Λαμάη, τον οποίο βρίσκει αντιμέτωπο τώρα στο στίβο μάχης. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η μονομαχία. Πλούσιο το ρεπορτάζ για τους δύο παίκτες. Το θέμα είναι να δούμε ποιος θα φέρει και τον πόντο. Αν ο Λαμάη το καταφέρει, θα περάσουμε σε flag race. 9-7 το σκορ. Ο Λαμάη ήταν αρκετά πεσμένος στον πάγκο, αλλά τώρα τον βλέπω πολύ δυναμικό. Έχει ένα λόγο παραπάνω να προσπαθήσει απέναντι στον Αλέξη. Κόντρα τους καλά κρατεί, προσπαθεί να κρατηθεί όμως και ο Λαμάη εκεί πάνω στην κατασκευή, η οποία τρεμοπαίζει, χάνει την ισορροπία του. Κούνησε ο Παπάς εκεί την δοκό από πίσω για να χάσει την ισορροπία ο Λαμάη και το κατάφερε. Και πάλι όμως ο Λαμάη τώρα χωρίς Παπά να πατάει με το πόδι εκεί τη ράμπα. Δυσκολεύτηκε, το κατάφερε. Ο Παπάς φτάνει πρώτος. Μια κίνηση του Αλέξη που σίγουρα αν την έχει πάρει χαμπάρι, κάποιος θα τον βλέπει πάγκο, θα συζητηθεί. Σημαδεύει ο Παπάς, δεν βρίσκει στόχο. Άλλη μια βολή για τον Αλέξη, πρώτο καλάθι. Ο Λαμάη σημαδεύει, δεν θα κάνει καλάθι ακόμη. Άλλες δύο βολές ενώ η ζωή δεν νιώθει πολύ καλά. Την φέρνει η Κρίστη για να περάσει την τέταρτη γιατρού. Έχουμε ένα καλάθι στο Λαμάη πίσω. Άλλο ένα για τον Παπά στο πίσω καλάθι. Ο Λαμάη αστοχή. Σημαδεύει ο Παπάς, έχει βάλει τρία. Πρέπει να βάλει ένα πίσω. Προσπαθεί ο Αλέξης, δεν θα μπει το καλάθι. Ο Λαμάη θέλει ακόμη ένα σακίδιο σε κάθε καλάθι. Ο Παπάς δυνατά, η βολή του ισοφαρίζει ο Λαμάη. Θέλει ένα μπροστά ο Σωτήρης. Προσπαθεί ο Αλέξης, το κάνει, παίρνει τον πόντο. 9 αυτό το σκορ. Άντε ρε. Σε έχεις κόψω χωριά. Τι έχει. Μπράβο παιδιά. Δεν είναι. Τι είναι, 9-8, τίποτα. Πάμε για 9-9 τώρα. Πάμε για την ισοφάριση. Ισοφάριση μπροστά και όλοι. Πάμε, πλάγκ, ρε, γύρισα τρεις φορές πίσω, δύο φορές πίσω. Δύο φορές το ένα μου έκανε έτσι. Σε βοηθάει να μην σου μιλάμε καλύτερα. Ναι. Τι έκανε, πήγα να πάω, πάω να περάσω. Και μου έκανε για πίσω. Και πάω να πέσω, πέφτω. Γυρίζω και μετά ξανακούναγε. Έτσι ξέρει να κερδίζει. Πού είναι η ζωή. Περίμενε ο άλλος μέχρι να αλλά πήγαινε σιγά σιγά μα. Είναι ένα σοκ τώρα. Το καταλαβαίνω. Όχι, παιδιά, εντάξει, τι Κατερινά, να παίξουν τα αγόρια τουλάχιστον. Μέχρι να έρθει η Φάνη. Μα δεν είναι, γιατί είναι 9-8 παιδιά. Φάνη, όμως, εγώ όταν πήγα να διαλέξω τη Μαριλίνα, δεν τη διάλεξα που ζαλιζόταν, Φάνη μου. Και η κοπέλα ξέρεις αν είναι καλά. Δεν το ξέρεις. Επειδή δεν θα χάσει τον πόντο. Φέρε μας το πόντο, ρε Φανάρα! Ο Μαδάρα! Ο Ντάνιελ, 1-2-3! Ντάνιελ! 1-2-3! Ντάνιελ! 1-2-3! Ντάνιελ! 9-8 το σκορ, περνάμε στην επόμενη μονομαχία. Ντάνιελ και Φάνης! Έτοιμοι! Η ρεβάνς τώρα για τους δύο παίκτες. Ματσαρίστηκαν άλλη μια φορά μεταξύ τους.
Ο Φάνης έφερε τον πόντο και τώρα ο Ντάνιελ θα προσπαθήσει να φέρει την ισοφάριση για την ομάδα του. Ο Φάνης καρφαλώνει γρήγορα. Φάνησε και μια λογομαχία με την Κατερίνα Δαλάκα. Ήταν η σειρά της Ζωής Ασουμανάκη να παίξει, αλλά η Ζωή δεν ένιωσε καλά. Μεταφέρθηκε στην τέταρτη γιατρού. Κάποια παράπονα εκεί. Ο Φάνης έπεσε πολύ άσχημα. Προσπάθησε να κρατήσει την ισορροπία του πάνω στην νεροτσουλήθρα. Θα φύγει πρώτος. Ακολουθεί ο Ντάνιελ. Φωνές από την Ασημίνα. Οι κόκκινοι θέλουν να τελειώσουν με αυτό το προβάδισμα των μαχητών, να τους φτάσουν το σκορ. Ο Φάνης κάνει ήδη πρώτο καλάθι, δεύτερο καλάθι για τον Φάνη, 2 στα 2. Δίνει δύναμη, κάνει και το τρίτο, 3 στα 3. Έχει κάνει καλάθι. Άτεχνα το τελευταίο σακίδιο για να προλάβει να μαζέψει τα υπόλοιπα. Ο Φάνης προσπαθεί για το τέταρτο να φέρει το σκορ στα 10 για να περάσουμε σε flag race. Καλάθι από τον Ντάνιελ. Σημαδεύει ο Ντάνιελ, δεν θα μπει αυτό το σακίδιο. Ο Φάνης προσπαθεί για το τέταρτο, το κάνει 18. Με αυτό το σκορ θα περάσουμε πλέον σε flag race με στόχο τους 12. Μπράβο! Μπράβο, Φανάρα! Το δύο μας ζευγάρι πρέπει να είναι η Δαλάκα. Με ποιον θα πας? Θεωρώ με Σάββα, είσαι okay. Με Σάββα θα πάω. Ωραία. Και τα υπόλοιπα ζευγάρια, ας πάω με τον Αλέξη που έχουμε βρει και ο Ντάνιελ... Απλά να μάθουμε λίγο τον τρόπο που πετάμε εδώ. Ναι, θέλετε να σας πω λίγο, Ντάνιελ, να σου πω. Είσαι τέλειος. Μην το χαλάσω. Μην αγχώνεσαι. Δηλαδή, ο στόχος σας έχω πει είναι αυτός. Ωραία. Ξέρετε λίγο. Ναι, και ο Φάνης έριξε δύο πάνω και πήγαν ακριβώς μέσα. Ναι, ναι. Το είδα. Ρε, είναι και πώς το πιάνεις. Εσύ ξέρεις πώς το πιάνεις. Εσύ έχασες επειδή το πιάνεις άδειες. Δεν είναι χρήστη που πήγανε στα πίσω. Χτυπούσανε κάτω. Είναι και θέμα όμως τύχης, παιδιά. Έσκασαν 10 μπαλάκια ανάμεσα. 18 το σκορ για τους μαχητές. Πρώτη αναμέτρηση στα flag race. Ο Ρομπ με τη Χρύσα απέναντι στο Σάβα και την Κατερίνα. Έτοιμοι! Έφυγε ο Ρομπ, τραβάει δυνατά εκεί τη σχεδία του. Οι άντρες πρέπει να τρέξουν όλη την πίστα. Ο Σάββας τραβάει και αυτός δυνατά, έχει επιλέξει την Κατερίνα, όπως κάνουν σε αρκετά flag race οι κόκκινοι. Οι άντρες πρέπει να φτάσουν γρήγορα να περάσουν όλη την πίστα, να σηκώσουν σημαίακι. Και στη συνέχεια, στον τελικό στόχο, θα έχουμε δύο καλάθια, αλλά σε παράταξη δίπλα-δίπλα. Εκεί πρέπει να μπουν από τρία σακίδια για να έρθει ο πόντος στην ομάδα. Φυσικά οι παίκτες θα πρέπει να περιμένουν το high five από τα κορίτσια για να ξεκινήσουν να ρίχνουν ταυτόχρονα και να μαζεύουν ταυτόχρονα. Τρέχει γρήγορα ο Σάββας, έτοιμος να δώσει σημαίακι στην Κατερίνα, η οποία περιμένει πάνω στη γέφυρα. Έφυγε η Δαλάκα. Ο Ρομπ δεν έχει μείνει πολύ πίσω. Σηκώνει, φεύγει η Χρύσα. Για να δούμε αυτή την αναμέτρηση. Περιμένουν οι άντρες στη γραμμή των βολών. Πρέπει να δούμε το high five για να ξεκινήσουν να ρίχνουν ταυτόχρονα και τα δύο μέλη της κάθε ομάδας. Η Κατερίνα κρατάει προβάδισμα, πλησιάζει, περιμένει ο Σάββας, παίρνει ανάσες. Κι άλλο, πάρτι, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ξεκίνησαν οι κόκκινοι τις βολές, η Χρύσα πλησιάζει, περιμένει ο Ρομπ. Για να δούμε αν θα πετύχουν γρήγορα τα καλάθια οι κόκκινοι. Για να δούμε τις βολές των μπλε, αν μπορούν να πλησιάσουν γρήγορα. Να το καλάθι από τους μπλε. Προσπαθεί εκεί ο Σάββας, θα βάλει και δεύτερο καλάθι ο Σάββας. Ο Ρομπ αρκετά δυνατά βάζει δεύτερο καλάθι ο Ρομπ. Τρίτο καλάθι για τους κόκκινους. Γεμίσανε το αριστερό καλάθι, πάνε για το δεξί. Η Χρύσα λίγο ψηλά η βολή τη. Σημαδεύει ο Σάββας. Ο Ρομπ περιμένει εκεί να βρει την ευκαιρία να κάνει και αυτό τη βολή του. Χτύπησε πάνω στο ξύλο και με τριάστικη δύναμη. Προσπαθούν για το δεξί καλάθι πλέον. Άλλο ένα καλάθι θέλουν οι κόκκινοι για να μειώσουν τη διαφορά στον ένα πόντο. Ο Πάγκος εκεί περιμένει να δει την πρώτη αναμέτρηση. Καλάθι για τους μπλε. Άλλο ένα καλάθι για τους μπλε. Πλησιάζουν οι μπλε. Έχουν γεμίσει το αριστερό καλάθι. Έχουν ένα καλάθι δεξιά. Χρειάζονται άλλα δύο, οι κόκκινοι θέλουν ένα. Πετάει γρήγορα ο Σάββας στην Κατερίνα. Η Κατερίνα κάνει τη βολή, δεν το καταφέρνει. Επέστρεψαν οι μπλε, πρέπει να περιμένει. Χρύσα, γύρισε ο Ρομπ. Γίνεται η βολή, δεν το κατάφεραν. Ο Ρομπ άλλη μία με στόχο το δεξί καλάθι. Εκεί είναι το ζητούμενο πλέον και για τις δύο ομάδες. Παίρνει θέση ο Σάββας, σημαδεύει, κάνει τη βολή του. Παραλίγο να κάνει δεύτερο Ρομπ, εκεί χτυπιέται, πάει να μαζέψει. Πρέπει να περιμένει η Χρύσα, τώρα κάνει τη βολή της. Δύο καλάθια θέλουν δεξιά οι μπλε, ένα η κόκκινη δεξιά, ο Σάββας παραλίγο να το κάνει. Η Χρύσα δυνατά η βολή της, πρέπει να τρέξουν να μαζέψουν οι μπλε και να γίνει επιστροφή ταυτόχρονα. Ζητάει η Δαλάκα εκεί τη βολή, θα την κάνει ο Σάββας. Ο Σάββας τώρα θα τη δώσει να κάνει τη βολή, ο Ρομπ προσπαθεί δεξιά, παραλίγο να κάνει δεύτερο καλάθι ο Ρομπ.
Και πάλι κόκκινοι παιδεύονται. Ένα καλαθάκι τώρα για τον πόντο. Δεν θα μπει, έφυγε αριστερά η βολή. Η Χρύσα δοκιμάζει το χέρι της, κάνει δεύτερο. Ο Σάβας προλαβαίνει. 19 το σκορ. Κάντε διαγώνα, αυτό που λέγαμε διαγώνα θέλει. Εγώ το είπα από την αρχή. Δεν διαφύγει, παιδιά, διαγώνα θέλει. Σου μπερδεύει το μυαλό. Είναι μπέρδεμα. Κανονικά το ρίχνει στο κέντρο. Αλλά όχι, 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 πρέπει να το ρίξει στο πλάι. Διαγώνα και μία, δεν λέμε πάνω. Για θέλει και δεν. Διαγώνα, παιδιά. Θέλει διαγώνα και άλλο. Θέλει από την αρχή. Από την αρχή θες να το βάλεις διαγώνα. Δηλαδή, άμα πρέπει να το βάλει δεξιά, αλλά πρόσεξε, δεν θέλει μεγάλε μεταβολέ. Έτσι, εγώ θέλει και... δεξιά. Θα το πανίσω πού, κέντρο δεξιά. Θα κάτσει δεξιά και θα το πανίσω στο κέντρο. Κέντρο προς αριστερά. Δεν είχατε μεγάλη διαφορά. Το όμω κέλμα. Ρε, ο Σάβα σηκώνει το σημαίακι και εσύ είσαι στο μεσαίο. Ωραίο. Είχατε πολύ μικρή διαφορά, αλήθεια σου. Τα ράν σου είναι πολύ βελτιωμένα, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά αυτό ήταν πιο ξεχωριστό εδώ. Το σκορ, περνάμε στην επόμενη αναμέτρηση. Γιάννης με δώρα απέναντι σε Αλέξη και Ασημίνα. Έτοιμοι! Ξεκίνησαν οι άντρες. Για να δούμε. Πλησιάζουν οι κόκκινοι. Έχουν κάνει και πιο γρήγορο μάζεμα. Είχαν πάει στο 16, υπενθυμίζω χθες, και φτάσαν στο 11-11. Τώρα ξεκίνησαν από το 18. 19 το σκορ. Ο Γιάννης περνάει γρήγορα. Κατεβαίνει. Περιμένουν τα κορίτσια να δουν σημαίακι πάνω στη γέφυρα. Στο κατάρτι. Ο Αλέξης Παπάς φεύγει λίγο πιο μπροστά. Γρήγορο σκαρφάλωμα από τον Αλέξη. Για να δούμε, θα μπει πρώτο στο κοινό. Τρέχει ο Γιάννης να προλάβει. Για να δούμε, μην την πατήσει και πάλι ο Περπατάρης. Όπως την πάτσε ο Λαμάη, ο Αλέξης παίρνει θέση πίσω. Ξεκινάει να κουνάει τη ράμπα για να πέσει. Ο Περπατάρης δεν τον κατάφερε τώρα. Έχασε και λίγο χρόνο. Ο Γιάννης θα φύγει γρήγορα στο φλαγ. Δίνει έναρξη στη δώρα. Έφυγε η δώρα. Περνάει και ο Παπάς. Σηκώνει σημαίακι. Φεύγει και η Ασημίνα. Νομίζω ότι ο Παπάς εκεί έκανε λάθος. Δεν έπρεπε να περιμένει να κουνήσει τον Γιάννη. Μπας και πέσει. Έπρεπε να προλάβει τον αντίπαλό του. Γιατί μιλάμε για φλαγ. Η δώρα περνάει λίγο πιο μπροστά τώρα. Θα μπει πρώτη στο κοινό. Περιμένουν οι άντρες στο high five για να ξεκινήσουν βολές. Δυσκολεύτηκαν πριν να βρουν το στόχο. Η μπλε ήταν πολύ κοντά. Αργήσαν τα παιδιά να πετύχουν τις βολές. Είναι διαφορετικό το σημάδι τώρα που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να παίξουν πάνω στο πλεκτό. Αριστερά και δεξιά. Ξεκινάνε οι μπλε. Δεν θα μπει ακόμη σακίδιο. Δοκιμάζει ο Γιάννης παραλίγο η δώρα, λίγο πιο δυνατά. Έφτασε για Ασημίνα, ξεκινάνε και οι κόκκινοι. Πάμε! Πάμε! Το πρώτο καλαθάκι από τους μπλε. Και οι κόκκινοι έχουν πετύχει ένα, μαζεύει ο Παπάς. Δεν θα μπει το δεύτερο ακόμη. Αλλάζουν στόχο εκεί οι κόκκινοι, πρέπει να μαζέψουν και να ρίξουν ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να μαζέψει η Ασημίνα ακόμη. Πρέπει να προσέξουν λιγάκι εκεί τους κανονισμούς. Άλλο ένα καλάθι για τους μπλε. Δεύτερο στο δεξί. Πρέπει να μαζέψει τώρα η μπλε να γυρίσει ταυτόχρονα. Καλώς ο συνδυασμός, η συνεργασία τους εκεί. Οι κόκκινοι έχουν δύο καλαθάκια από ό,τι βλέπω. Ένα αριστερά, ένα δεξιά. Πρέπει να περιμένει εκεί ο Γιάννης τη δώρα να μαζέψει ταυτόχρονα. Άλλο ένα καλάθι για τους μπλε. Ξεχρέωσαν με το αριστερό καλάθι. Θέλουν στο δεξί πλέον. Το καταφέρνει ο Αλέξης Παπάς. 10-10 το σκορ. Αυτό είναι. Μπράβο. Εσύ το έκανες. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Πάμε όλοι εδώ. Αλέξης Βουνό. 1, 2, 3. Αλέξης. 1, 2, 3. Βουνό. Τους μπήρανε τυχερά. Τι πήγαν. Τα βάλανε γρήγορα. Στη δεύτερη χτύπημα. Δεν μπορούσα ρε φίλε. Είναι 10-10 έτσι. Δυσκολεύτηκες. Και τι εσύ το βρήκες. Ναι, έβαλα. Τι έβαλε σαν έβαλα. Ναι. Εντάξει. Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου αν σε δυσκόλεψε. Εσάνα, σε δυσκόλεψε. Λίγο παραπάνω, ναι. Τότε. Το ίδιο ήταν. Ήτανε περίεργος ο στόχος το φίλε. Για όλους, για δεν μπορεί, φίλε, άμα δεν πας στα μέτρα σου. Για είναι όλους. Πολύ περίεργος. Τώρα μία αριστερά, μία δεξιά, δεν είναι. Στάμε. Όποιος κάθεται δεξιά, ρίχνει αν θέλει να πάει μπάλα στο, στο δεξιό, στο δεξιό. Θα πρέπει να ρίχνει από το κέντρο λίγο πιο αριστερά. Ναι, ελάχιστα. Ακούς. Ναι. Ελάχιστα, όχι πολύ. Λίγο πιο αριστερά. Και όποιος κάθεται από τη δεξιά,
θα πρέπει να ρίχνει από το κέντρο λίγο πιο δεξιά για να έρθει σε ένα. Είναι φωνά. Πάμε! Δες το λέω για κακό, ρε, μην με παρεξηγεί. Έλα! Όλοι δυσκολοί. Πάμε, φανάρα! Πάμε. Μην με παρεξηγείς όταν μιλάω, ποτέ δεν μιλάω κακά. Το τσακωθούμε τώρα. Δεν τσακώνουμε. Μα ρε, κάθε φορά στο στόχο δεν είναι πράγματα. Τελείωσε, πρα, τελείωσε. Τελείωσε, πάμε. Ούτε καν. 10-10 το σκορ, συνεχίζουμε με Φάνη και Ιωάννα απέναντι σε Ντάνιελ και Κρίστη. Έτοιμοι! Ξεκινάνε τα αγόρια και πάλι πρώτα. Η ελεύθερη επιλογή στο ποιος παίκτης θα ξεκινήσει. Μέχρι στιγμής έχουμε δει τους άντρες. Γρήγορα ο Φάνης και πάλι αντιμέτωπος με τον Ντάνιελ, αλλά αυτή τη φορά σε διπλή μονομαχία. Σκαρφαλώνει ο Ντάνιελ. Κάνει λίγο εκεί στην άκρη, Κρίστη να δώσει χώρο στο συμπαίκτη της. Οι κόκκινοι το κατάφεραν σιγά σιγά, ισοφάρισαν τους μπλε για να δούμε αν θα μπορέσουν να περάσουν μπροστά. Δεν το έχουν καταφέρει από την αρχή του αγώνα αυτό να κάνουν ανατροπή στο σκορ και ο Φάνης είναι πολύ γρήγορος. Θα δώσει σίγουρα με καλή διαφορά εκκίνηση στη συμπαίκτριά του την Ιωάννα. Έφυγε το μπλε σημαίνει και μπορεί να ξεκινήσει η Ιωάννα. Περιμένει η κρίση του Ντάνιελ. Ο Ντάνιελ μπερδεύτηκε λιγάκι εκεί, έπρεπε να φύγει αριστερά. Τώρα μπαίνει στο τελευταίο εμπόδιο, παίρνει αρκετά καλό προβάδισμα η Ιωάννα. Θα έχουν πολλές βολές, φεύγει η Κρίστη. Οι μπλε θα έχουν καλό προβάδισμα. Ένα προβάδισμα σε ένα στόχο ο οποίος είναι μπελαλίδικος. Πρέπει εκεί να συγκεντρωθούν να βάλουν από τρία σακίδια σε κάθε καλάθι. Ξεκουράζει ο Φάνης, έρχεται η Ιωάννα. Ήρθε η ώρα να σηκωθεί. High five και θα μπουν πρώτοι σε βολές. Κατεβαίνει τώρα και η Κρίστη. Έχει άλλες δύο κατασκευές. Ξεκίνησαν οι μπλε. Πάμε να δούμε τις βολές τους. Δεν θα μπει το πρώτο καλάθι. Σημαδεύουν, ρίχνουν ένα λάξι εκεί. Πρέπει να μαζεύουν. Ρουλιάζει η Ασημίνα. Να του αποσυντονίσω ότι δεν έχει μπει τίποτα. Φτάνει και η Κρίστη σιγά σιγά το πρώτο σετ βολών, τον μπλε. Δεν έφερε αποτέλεσμα. Ξεκινάνε και οι κόκκινοι και πάλι στα ίσα τώρα η αναμέτρηση. Πρώτο καλάθι για τους μπλε. Προσπαθούν οι κόκκινοι, δεν θα κάνουν ακόμη καλαθάκι. Άλλη μία προσπάθεια από τους μπλε εκεί. Τρέχουν στο μάζεμα, έχουν κάνει ένα καλάθι κόκκινοι. Να άλλο ένα από το Φάνη. Προσπαθούν οι κόκκινοι, πρέπει να μαζέψουν και πάλι. Έχουν δύο καλάθια οι κόκκινοι. Κοιτάξτε τώρα εκεί με τις διπλές βολές. Μπορεί η ανάδραση να είναι λίγο διαφορετική από αυτή που περιμένουν οι παίκτες. Μαζεύουν και πάλι οι μπλε, παίρνουν θέση. Έχουν πέντε καλάθια οι μπλε. Να και το έκτο, 11-10 το σκορ. Πονάει πλάτη λίγο. Από τη σκηνή. Από τα άμα είσαι, εντάξει, μπεις, να μπεις. Είστε συμφωνοί οι υπόλοιποι. Για μένα και την Κατερίνα. Ναι, να δω τα άλλα επένα τη ζευγαρία λίγο. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Για μία. Όποιοι να βγουν θα πούμε. Ό,τι είναι. Πήνε εσύ με την Ιωάννα και πάνε με την Όλγα. Όλοι με Δώρα. Δώρα. Έτσι θα πάει. Έτσι θα πάει. Θα δούμε τώρα τι θα βάλουν εκείνοι όμως. 11-10 το σκορ για τους μαχητές, μια ανάσα μακριά από την τρίτη ασυλία η μπλε και συνεχίζουμε με Αλέξη και Δαλάκα απέναντι σε Λαμάη και Χρύσα. Έτοιμοι! Ξεκινάνε και πάλι ο Αλέξης με το Λαμάη. Ο Λαμάη τι λάθος έκανε εκεί πέρα, δεν μπήκε σωστά στη σχεδία, παίρνει το προβάδισμα ο Αλέξης. Για να δούμε αν θα του κουνήσει τη ράμπα ο Λαμάη τώρα. Την πάτησε πριν, έχασε την ισορροπία του με τα κουνήματα του Αλέξη. Ο παπάς περνάει μπροστά, παίρνει εκεί, ακούγεται μπράβο από τη Δαλάκα, έφυγε περπατώντας για τον Αλέξης. Με περίεργο τρόπο. Σκαρφαλώνει, ουρλιάζει η Χρύσα στο Λαμάη να κάνει πιο γρήγορα γιατί ο Αλέξης θα μπει πρώτος στην επόμενη ράμπα. Τρέχει ο Λαμάη να προλάβει, έπεσε σαν άγγελο ο Λαμάη, είναι καλά. Πάμε σε ένα σειρά μπροστά. Είδες, τον Άσε βουνός, σκόρ και τον Λαμάης. Δεν ξέρεις. Πάπα, τάω και δεν ξέρεις. Πώς το νιώθεις. Τώρα πονάω, τώρα είναι πρεσμένο.
το είχες χειρουργείς ποτέ. Βγάλ' το αυτό ρε παιδί μου, τώρα δύο. Εντάξει, θα τα βγάλουμε, θα τα βγάλουμε, σιγά σιγά. Εντάξει, πάμε λίγο έξω. Κουράστηκα με αυτό, 10 φορές που έκανε καλά μαζί μένα. Ναι ρε φίλε. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Λίγο να πολύ. Είναι τώρα, βιάσκαν οι σύνδεσμοι. Θα δούμε, θα δούμε. Έλα. Όλοι στο νοσοκομείο θα πάρουν. Με απόφαση του γιατρού, ο Σωτήρης Λαμάη μένει εκτός αγώνα. Τη θέση του θα πάρει ο Ρομπ. Θα συνεχίσουμε από το ίδιο σημείο που διακόψαμε. Έτοιμοι! Ο Αλέξης Παπάς είναι λίγο πιο μπροστά. Ο Ρομπ τρέχει να προλάβει τώρα να δώσει σημαίακι στη συμπαίκτριά του. Περιμένει η Χρύσα πάνω. Θα φύγει η πρώτη δαλάκα. Έρχεται ο Ρομπ, περνάει μέσα από τα εμπόδια. Έφυγε και η Χρύσα, 11-10 το σκορ. Πενθυμίζω, αν οι μπλε πάρουν αυτό το πόντο, κερδίζουν την τρίτη ασυλία. Αλλιώς θα έχουμε άλλη μία αναμέτρηση. Η δαλάκα κρατάει το προβάδισμά της. Έτρεξε αρκετά καλά εκεί ο Αλέξης Παπάς. Αντιμετώπισε πρόβλημα με το γόνατό του ο Σωτήρης Λαμάη. Θα ξεκινήσουν οι κόκκινοι. Έγινε το high five. Τρέχει η Χρύσα να προλάβει. Για να δούμε. Μπράβο. Δεν μπαίνει ακόμη πρώτο καλαθάκι. Πρώτο καλάθι τώρα για τους κόκκινους. Αστοχούν τα παιδιά. Δεύτερο καλάθι για τους κόκκινους. Ξεκινάνε και οι μπλε στο στόχο. Μπράβο. Θα πει το πρώτο για τους μπλε. Πετάξαν και δύο ταυτόχρονα εκεί. Μειώθηκε η ανάδραση του τραμπολίνο. Παραμένουν στα δύο καλάθια οι κόκκινοι. Προσπαθούν οι μπλε δυνατά. Εκεί δεν μπήκε το καλάθι. Ρίχνουν ταυτόχρονα οι κόκκινοι. Χαλάνε λιγάκι εκεί την συνταγή. Άλλο ένα καλάθι για τους κόκκινους. Δεν απάντησαν οι μπλε. Άλλη μια προσπάθεια εκεί για την κόκκινη ομάδα. Επιστρέφουν. Δεν μπήκε το καλαθάκι. Σημαδεύει ο Ρόμπ εκεί αρκετά δυνατά. Πρέπει να τρέξουν να μαζέψουν και να ρίξουν ταυτόχρονα τα παιδιά. Οι μπλε έχουν σιγήσει εδώ και αρκετή ώρα. Προσπαθεί δυνατά ο Ρομπ. Δεν θα μπει το καλάθι. Yeah! Άλλο ένα καλάθι για τους μπλε. Παραλίγο να μπει και αυτό. Επιστρέφουν εκεί ο Αλέξης με την Κατερίνα. Στο κενό τα καλάθια. Άλλο ένα για τους μπλε. Καλάθι για τους μπλε. Πλησιάζουν μπλε. Άλλο ένα μπήκε. Άλλο ένα θέλουν οι μπλε. Ένα καλάθι για την ασυλία. Προλαβαίνουν οι κόκκινοι στη στροφή. Πραγματικά τους μπλε. 11-11 το σκορ. Θα έχουμε άλλη μία αναμέτρηση για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την τρίτη ασυλία. Πόσο είναι 11-10. Και από εκεί. 11 όλα. 11 όλα. Για άλλη μια φορά. Ο Φάνης. Πού είναι η Κατερίνα. Κρεμόζα από τα χείλη της. Θάλασσα να σου πω. Αν έχω βάλει τα αριστερά. Ακούμε. Για το αριστερό στοχεύει την δεξιά. Άρα. Θα το κάνω. Κάντε τώρα, φίλε. Πάμε, παιδιά. Στο στόχο. Ναι. Πάμε, ρε. Πάμε. Φανάρα! Τελείωσε το! Τελείωσε! Πάμε! Πάμε ρε φίλε, το καλύτερο να μην γίνει κι αυτό. Εντάξει μου. Μου είχαν τρελαίνει. 11-11 το σκορ και ήρθε η ώρα να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει την τρίτη ασυλία. Έχουμε το Φάνη με τη Δώρα απέναντι στο Σάβα και την Κρίστη. Έτοιμοι! Μοιρασμένες οι ασυλίες αυτήν την εβδομάδα. Κάθε ομάδα έχει κερδίσει από μία, τώρα ήρθε η ώρα να λύσουν τις διαφορές τους. Ο Φάνης με τη Δώρα έπαιξε και χθες το 11-11 και έφερε την ασυλία στους μπλε. Για να δούμε τι θα κάνουν σήμερα απέναντι στο Σάβα και την Κρίστη. Ο Φάνης φεύγει γρήγορα. Προχωράει, προσπαθεί να κερδίσει λίγο έδαφος από τον Σάβα Γκέντζογλου, ο οποίος έχει μπει και αυτός δυνατά. Έπεσε άσχημα εκεί ο Φάνης. Σκέπασε η μπαντάνα το πρόσωπό του. Βρίσκει πάλι ορατότητα και συνεχίζει ο Φάνης Μπολέτς. Θα δώσει το σημαίακι λίγο πιο γρήγορα στη Δώρα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά του όμως από τον Σάβα. Έφυγε η Δώρα. Περνάει και ο Σάβας τελευταίο εμπόδιο. Τώρα θα φύγει η Κρίστη. Για να δούμε τι θα κάνουν
Η μπλε απέναντι στους κόκκινους. Η μπλε για όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν μπροστά στο σκορ. Δεν έγινε ποτέ η ανατροπή. Τώρα τους ισοφαρίζουν για άλλη μια φορά οι κόκκινοι. Και πάμε να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την τρίτη ασυλία. Η Δώρα παραμένει μπροστά. Η Κρίστη πλησιάζει. Η Δώρα θα περάσει. Έχει βγει εκεί η Αντωνά να εμψυχώσει την Κρίστη καθαριά. Η Δώρα κάνει το high five. Περιμένει ανυπόμονα ο Φάνης Μπολέτσης. Πάμε για τις φορές των μπλε. Και θα μπει καλαθάκι. Ακόμη πρώτο καλάθι για τους μπλε. Παραλίγο και το δεύτερο. Θα μπει και δεύτερο. Ο Φάνης σημαδεύει. Θα κάνει άλλο ένα καλάθι. Τρία καλάθια που μπει για τους μπλε. Οι κόκκινοι προσπαθούν άστοχες φορές προς το παρόν. Δεν έχει μπει κάτι στο καλάθι. Τώρα μπαίνει ένα καλάθι. Σημαδεύει και πάλι ο Φάνης. Περίμενε τη Δώρα σωστά για να ξεκινήσει τις φορές του. Άλλο ένα έχει μπει. Άλλο ένα καλάθι. Θέλουν οι μπλε δεξιά για να πάρουν την ασυλία. Μαζεύει η Δώρα. Δεν μπορεί να ρίξει ο Φάνης. Δεν θα μετρούσε αυτή τη βολή. Τώρα μετράνε οι βολές τον μπλε. Ρίχνει η Δώρα. Το κάνει. Οι μπλε κλέβουν την τρίτη ασυλία από τους κόκκινους. 12-11 το τελικό σκορ. Όπως και χθες ένας καταπληκτικός αγώνας. Όπου θέλει τώρα. Ο Φάνης φεύγει γρήγορα. Έπεσε άσχημα εκεί ο Φάνης. Έφυγε η Δώρα. Περνάει και ο Ζάβας τελευταίο εμπόδιο. Τώρα θα φύγει η Κρίστη. Δώρα κάνει το high five. Περιμένει ανυπόμονα ο Φάνης Μπολέτσης. Πάμε για τις φορές τον μπλε. Ρίχνει Δώρα, το κάνει. Οι μπλε κλέβουν την τρίτη ασυλία από τους κόκκινους. 12-11 το τελικό σκορ. Όπως και χθες ένας καταπληκτικός αγώνας. Πόσο είχαν μείνει εξωτικά μας, είχαν μείνει αρκετά. Αρκετά. Ναι, όχι, ήταν μπροστά στο... Ήταν. Τρία βάλαμε. Εγώ πάντα θα σ' αγαπώ. Μαχητής για μια ζωή θα είμαι πάντα εγώ. Παίζουμε με πάντοτε ψυχή και με μυαλό. Άλλος ένας συγκλονιστικός αγώνας και με 12-11 η ομάδα των μαχητών κερδίζει την τρίτη ασυλία. Συγχαρητήρια στους μαχητές, θα έρθουν ασφαλείς αύριο το βράδυ στο Συμβούλιο. Να ξεκινήσω κατευθείαν με τα ζευγάρια που παίξαν τον τελευταίο πόντο. Φάνη, σε βλέπω να κρατά σκεπτικό σε αυτό το τοτέμ και χαμογελαστό. Θέλω να μου πει πώς νιώθεις άλλη μια φορά. Μπαίνεις μαζί με τη Δώρα στην τελευταία αναμέτρηση και φέρνετε την ασυλία στους μπλε. Χρειαζόμασταν λίγο το χρόνο μας ως ζευγάρι, αλήθεια είναι, γιατί αν θυμάμαι καλά, πριν από δύο αυτές νίκες, χθες και σήμερα είχαμε δύο ήττες. Αλλά μπορώ να πω ότι μέρα με τη μέρα γινόμαστε καλύτεροι και ατομικά και ομαδικά. Και θέλω να αφιερώσω αυτή την νίκη, όπως και η Δώρα, στα παιδιά που λείπουν, στον Άγγελο και στο Σταμάτη, αλλά και στο Σωτήρι και στη Μαριλίνα που δεν αισθάνονται τόσο καλά. Και να πω ότι πότε ήταν, όταν χάσαμε την ασυλία με την πίτσα, είχα πει στα κορίτσια ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Έρχονται ακόμα καλύτερες μέρες. Δώρα, εσύ πώς νιώθεις που χάρισες μαζί με τον Φάνη ξανά στην ομάδα σας το την τρίτη ασυλία? Το δίδυμο τελικά συνεννοείται πάρα πολύ καλά. Χτυπήσαμε για άλλη μια φορά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Όπως είπε και ο Φάνης, αφιερώμε την νίκη στα παιδιά τα οποία είτε λείπουν είτε είναι χτυπημένα. Χαίρομαι πάρα πολύ, όπως είπα και χθες, για όλα αυτά που είπα χθες, να μην τα ξαναλέω. Πολύ ευχαριστημένη που θα πάμε στο Συμβούλιο και δεν θα ψηφιστούμε. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα, γιατί για άλλη μια φορά είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα και μπράβο σας, παιδιά. Σάβα, χθες από το 16 φτάσατε και πάλι στο 11-11, δεν πήρατε την ασυλία. Σήμερα έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα, από μικρότερη απόσταση, από 18. Στο ίδιο έργο θεατές, θα έλεγα. Και ακόμη μια φορά παίξαμε ένα καταπληκτικό αγώνα και οι δύο ομάδες. Συγχαρητήρια καταρχάς στα παιδιά. Θέλω να συγχαρώ και την ομάδα μου, γιατί θέλει πολύ, πολύ ψυχή δύο συνεχόμενες φορές να επανέρχεσαι έτσι όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ. Σήμερα η μπίλια έκατσε σε μένα και στην Κρίστη να παίξουμε, θεωρώ, στο καλύτερο δίδυμο της απέναντι ομάδας. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Θα πάμε σε ένα συμβούλιο για ακόμη μια φορά να ψηφίσουμε ένα δικό μας. Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά πρέπει να το κάνουμε και ελπίζω την επόμενη φορά να βγούμε πιο δυνατοί και να τα καταφέρουμε. Κρίστη, το θέμα φυσικά το οποίο απασχολεί
όλη την κόκκινη ομάδα και κυρίως εσένα, επειδή είσαι υποψήφια από χθες το βράδυ, είναι αν θα ψηφιστεί από την κόκκινη ομάδα γυναίκα ή άντρας. Δεν ξέρω καθόλου. Αλήθεια, δεν μπορώ να σκεφτώ ποιον θα μπορούσα να ψηφίσω. Είναι πολύ δύσκολη θέση όλων των παιδιών, φαντάζομαι. Θα κοιτάξουμε το καλύτερο της ομάδας. Θα δούμε τις νίκες, τις ήττες, την πρόοδο του καθενός ή όχι. Και νομίζω ότι θα αποφασίσουμε για το καλύτερο, για οτιδήποτε μας ωφελεί περισσότερο. Θα έχετε μια ολόκληρη μέρα για να το συζητήσετε αυτό, για να δείτε πώς θα ψηφίσετε και πώς θα κινηθείτε. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να ανακοινώσω και τον παίκτη ή την παίκτρια που έχει κατακτήσει τη θέση του MVP για αυτή την εβδομάδα. Αυτός ο παίκτης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα έχει τη δύναμη να επιλέξει την τέταρτη υποψηφιότητα αμέσως μετά την ψηφοφορία των διασήμων αύριο το βράδυ στο Συμβούλιο. Αυτή η επιλογή, να τονίσω, μπορεί να είναι είτε από την δική σας ομάδα είτε από την αντίπαλη ομάδα. Εκεί χωράει και ένα χαρτί στρατηγικής. Ο παίκτης λοιπόν ή η παίκτρια που κατάφερε αυτή την εβδομάδα να πετύχει το καλύτερο ποσοστό σε νίκες. Είναι η Κατερίνα Δαλάκα. Κατερίνα, πώς νιώθεις που είσαι η MVP της εβδομάδας? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είμαι βέβαια πολύ στεναχωρημένη που χάσαμε τις δύο ασυλίες. Βέβαια, σίγουρα δεν θα ήμουν MVP αν δεν με στήριζε η ομάδα μου σε αυτή την προσπάθεια, γιατί με προστατέψαν σε κρίσιμους πόντους. Και τους ευχαριστώ και χαίρομαι να είμαι χρήσιμη στην ομάδα μου. Μπράβο. Κατερίνα, θα είσαι εσύ αυτή την εβδομάδα που θα επιλέξεις την τέταρτη υποψηφιότητα. Πώς νιώθεις που έχεις αυτή τη δύναμη στα χέρια σου? Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Σίγουρα πρέπει να το σκεφτώ καλά και να πράξω σίγουρα για το καλό της ομάδας μου. Θα είναι προσωπική σου απόφαση ή θα το συζητήσεις και με την ομάδα σου ή με κάποιους από την ομάδα σου? Γενικά τις ψήφους δεν τις συζητώ με την ομάδα. Αλλά σίγουρα αυτό, η απόφαση που θα πάρω θα είναι το καλύτερο για την ομάδα μου. Οπότε αυτό. Νικήτρια λοιπόν, η μπλε ομάδα θα επιστρέψει στην παραλία χωρίς πολλές έννοιες. Οι κόκκινοι έχουν να κάνουν αρκετές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφετε στις παραλίες σας, παιδιά. Καλή συνέχεια. The night falls and the shadows come alive. In the darkness, it takes you by surprise. Πραλίνα ή κρέμα? Μια σήμερα ήταν πολύ ωραίες ώρες. Ευχαριστήθηκα φουλ. Πολύ ωραία πίστα. Ναι, και ήταν τέλεια πίστα. Εγώ την είχα πολύ καλά, αλλά δεν την χάρηκα. Δεν ήταν τέλεια όντως. Τέλεια. Και ήταν τέλεια που νικήσαμε. Να δούμε τα ψηφίσουνε αύριο. Άκουσα για ομάδες, δύο ομάδες, ότι εγώ είμαι και δύο ομάδες. Τι δύο ομάδες πράγματι? Δεν θα αναφερθώ, απλά εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω προς όλους ότι αφού πάει έτσι το πράγμα και τέτοιο, εκεί ο καθένας αποφασίζει, κρίνει, ψηφίζει. Και... Εγώ πάντως δεν έχω καμία ομάδα. Όχι, γι' αυτό το δηλώνω. Θα το παρέμω, παιδιά. Είμαι ουδέτερος, οκ, okay, θα ψηφίσω αναλόγως το κριτήριο το δικό μου και από εκεί και πέρα. Έχω, γιατί ο ένας άκουσα πολλά και διάφορα και τα έβαλε λίγο στο μυαλό μου και για να μην υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει λίγο. Επιτέλους επέστρεψα
Είχα ένα χτύπημα στο κεφάλι στο πρώτο τελευταίο αγώνισμα Ηλίας, στο δεύτερο αγώνισμα Ηλίας, όπου με έκανε να νιώθω μια διαθεσία, άρχισα να ζαλίζομαι και γι' αυτό το λόγο μεταφέρθηκα στην κλινική, όπου εκεί μου είπανε ότι έχω μια μικρή διάστηση, κάτι το οποίο θα περάσει και με τις μέρες, δηλαδή αυτή η ζάλη θα φύγει τελείως από αυτό που νιώθω τέλος πάντων. Είμαι καλά. Έλα, πάμε. Έλα. Πώς είσαι. Πού είσαι. Σταμάτη, επιτέλους. Μπράβο. Πού έγινε. Κερδίσαμε χθες. Έγινε σκαμπίδες. Καλώς τον. Γύρισε ο μπράδερ μου, επιτέλους. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι καλά, είχαμε ένα άγχος. Το αφιερώσαμε και χθες συλλογικά τη νίκη μας, όπως και του Άγγελου. Είναι καλά. Του είπαμε ότι κερδίσαμε και χάρηκε πάρα πολύ. Του είπα ότι κέρδισα και χάρηκε διπλά. Εσύ με τον παπά, πες τι έγινε με τον παπά. Είμαι με εσύ, σε κάτω, δεν θυμάμαι. Που έπαιξε που σου έκανε την κούνια μπέλα, ρε, που σε κούναγε. Κύριε κούνια μπέλα, κάπασε το. Κούνια μπέλα, τον παπά κάποια στιγμή, πάω από στο τέλος να τελειώσω την πίστα. Και είναι μπροστά. Ρε φίλε, ξέρω πια, είμαι μπροστά, τον περνάω. Ναι, ναι, ναι. Με τέτοιο φάση. Και βλέπω να. Καθιστά βλέπω το Λαμέ να κάνει κούνια μπέλα. Και δεν καταλαβαίνω τι συμβεί. Έχω παίξει δύο φορές. Φεύγω τέλος πάντων, τελειώνω και με τα παιδιά σου κάνει κούνια μπέλα ο πας. Απίστευτο το πίσω. Κούνια για από πίσω. Ναι, ρε, για να πέσει. Φίλε, ο τύπος δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Κάτσι δεν έπαιζε με κοιτάγε και μου έκανε αυτό, φίλε. Απίστευτο. Τι άλλο θα κάνει ο τύπος για να κερδίσει. Αντί να προσπαθήσει να περάσει το εμπόδιο. Κάθεται και με κάνει κούνια μπέλα. Λες και ήταν ο μπαμπάς μου και ήθελα να μου κάνει κούνια μπέλα. Αλεξανδρέ, ηρέμηση, ηρέμηση. Δεν ήρθα εδώ να σου κάνω κακό. Σ' αγαπάω. Είμαι θαυμαστής σου. Αλέξανδρε, παπά, θέλω να ακούσεις προσεκτικά τι σου λέω. Και κάπου εκεί ούτε αυτό μου άρεσε, αλλά το πέρασα πάλι χιουμοριστικά, γιατί δεν νομίζω ότι το έκανε πάλι να υποθέσω για να μου κάνει κακό. Απλά είναι ευσταυλίστα του παιχνιδιού. Στον τρόπο παίζει βέβαια ο Αλέξανδρος παπάς πλέον, γιατί είμαι ο νονός του. Το βράδυ θα υποθεί ότι πλέον θα το βαφτίσω Αλέξανδρο Παπά. Ό,τι ήξερε σαν Αλέξης ήταν μέχρι εδώ για μένα, ναι. Από εδώ και μέσα ήταν ο Αλέξανδρος Παπάς για το βασιλιά, ο μικρός παπάς. Και έφυγε κάποια στιγμή πάνω να πατήσω και νιώθω ότι πάει. Και λέω, δεν μπορεί να κουνιέται τόσο πολύ. Κρατάω το χέρι μου, ξανακουνιέται. Πάνω να πατήσω, πάνω να πέσει κολόνα. Πέφτω. Δεν μου δώσει το χέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι ακίνητο του Αλέξανδρου αθλητική. Πραγματικά με το που το είδα το θεώρησα πάρα πολύ αντιαθλητικό. Ήταν 100% σκόπιμο. Γιατί αλλιώς δεν νομίζω να μπορούσα να με κερδίσει. Εχθές το βράδυ στην Καλύβα συζητήσαμε Σωτήρη. Είπε ότι ουσιαστικά εχθές πάτησε λίγο φρένο, αλλά όχι γιατί θέλει να πατήσει φρένο, αλλά γιατί θέλει σήμερα να δώσει πολύ γκάζι και είπε να το πάει ένα λάξ. Δεν ξέρω πώς θα του βγει αυτό. Ανυπομονώ στο συμβούλιο σήμερα να δω τι θα προκύψει, γιατί έχει πολλά να πει από ό,τι φαίνεται. Οπότε και εγώ ανυπομονώ να δούμε τι θα πει, πώς θα εξελιχθεί, να γελάσουμε και να περάσουμε ωραία. Του είπα τίποτα. Τι απαιτάμε, ναι. Στο συμβούλιο. Τι ρέξε, δεν είναι λίγο. Περιμένουμε συμβούλιο. Θα γίνει πόλεμο σήμερα. Θέλαμε ένα απολαύσιμο. Πάντως, μπράβο, ομάδα, μπράβο. Πήγαμε 11-11 εν τέλει. Πάμε 11-11 και μετά είχε το τελευταίο flag race και το κερδίσαμε. Όχι, από 16, Πάλι κερδίσαμε το 18. Πήραμε εγώ με το Φάνη το 10. Ήταν 10-10, παίρνουμε το 11-10, μας σοφαρίζουν και το τελευταίο το πήραμε τη δώρα. 12-11 και έγινε χαμός εκεί, τραγουδάγαμε, πήξαμε, έγινε. Για άλλη μια φορά, εγώ και ο Φάνης μάλλον αποδεικνύουμε ότι είμαστε ένα ακτύπητο δίδυμο. Όπως είπε και ο φίλος Σάββας από την απέναντι ομάδα, ότι είμαστε το καλύτερο ζευγάρι της ομάδας των μπλε. Με πολύ μεγάλη χαρά φέραμε το 12 και τον πόντο στην ομάδα, ακριβώς το ίδιο ζευγάρι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πάλι. Ελπίζω εννοείται να συνεχίσουμε, εάν συνεχιστεί αυτό το 12, να είμαστε το αχτύπητο δίδυμο και εμείς αλλά και η Ιωάννα με τον Γιάννη. Αυτή τη βδομάδα πώς φορές έχω παίξει. Αυτή τη βδομάδα έχω παίξει, περίμενε. Φιλέ, έχει δίκιο. Δύο.
φορές με τρεις σε κάθε αγώνα με την Αλάκα. Μόνο εσένα διάλεγε. Δεν γίνεται αυτό. Ακεί σένα, ναι. Αυτό δείχνει αδυναμία χαρακτήρα, παιδιά. Δείχνει ότι η Αλάκα ναι, μεν είναι καλή παιδιά. Παιδιά, ναι, αλλά. Σαν να έπαιζα εγώ που είχε με τον Παύλο την ώρα που έπαιξα μία φορά. Εγώ δεν είμαι ούτε φίλη. Πάρ την Ιωάννα. Στο τρέξιμο είμαστε πιο κοντά. Κέρδισε εμάς και βγες MVP. Ένα πράγμα έχω να αφιερώσω στην κόκκινη ομάδα. Πλέον που τα πράγματα έχουν αλλάξει, μέσα από την καρδιά μου, ένα τραγούδι για σας. Το παλιό μου παλτό, το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζει σε μένα. Παλιά, γιατί τώρα έχουμε αλλάξει καλέ. Πάμε πολύ καλά. Τώρα αυτό για την Κατερίνα. Που με διαλέγει συνέχεια, δεν ξέρω τι πάει να πει. Ή ότι με συμπαθεί πάρα πολύ, ή ότι με αντιπαθεί πάρα πολύ, ή ότι με έχει περάσει για Ολυμπιονίκης, πρωταθλήτρια, και θέλει να συναγωνιζόμαστε, αλλά έχει μπερδευτεί. Η πρωταθλήτρια στην ομάδα δεν είμαι εγώ, είναι η Ιωάννα, και με αυτήν δεν έχει ματσαριστεί παραπάνω από μία φορά σε όλο το Survivor. Οπότε περιμένω και ανυπομονώ να ματσαριστούν και να χάσω από την Ιωάννα. My pain is like water against the dam. And it's my cross to bear. I can't remember a time it was. Στο χθεσινό αγώνα, στον τρίτο αγώνα ασυλίας συγκεκριμένα, διήρκησε πολλές ώρες. Τα παιδιά που παίξανε κουράστηκαν πολύ. Πάλι για άλλη μια φορά το χάσαμε στον πόντο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτά τα δωδεκάρια. Από τότε που μπήκαν τα δωδεκάρια είναι εκεί, 11-12. 11-12. Ελπίζω στον επόμενο αγώνα ασυλίας να το πάρουμε. Ειλικρινά πιστεύω πάρα πολύ στη δυναμική των γυναικών της ομάδας. Το έχουμε αποδείξει καταρχήν τις δύο πρώτες εβδομάδες. Όλες οι νίκες σχεδόν προερχόντουσαν από τις κοπέλες και το λέγατε κι εσείς ότι ακόμα η δυναμική των γυναικών. Και λέγαμε, ότι περισχύει του αντρικού. Και λέγαμε, συμφωνούσαμε ότι η δυναμική των ανδρών είναι ατότητα. Ναι. Το λέγαμε. Άρα, που από τη δεύτερη εβδομάδα πολλές φορές συζητήθηκε στην παρέα να βγάλουμε γυναίκα υποψήφια και να χτυπήσουμε το γυναικείο κομμάτι. Καταρχήν από την πρώτη εβδομάδα, από τις δύο πρώτες εβδομάδες νομίζω που η Κρίστη έφερε συνέχεια νίκες. Ναι, ναι. Ο Αλέξης ήταν ο πρώτος που είπε να βγάλουμε την Κρίστη. Παγώθηκε. Ναι, και μόνο νίκες. Λύσαξε, ναι. Ήθελα αυτό. Εντάξει, αυτή τη βδομάδα μπορεί να το κατάφερε γιατί και εγώ αυτή τη βδομάδα έχω φέρει μόνο ένα πόντο. Του δώσες πάτημα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Κατά μία έννοια. Αν όμως το πάμε με βάση αυτό που έλεγε ο Αλέξης, να κοιτάμε τη συνολική εικόνα ενός παίκτη. Και την εξέλιξη. Εντάξει, δύο μέρες γιατί να με κρίνουν εμένα σε όλο το παιχνίδι. Τα ματσαρίσματα, η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν συγκεκριμένοι παίκτες μπροστά και δηλώνουν τι θέλουν να πάρουν, ποιον θέλουν να πάρουν, πότε, αν θέλουν να μπουν, να βγουν στα ματσαρίσματα. Για πολλές φορές, πολλά ματσαρίσματα δεν έχω βγει μπροστά να επιλέξω και με επιλέγουν μόνο. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση, γιατί αν και εγώ επέλεγα τη Χρύσα δύο και τρεις φορές, την οποία τη συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά αν την επέλεγα, ίσως να έπαιρνα παραπάνω νίκες και να μην βρισκόμουν αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση. Αυτό φαντάζομαι ότι πλήρωσα. Έχει το πρόβλημα είναι ότι με λένε αυτό ρίζω είναι. Και πώς όλο το γυρίζω. Όταν πρόκειται για εμένα, ασχολούμαι με τη συνολική μου εικόνα. Όταν πρόκειται για κάποιον άλλον και είναι να βγει να μην βγω εγώ, ασχολούμαι με εκείνες τις δύο μέρες και τελείωσε. Και επίσης, εγώ δεν κατάλαβα το σκεπτικό το ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε μόνο γυναίκα για να προστατευτεί το ανδρικό κομμάτι, ώστε να μην βγει ο Αλέξης και ο Σάββας, για παράδειγμα, το σκεπτικό. Παιδιά. Γιατί εμένα αυτό μου κάνει και λίγο χειραγώγηση της ψηφοφορίας και ότι προσπαθώ να προλάβω μια κατάσταση. Παιδί μου δεν ο καθένας έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ό,τι θέλει. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αν είναι να ψηφιστώ από την ομάδα μου, γιατί όντως δεν βλέπουν κάποια εξέλιξη σε μένα ή όντως δεν με θεωρούν τόσο πολύ καλή παίκτρια, μπορούν να το κάνουν. Είναι ανοιχτό το κομμάτι της ψηφοφορίας. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν κανόνες και η ψηφοφορία ήδη από το παιχνίδι είναι μυστική, το θεωρώ πολύ περιττό μετά, αφού ψηφιστείς, να πας αριστερά-δεξιά και να πεις με ψήφισες εσύ και γιατί με ψήφισες εσύ και γιατί με ψήφισες εσύ, για να μπορέσεις τελικά να καταλήξεις ποιος είναι αυτός που σε ψηφίζει και ότι τι, να οργανωθείς ας πούμε μετά απέναντι σε αυτόν, το πώς ακριβώς θα κινηθείς. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό και εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει και δεν μου αρέσει καθόλου. Αν είναι να ψηφιστώ, από τη στιγμή που το παιχνίδι είναι αγωνιστικό, θα ψηφιστώ, θα πάω στη μονομαχία και αν φύγω, κάτι πολύ πιο όμορφο με περιμένει εκεί πέρα έξω, μια πάρα πολύ όμορφη ζωή που έχω. Δηλαδή, όλα μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού είναι.
μου μεταφέρθηκε από το Χρήστο ότι ο Αλέξης έψαχνε να βρει ποιος τον ψήφισε και γιατί και όλα αυτά και ότι είπε ότι τον ψήφισε τον Αλέξη η ομάδα των αδύναμων συγκεκριμένα. Γενικά αν το είχε πει αυτό, δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ κακό. Δεν ξέρω αν το έχει πει όντως, δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αυτό το μετέφερε ο Χρήστος. Αλλά γενικά δεν ξέρω, με τον Αλέξη, θέλω να του πω, Αλέξη, άσε ρε αλεπουδιάρη. Η αδύναμη δηλαδή είναι αυτή που τον ψήφισαν. Εμείς είμαστε οι αδύναμοι, οι πλεμπαίοι και όλοι οι άλλοι είναι οι υπερπαίκτες. Εντάξει. Πώς μπορεί ο Αλέξης να κρίνει τόσους ανθρώπους ως αδύναμους, γιατί έχει το δικαίωμα να χαρακτηρίσει κάποιον κατά αυτόν τον τρόπο. Χθες εσύ έπαιξε στο ραν παρόλο που είσαι υποψήφια και φέρες νίκη. Και βρήκε το στόχο πάρα πολύ καλά. Από την τώρα, έτσι. Όχι με την να παίξει με την Χρύσα ή με την Άρια. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος δίνει το δικαίωμα στον Αλέξη ή στον εκάστοτε Αλέξη. Να θεωρεί αδύναμους κάποιους συμπαίκτες του, συνανθρώπους, συγκάτοικους, εδώ που είμαστε. Δεν καταλαβαίνω ποιος δίνει το δικαίωμα στον Αλέξη ή στον εκάστοτε Αλέξη να θεωρεί και να μπορεί να έχει εμπεριστατωμένη άποψη για το αν θα εκτεθούμε ή όχι από τη στιγμή που δεν βρίσκεται μπροστά στις κουβέντες μας, που όσον αφορά εμένα δεν έχω κρίνει ποτέ κάποιον ή δεν έχω δικάσει ποτέ κάποιον και δεν έχω αναφέρει ποτέ κανέναν άνθρωπο ως αδύναμο. Έχω πει ότι δεν είναι υπερπαίκτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι είναι αδύναμος. Ξέρεις τι άλλο με παρεξένεψε. Ναι, αλλά είναι η Κατερίνα. Προσπαθούσαμε όλοι, εννοείται φυσικά, να τις δώσουμε νίκες για να είναι η MVP. Έτσι. Και κάναμε τα πάντα γι' αυτό. Ναι. Συμφωνήσαμε όλοι, ναι, ναι, ναι. Και όταν τη ρώτησε ο Γιώργος ότι θα το συζητήσεις με την ομάδα σου ποιον θα επιλέξεις και λέει όχι, ψήφος μου είναι δική μου. Ναι. Πώς είναι δική σου από τη στιγμή που όλη η ομάδα συντέλεσε στο να παραμείνεις MVP. Ναι. Όλη η ομάδα αυτό θα, δεν θα ξέρει ωραίο. Την δεν επόμενη δεν πιστεύω φορά. Θα ψηφίσει κάποιο την ομάδα μας φυσικά. Επειδή απλά ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόμουν όλη νύχτα. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό. Όλη νύχτα. Γιατί μου έκατσε πολύ άσχημα ρε φίλε. Αφήνουμε κάποιες πολύ δυνατές παίκτριες δικές μας να ματσάρουν λίγο πιο εύκολες αντιπάλους ώστε να φέρουν ένα πόντο. Αλλά αυτό άμα το σκεφτείς και διαφορετικά και εγώ άμα ματσαριστώ για παράδειγμα με μια πάρα πολύ δύσκολη παίκτρια ουσιαστικά θα είναι μια ή άλλη. Δηλαδή αν πάει μια δυνατή παίκτρια και πάρει μια δύναμη ή βγω εγώ και με διαλέξει μια πολύ δυνατή παίκτρια από την αντίστοιχη ομάδα. Είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Θέλαμε να προστατέψουμε στο τρίτο αγώνισμα της Ηλίας στην Κατερίνα ώστε να βγει ο MVP για να μπορέσει να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αυτό βέβαια κατά πόσο θα συμβεί. Γιατί όταν ρωτήθηκε κάποια στιγμή χθες από τον Γιώργο, είπε ότι αυτή είναι μια απόφαση που θα πάρει η ίδια μόνη της. Ενώ το αποτέλεσμα ώστε να βγει η Κατερίνα MVP ήταν συνολικό όλης της ομάδας. Εγώ είχα το ατύχημα με το πόδι μου στην πρώτη ψηφοφορία. Πήγα στο νοσοκομείο, είχα το δικό μου άγχος, τη δική μου αγωνία. Έφτασα στο συμβούλιο πριν την ψηφοφορία. Μπορώ να πω ότι ψήφισα συναισθηματικά. Κράτησα την ψήφο μου μυστική για μένα. Μου έκανε εντύπωση που ήθελε και ο Αλέξης να μάθει από την επόμενη μέρα κιόλας αν τον ψήφισα ή όχι. Και όντως του έδωσα μία εύκολη απάντηση ότι δεν σε ψήφισα, ψήφισα την Κρίστη. Όχι ότι δεν θα του έλεγα, μετά ήρθα μόνος μου στην παραλία. Του είπα ότι Αλέξη μου εγώ σε ψήφισα για τους δικούς μου λόγους. Εγώ όταν πήρα τρεις ψήφους στο συμβούλιο δεν ζήτησα από κανέναν να μου πει ποιος με ψήφισε. Δεν ρώτησα σε κανένα παιδί αν με ψήφισες και γιατί με ψήφισες. Είναι δικαίωμα του καθενός. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί ντε και καλά θέλαν όλοι να μάθουν τι ψήφισα εγώ. Είσαι εσύ αυτός που με ψήφισε. Ναι, γιατί να με ρωτήσει εμένα μόνο συγκεκριμένα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τον ένοιαζε μία ψήφος. Δεν μπορούσε να καταλάβει αν είναι η Όλγα ή ο Χρήστος. Μα δεν ρώτησες. Και άλλα άτομα δεν ρώτησες. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να. Ρώτησε και την Όλγα, Χρήστο μου, ο Αλέξης. Σαν να έχουν χωριστεί σε δύο. Την Κρίστη γιατί δεν τη ρώτησε. Όλοι ήμασταν μπροστά σε αυτό. Μα είναι αυτονόητο να ψηφίσει
ψηφίστηκε. Η Κρίστη, αφού μόνο δύο άτομα. Η Κρίστη δεν μπορούσε να ψηφίσει τον εαυτό τη. Ο Χρήστος είναι μπαλαντέρ. Και είναι μπαλαντέρ γιατί αποφάσισε να είναι ο ίδιος μπαλαντέρ. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Δεν ξέρω τι ρόλο βαράει αυτό το πράγμα. Του το είπα κιόλα. Μου λέει: τι πρόβλημα έχει μαζί μου. Του λέω: Χρήστο, δεν έχω κανένα θέμα μαζί σου. Απολύτω κανένα. Αλλά αν εγώ έχω τα γυναικολογικά μου σήμερα ή δεν έχω όρεξη ή δεν θέλω να μιλάω καν για το παιχνίδι, δεν αφορά κανένα. Εγώ σήμερα, ας πούμε, ήθελα να πάρω το χρόνο μου. Να κάνω το μπάνιο μου, να πλύνω τα ρούχα μου. Και είχα από πάνω το Χρήστο να μου λέει: τι σου έχω κάνει, τι σου έχω κάνει. Είναι σαν το ζευγάρι που λέει: τι έχει, τίποτα. Αυτό. Και γυρνάω και του λέω: ρε Χρήστο, δεν έχει κάνει σε μένα κάτι. Απευθύνθηκε στον Αλέξη και του είπε δύο φορέ με στα μούτρα του ψέμα. Και το ψέμα ποιο ήταν? Ότι δεν σε ψήφισε. Δεν θέλουμε να μας πούμε, δεν θέλουμε να πεις στον Αλέξη ότι τον ψήφισες ή όχι. Μπορείς να του πεις ότι δεν θέλω να σου απαντήσω, δεν θέλω να σου πω αν σε ψήφισα. Και στη τελική ο Αλέξης δεν ήθελε να δει αν τον ψήφισες εσύ, ήθελε να δει αν τον ψήφισε η Όλγα. Τι όμως να ασχοληθούν όλοι με τη δικιά μου ψήφο, εγώ αυτό δεν πρόκειται. Δεν ασχοληθήκαμε με τη δικιά σου ψήφο. Εδώ αυτό είναι πιο εύκολο. Εγώ δεν σε έπιασα, όταν με ψήφισες εσύ, σε έπιασα εγώ να σου πω με ψήφισες. Ρε, ακόμα και τώρα που ρε, επειδή είναι και αυτό κοντά με την Όλγα. Σαν λάθος, σαν τέτοιο. Οκ, γι' αυτό πήγα και δεν το είπα. Δεν έχει θέμα που το ψήφισες. Ξέρεις ποιο είναι μετά το άλλο θέμα. Το είπες ψέματα. Ότι αυτός είναι... εδώ, αυτό λέει. Τα παιδιά είναι και πιο κοντά με την Όλγα. Και πήγα και του είπα. Με ακούς. Ειλικρινά. Αφού σε ρώτησα κι εγώ και αυτός και αυτή και 3-4 άτομα και είπες όλους μας ψέματα. Είναι κακό να πιστεύει τώρα ο Αλέξης. Είμαι ψεύτης. Δεν θες να με βγάλεις ψεύτη. Άμα θες να βγάλεις ψεύτη, βγάλε με ψεύτη. Εγώ θα σε βγάλω ψεύτη. Εντάξει, δηλαδή είναι ουσιαστικά σαν να ότι εγώ πρέπει να απολογηθώ που ψήφισα τον Αλέξη και υποστήριξα την Κρίστη. Αυτό είναι σαν να μου λέει. Από τη μία λέμε δεν υπάρχουν ομάδες και από την άλλη φαίνονται ομάδες. Ποιες ομάδες? Μίλησα εγώ μαζί σε ποιο ψηφίσω. Εσύ, Κατερίνα μου, χτες είπες ότι είσαι MVP και δεν φοβάσαι να ψηφίσεις τον αδερφό σου. Σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, δεν έχουμε έρθει να γίνουμε ούτε κριτές, ούτε να ρωτάμε υπό πίεση ποιος ψήφισε ποιον. Ο καθένας έχει ελεύθερη βούληση, έχουμε δημοκρατία. Αυτό που με ενόχλησε είναι, και που με ενοχλεί είναι το ψέμα. Αν σε ρωτήσω κάτι, μπορείς να μου πεις, δεν θέλω να σου απαντήσω. Είναι πάρα πολύ αποδεκτή αυτή η απάντηση. Αλλά αν σε ρωτήσω κάτι και μου πεις ψέματα, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Γιατί όπως είμαι ξεκάθαρη και αληθινή και ντόμπρα σε όλους, έτσι θέλω να είναι και άλλοι. Χθες στο αγώνισμα, στο τρίτο αγώνισμα Σιλίας, κάποια στιγμή και καθώς ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας, είδα την ζωή να κλαίει με αναφιλητά και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Ήμουνα στον πάγκο, την είδα να κλαίει πάρα πολύ και τη ρώτησα τι έχεις και η ίδια απευθύνθηκε σε μένα βασικά κατευθείαν γιατί ίσως νιώθει λίγο πιο κοντά με μένα και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ στεναχωρεμένη και μάλιστα μου είπε ότι δεν αντέχω την υποτίμηση, όλα μπορώ να τα αντέξω στη ζωή μου αλλά όχι την υποτίμηση και τη ρώτησα τι ακριβώς συνέβη και μου είπε ότι κάποια στιγμή είχε ρωτηθεί από την Κατερίνα με ποιον παίζει. Και η ζωή είπε ότι δεν με έχουν ματσάρει, έχω μείνει εκτός και ότι γύρισε η Κατερίνα και είπε «Ω ναι, τέλεια, πάμε». Εγώ θέλω να συζητήσω και να θίξω ένα άλλο θέμα, το οποίο εμένα προσωπικά με ενόχλησε χθες όσο παίζαμε το αγώνισμα. Και αυτό έχει να κάνει με την Κατερίνα κυρίως. Ναι. Διότι στα δεύτερα ματσαρίσματα, όπου τελικά εγώ δεν επιλέχθηκα να παίξω, γυρνάς να μου απαντήσεις και μου λες με ποιον μου λέει παίζεις, με να με ρωτήσεις βασικά με ποιον θα παίξεις και σου λέω δεν με επέλεξαν και γυρνάς και κάνεις τέλεια. Και μου φάνηκε πολύ υποτιμητικό αυτό από μεριά σου, διότι κατάλαβα πως και να έπαιζα θα θεωρούσες ότι θα έχανα. Δεν το θυμάμαι αυτό δείξει. Ακριβώς, αλλά... Αυτό έγινε ακριβώς και το ξέρω και δεν λέω πράγματα απλά για να τα πω. Απλά δεν μου άρεσε, διότι το θεώρησα πολύ υποτιμητικό. Οπότε δεν νομίζω ότι έχω αποτιμήσει κανένα παιδί εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι κάνεις μετά, παιδιά. Σου λέω τι έγινε με μένα και πιστεύω ότι αντίστοιχα, αν τύχει να τσεκάω κάποιον άλλον αυτό, θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Η ζωή ήρθε
μεθοδευμένοι από μια παρέα που κάθονται όλη μέρα και συζητάνε τι πρόβλημα να δημιουργήσουν, ώστε να μπορέσουν σε επόμενες εβδομάδες να δικαιολογήσουν τις ψήφους που θα δώσουν. Ήρθε ξαφνικά η ζωή με έναν επιθετικό τρόπο και με μια μαγκιά, να το πω σε εισαγωγικά, 24 ώρες μετά. Γιατί εγώ, αν με ενοχλήσει κάτι, θα πάω να πιάσω εκείνη τη στιγμή τον άνθρωπο που με ενόχλησε. Αν είπε κάτι, αν με πλήγωσε, αν με ενόχλησε, αν με στεναχώρησε, θα τον πιάσω εκείνη τη στιγμή και θα πάω να του πω, ξέρεις κάτι, τάδε, με πείραξε αυτό που είπες ρε εσύ. Με τι τρόπο το είπες. Δεν θα περίμενε 24 ώρες μετά, αφού μαγειρέψω στην κατσαρόλα, τι θα πάω να πω, επειδή έχω ενοχληθεί με όλη τη φάση της ψηφοφορίας, σε ποιον θα πάμε να κάνουμε μια επίθεση τώρα για να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα. Τέλεια. Δεν θυμάμαι να πω ότι είπα τέλεια. Είπες τέλεια και έπαιξες και ένα παλαμάκι και γύρισες μετά την πλάτη σου. Και πρώτα απ' όλα μίλαμε καλύτερο τρόπο γιατί σου μιλάω πολύ ήρεμα και μιλάς εσύ ηρωνικά. Δεν μιλάω ηρωνικά, μιλάω ακριβώς ναι. Ακριβώς δεν το... νομίζω να είπα τέλεια και να χειροκρότησα και να έκανα τέτοιο έτσι πράγμα. Ακριβώς έκανες. Αν το έχω πει, θα φανεί στην κάμερα. Θα το παίξουν. Αν το έχω πει, θα το παίξουν. Ωραία, δεν έχω λόγο να επιτεθώ σε σένα. Νομίζω ότι έχει. Ποιο είναι ο λόγο. Δεν ξέρω, εσύ παίρνει. Ποιος είναι ο λόγος. Έχω έρθει σε αυτό το παιχνίδι και σίγουρα δεν έχω έρθει για να δημιουργήσω κάποια διχόνοια ή για να τσακωθώ με κανένα συμπαίκτη από την ομάδα μου. Είμαι εδώ για να περάσω όλη αυτή την εμπειρία, να το ζήσω όσο πιο καλά γίνεται και με όσο καλή ψυχολογία μπορώ. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πράγματα τα οποία θα υποθούν και θα με ενοχλήσουν μέσα στην καλύβα δεν θα τα αναφέρω και δεν θα τα σχολιάσω με τον άνθρωπο τον οποίο με έχει ενοχλήσει. Μου είπες, παίζεις, όταν είναι σου είπα, δεν κρίσι, παίζω. Όταν είναι ένας κρίσιμος πόντος ναι. Και βλέπεις ότι είναι δύσκολο και ωραία, χάνουμε κράτα, όλοι λοιπόν, και είσαι καινούρια, σίγουρα δεν θα... Μην κάνεις κάποιο σχόλιο. Πες δεν παίζεις. Οκ, okay, φεύγεις. Και πήγε να κάνει τα ματσαρίσματά σου, πήγε να κάνει το. Δεν έχει να κάνει με σένα. Σε προσωπικό επίπεδο. Τέλος πάντων, εγώ έτσι το θεώρησα, δεν μου άρεσε. Σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες μέσα στην καλύβα και φαίνονται όλα αυτά. Άλλοι φεύγουν τα βράδια και κάνουν τα πηγαδάκια τους και μιλάνε. Και όχι όπως αναφέρθηκε για μένα, πως εγώ έχω απομακρυνθεί από αυτούς και πως εγώ δεν πάω προς αυτούς. Εγώ ίσα ίσα, σαν άνθρωπος, είμαι πολύ κοινωνική. Δεν ξεχωρίζω κανέναν, μακάρι να ήμασταν όλοι μαζί. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Αλλά δεν μπορώ να αναγκάσω και τον άλλον να είναι μαζί μου αν δεν το θέλει. Με busca lo mío. Σήμερα μπορώ να πω ότι είχαμε μια πολύ δημιουργική ημέρα με τον Γιάννη. Είχαμε αρκετή όρεξη μετά την νίκη μας και είπαμε να κάνουμε λίγο γυμναστική. Κάναμε κάποιους κοιλιακούς, προσπάθησε λόγω των κιλών μου να κάνει πάγκο μαζί μου. Δεν μπορώ να πω ότι τα κατάφερα γιατί και εγώ και εκείνος βάλαμε τα γέλια. Και μετά τους κοιλιακούς κάναμε και έναν αγώνα με το Σταμάτη και τον Γιάννη. Ο Σταμάτης μπορώ να πω ότι τα παράτησε πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ταχύτητας ή όχι. Αλλά με τον Γιάννη κάναμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Μπορώ να πω ότι κέρδισα στις λεπτομέρειες και ότι είμαστε έτοιμοι για να συναγωνιστούμε ακόμα καλύτερα τα αγόρια της κόκκινης ομάδας. Επειδή με τα γονίσματα, με τα κορίτσια φοράμε συνέχεια τα σορτσάκια και έχουμε κάνει μαύρισμα shorts. Πήγαμε όσο πιο μακριά μπορούμε από την καλύβα να είμαστε μόνες μας. Λύσαμε τα μαγιό πίσω να φύγει το σημάδι, κάναμε topless και καλά. Οπότε χαλαρώσαμε, γελάσαμε, φάγαμε εκεί λίγο καρύδα. Σήμερα αποφασίσαμε να μαυρίσουμε περισσότερο, να φύγει το μαύρισμα, το σορτσάκι και το μπουστάκι και κάναμε ηλιοθεραπεία στα μαγικά νερά της Καραϊβικής.
πήγαμε, κολυμπήσαμε, παίξαμε εκεί κοκορομαχίες με τα παιδιά. Γενικά έχουμε πολύ καλή διάθεση, καμία σχέση με άλλες φορές, ευτυχώς. Όσο περνάει ο καιρός συνηθίζουμε και φτιάχνει όλο αυτό. Με το Γιάννη και τη Δώρα και λέμε άντε ας προσπαθήσουμε εκεί να ψαρέψουμε αφού δεν έχουμε τον Άγγελο ακόμα πίσω. Όχι έτσι. Εσείς δύο μπροστά. Όχι η πλάγια, κάθετα. Σταμάτη. Έχεις δείξει ποτέ δίκτυα. Δεν έχω ρίξει άστο. Λοιπόν, θα πάτε εσείς προς τα μέσα. Αυτό είπαμε. Εγώ το κρατάω καλά. Εσείς τα βαρύδια από μέσα. Τα βαρύδια θα πάνε στη θάλασσα. Αυτό είπαμε. Οπότε πάμε ευθεία. Γιατί πώς να γυρίσει πλάγια. Το ίδιο λέτε. Θα τα ανοίξουμε. Θα τα ανοίξουμε στη μέση τη θάλασσα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, ο Άγγελος σου λείπει. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε κι εμείς αξιόλογοι να πιάσουμε ψάρι. Λοιπόν, πάμε. Άντε να δούμε. Πηγαίνετε μπροστά μας, κορίτσια. Νομίζω πως όλοι με το που είπαμε να ψαρέψουμε, βάλαμε ο καθένας την ιδέα του το πώς μπορούμε να ψαρέψουμε. Όλοι νομίζω έχουμε πάνω κάτω μια μικρή ιδέα. Ψαράδες δεν είμαστε βέβαια. Αλλά το προσπαθήσαμε. Ο Γιάννης ήξερε κι αυτό τέτοια πράγματα. Και εγώ είχα μια μικρή ιδέα το πώς μπορούμε να ρίξουμε τα δίχτυα. Η Δώρα εννοείται, όπου ξέρει τα πάντα, εμφανίζεται και αυτή να μας πει ότι και αυτή τη δικιά της την άποψη πώς θα ρίξουμε. Δεν ξέρω, η Δώρα νομίζω ό,τι και να κάνουμε τα ξέρει όλα. Παρ' όλα αυτά, ρίξαμε με κάποιο τρόπο τα δίχτυα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια περίοδος συγκεκριμένη στον Άγιο Δομήνικο όπου τα ψάρια βγαίνουν προς τα έξω. Και δεν νομίζω ότι είναι αυτή. Πήγαμε όλοι μαζί στη θάλασσα με το δίκτυο και είδαμε ότι δεν είχε ψάρι. Οπότε αυτή. Οι παίκτες μου, οι έξυπνοι γύρω-γύρω μου, είχαν την ιδέα γιατί να μην πιάσουμε το ρομπ. Εντάξει, έχει λίγο κρεατάκι, ωραίο ψαράκι, φαίνεται νόστιμος, γιατί να μην το πιάσουμε. Δεν έχω πάει ποτέ ξανά σκοτσέζο. Δεν ξέρω τι γεύση έχουν οι Σκοτσέζοι. Θα ήθελα βέβαια να μην τον φάω, να μην δοκιμάσω δηλαδή, το πώς είναι ο ρομπ και παρά μόνο να μείνει στην ιδέα μας ότι okay, πιάσαμε ένα Σκοτσέζο. Πιάσαμε Σκοτσέζι, κολαμπράκι! Πιο μεγάλο από τα ψάρια του Άγγελου. Έχει κρεατάκι, καλό. Δεν μου βάλει τη σκάρα, ρε παιδί. Μήπως ξαναπαντρεύτηκε αυτό. Σας παρακαλώ. Παντρεύτηκε στον Άγιο Δομήνικο. Σας παρακαλώ. Φαγή κορδόνα της παραλίας. Φτάνει. Έλα. Μπράβο. Ωραίο το ψάρι. Καλά και το ψάρι. Πώς έφυγε. Έχουμε ξαπλώσει στη καλύβα, έχουμε αράξει, είμαστε μια χαρά. Συντοποιημένο ότι δεν θα φάμε σήμερα. Ξαφνικά εκεί που έχουμε έτσι χαλαρώσει, έχει το σταμάτη. Γιατί έχουμε προμήθειες, γιατί δεν τρώμε, γιατί δεν κάνουμε, γιατί δεν ράνουμε. Και λέμε λογικά θα θέλει να φάμε. Και λέμε πάμε να φάμε, αν είναι έτσι και πεινά τόσο πολύ. Ο Φάνης ήθελε να μην φάμε, ενώ ο Ρόμπερτ τρελάθηκε. Πεινάει τόσο πολύ το παιδί που πραγματικά πήγε να βάλει φωτιά, έκανε. Εκνευρίστηκε, δηλαδή κάποια στιγμή λέω θα γίνει μάχη. Δεν θα κάνω το κόπο να ανάψω φωτιά για τσάι, παιδιά. Δεν θα πάω να κόψω το ξύλο. Να φτιάξει αλάτι το σαρόλο. Δεν πάει αλάτι. Δεν ξέρω. Εντάξει, διαφωνούμε. Ναι, για παίξουμε. Έχω... I'm starving, και υποφέρω, θα φάω, τέλος. Μα το ίδιο hungry είμαι κι εγώ. Αλλά δεν αποφασίζεις. Μα δεν αποφασίζω ούτε εσύ, αυτό δεν καταλαβαίνεις. Αποφασίζει η ομάδα. Αν όλη η ομάδα δεν θέλει να φάει, δεν καταλαβαίνω γιατί μου λες το πιο. Γενικότερα στη ζωή μου συχαίνω με την αχαριστία.
Ειδικότερα από κάποιους ανθρώπους, τους οποίους έχω βοηθήσει πάρα πολύ, είτε αγωνιστικά, είτε στους στόχους, είτε ψυχολογικά. Τους έχω βοηθήσει να ανέβουν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο παιχνίδι. Χτες, όπως μαγειρεύαμε, ο Ρόμπι είχε φάει τη μερίδα του και ήμουν ο πρώτος που πρότεινα να βάλουμε και μια μερίδα για το Ρόμπι, γιατί δεν θα ήταν ωραίο να μην τρώει. Οπότε φάγαμε όλοι μαζί, ενώ είχε φάει τη μερίδα του και τον υποστήριξα σε αυτό. Και έρχεται σήμερα ο Σταμάτης και είπε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μαγειρέψει σήμερα. Και είπα ότι συμφωνώ να μαγειρεύουμε όλοι από λίγο, κάθε μέρα από λίγο, για να έχουμε δυνάμεις. Αλλά έχει περάσει η ώρα και ότι εγώ προσωπικά δεν θέλω να φάω αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή είμαστε μια ομάδα 11 ατόμων, μπορούμε να ψηφίσουμε για να βγάλουμε την πλειοψηφία και να πάρει μια απόφαση η πλειοψηφία και όχι μεμονωμένα. Δέχτηκα λοιπόν μια επίθεση από το Ρομπ. Και ο Ρόμπεν έχει δίκιο και ο Φάνης έχει λογική αυτό που λέει. Ας ψηφίσουμε, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Έχω νεύρα γιατί υποφέρομαι αυτή τη στιγμή. Έχω κάνει πολλά πολλά πράγματα. Έφτιαξα αλάτι το πρωί. Έχω κάνει γυμναστική. Τσιχαίνω με τους ανθρώπους που ξεχνάνε εύκολα. Δέχτηκα μια πολύ άνανδρη επίθεση για το φαγητό και μου είπε ότι ουσιαστικά εγώ αποφασίζω. Ενώ προσπαθούσα πολύ ήρεμα να του πω ότι είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Και ούτε εγώ, ούτε ο Ρομπ έχουμε αυτή την ικανότητα, ούτε μας έχει δώσει κάποιος την αρμοδιότητα να αποφασίσουμε για το ποιος θα φάει και ποιος όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρώ τέτοιες συμπεριφορές από το Ρομπ και είναι κάποιες συμπεριφορές που μαζεύονται και δεν μου αρέσουν καθόλου. Κάτσε, κάνουμε κολοτούμπα, κάτσε. Ραμάι, όχι, έχει το πόδι. Κάνουμε κολοτούμπα, κάτσε. Όπα. Τελικά δεν θα φάμε, γιατί το προφάνεις. Πέρασε του Φάνη. Οπότε η ομάδα των μπλε μέχρι νεοτέρας θα μείνουμε πεινασμένοι. Ο λόγος του Αλέξη στο συμβούλιο όσον αφορά το Σωτήρι το Λαμάι, σίγουρα τον επηρέασε. Εχθές στο αγώνισμα Ηλίας είδα έναν άλλο Σωτήρι, πολύ ήσυχο, χωρίς καμία διάθεση να προκαλέσει ή να προκαλέσει έτσι τριβές μεταξύ των ομάδων. Υποστήριξε ελάχιστα την ομάδα του, έως καθόλου. Ήταν γενικά πάρα πολύ ήσυχος. Ο Σώτος ο Λαμάι τελικά αντί για φρένο σήκωσε χειρόφρενο. Έτσι ακριβώς. Ηρέμησε πολύ. Δηλαδή μετά το... Με άλλη διάθεση. Μετά την ομιλία του, του Άλεξ. Μάλλον κατάλαβε αυτά που του είπες. Κατά ποιή τη γλώσσα του. Ναι, τι πιστεύεις. Εντάξει, νομίζω ότι μπήκε πολύ δυναμικά πρώτη μέρα τώρα και άρχισε να το παίζει τόσο πολύ. Ήθελε να κερδίσει τις εντυπώσεις, μάλλον. Υπέρ όπτης και με βρισκές και με απειλές, παιδιά. Δεν ήταν αστείο αυτό. Μπορεί να μην είμαι στην παραλία των παιδιών, αλλά άμα σκεφτείς ότι μέσα ζουν παιδιά. Και εγώ σου λέω ότι ο τύπος κάνει πλάκα. Αλλά άμα δεν τον ξέρεις τον άλλον. Όχι, είναι ωραίο να φοβάσαι. Και μία στο εκατομμύριο να τα εννοούσε αυτά που έλεγε. Σε αυτές τις συνθήκες θα μεγαλοποιηθούν όλα, οπότε είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν είναι... Νομίζω ότι ο ίδιος πίστεψε ότι ερχόμενος στην παραλία του Survivor τα πράγματα θα είναι πολύ εύκολα και θα μπορούσε να διαχειριστεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Όμως με το να βρίζεις και το να απειλείς ανθρώπους δεν καταφέρνεις τίποτα. Όταν λες σε κάποιον ότι μη με ακουμπάς γιατί μπορεί να σου ρίξω μπουνιά και δέχεσαι σε εισαγωγικά μία μπουνιά λεκτική από αυτόν τον οποίον είχες απέναντί σου, τελικά από ό,τι φαίνεται πιάνει τόπο. Και ο συγκεκριμένος όχι απλά λούφαξε, νομίζω ότι σύγησε για πολύ. Θα δούμε ότι τις επόμενες μέρες θα το έχει καλά στο μυαλό του, θα το θυμάται όλο αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να έχω τη θέση στο MVP. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο μερίδιο το οφείλω και στην ομάδα μου, καθώς σε κάποιους πόντους με προστάτευσαν, σε άλλους παίξαμε στα ίσια όπως τα flag race που παίξαμε τους δυνατούς παίκτες και τα δυνατά ζευγάρια. Τους ευχαρίστησα και στο ceremony. Όσο για τον MVP στην ομάδα μας, συνοηθήκαμε όλοι μαζί στα ματσαρίσματα να βοηθήσουμε την Κατερίνα
να πάρει όσες περισσότερες νίκες γίνεται. Και ήμασταν όλοι πάρα πολύ θετικοί σε αυτό, κανένας δεν έφερε αντίρρηση. Και κάποια στιγμή τη ρώτησε ο Γιώργος μετά στο σερέμονι αν θα είναι ομαδική η απόφασή της ή αν θα είναι καθαρά προσωπική της. Και αν άκουσα καλά, είπε ότι η ψήφος είναι δική της και ότι πάντα έτσι κάνει. Έχεις δύο πιθανά σενάρια δηλαδή. Ναι, το καλό για την ομάδα μας. Ωραία. Θες να μας τα πεις? Όχι. Δεν συνηθίζω ποτέ να μιλάω με άτομα για τις ψηφοφορίες. Έκανε μια δήλωση ότι η ψήφος της είναι προσωπική της επιλογή και ότι δεν θα το συζητήσει. Αναμένω να δω για το αν τελικά δεν θα το συζητήσει όντως. Γιατί όλη η ομάδα, κυρίως τα κορίτσια, κάνανε υποχωρήσεις ώστε να βρούμε τα ματσαρίσματα τα οποία θα ευνοούσαν, ας πούμε, την Κατερίνα. Είναι μια πολύ δυνατή παίκτρια, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά όλα τα κορίτσια κάνανε υποχωρήσεις ώστε να στηρίξουμε το να έχουμε MVP από τη δικιά μας ομάδα. Προσωπική δεν είναι. Αυτό είναι προσωπικό. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε συμβάλει όλοι στο ματσαρίσματα και τα έχουμε παίξει έτσι με τρόπο ώστε να έχεις πάρει κάποιες νίκες παραπάνω με εύκολους αντίπαλους, ώστε να είναι στάνταρ αυτές οι νίκες, σύν αυτές που έχεις παίξει, όχι ότι σε θεωρώ παίκτρια αδύναμη, δεν το συζητώ. Είσαι πολύ καλή παίκτρια, το έχεις αποδείξει. Ευχαριστώ. Απλά είναι και κάποια ματσαρίσματα τα οποία τα έχουμε κάνει έτσι, ώστε να είναι κάποια στάνταρ σου νίκες. Οπότε από τη στιγμή που έχει βοηθήσει όλη η ομάδα γι' αυτό, πιστεύω ότι. Ναι, ό,τι θέλεις κάνεις στην τελική, αλλά καλό θα ήταν να το συζητάμε και όλοι πείτε μαζί. Πείτε μου, ποιο θέλετε να ψηφίσετε? Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη ζωή που με βοήθησε να βγω MVP, γιατί μάτσαρε τις δυνατές παίκτριες, οπότε εγώ μάτσαρα τις πιο αδύναμες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ζωή. Να είσαι καλά. Ο MVP έχει το δικαίωμα να ψηφίσει είτε από την ομάδα του ένα άτομο, είτε από την απέναντι. Ομολογώ ότι αν δεν υπήρχαν κάποιες ασυλίες, θα σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά και το ενδεχόμουν να ψηφίσω και από την ομάδα μας ακόμα άτομο. Και ο λόγος είναι γιατί θέλω το καλύτερο για την ομάδα μας. Δεν κοιτάω το προσωπικό μου όφελος, κοιτάω το ομαδικό όφελος. Αυτή τη στιγμή όμως θα κοιτάξω να προστατέψω, αν και εφόσον ψηφιστεί γυναικεία υποψηφιότητα, θα κοιτάξω να προστατέψω την Κρίστη. Δεν θέλω να βάλω πολύ δυνατή παίκτρια απέναντί της ώστε να φύγει. Και εγώ περιμένω με ανυπομονησία να δω πώς θα κινηθεί η ομάδα, γιατί έχουν διασπαστεί τα άτομα, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω τι μαγειρεύεται τώρα αυτή τη στιγμή για το βράδυ. Θέλω να μου πείτε εσείς τη γνώμη σας. Κατέρνα, μην αρπάζεσαι. Δεν είπα να πάζω, επειδή ήταν συλλογική. Θέλω να μου πει ποια είναι. Επειδή ήταν συλλογική η προσπάθεια του να δώσουμε σημασία περισσότερο σε έναν δύο παίκτες για να έχουμε σίγουρα τον MVP, δεν είναι? Ναι. Επειδή εκείνη ήταν η ομαδική προσπάθεια. Άρα πιστεύεις ότι θα ψήφιζα κάποιο άτομο από την απέναντι πλευρά? Αυτό το κάνουμε για να σώσουμε ένα δικό μας. Όχι για να πούμε στην Κατερίνα ποιο να ψηφίσει ή στον Άγγελ. Όχι, για να μην το συζήτησε όταν ήταν MVP με εμάς. Είμαστε αυτή η ομάδα. Λοιπόν, ποιον θέλουμε να ψηφίσουμε? Είναι κακό? Δεν μου άρεσε πολύ αυτό. Γιατί από τη μία είμαστε όλοι μαζί για κάτι και τελικά αποφασίζεις μόνος σου. Επίσης στην Καλύβα το κάποια στιγμή είπε χαριτολογώντας ότι εγώ παιδιά μπορώ να ψηφίσω και από τη δικιά μας ομάδα. Ή θα ψήφιζα, μπορεί να ψηφίσω και τον αδερφό μου. Φαντάζομαι το είπε χαριτολογώντας, αλλά ξέρεις, καμιά φορά στις πλάκες λέμε και κάποιες αλήθειες. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα σκεφτεί σε δύο εβδομάδες από τώρα. Θα μπορούσε να ψηφίσει κάποιον από την ομάδα της. Felt like the first time someone looked me in the eye. You always said you would propose here. Backyard ice rink, lake frozen over, yeah. Στο συμβούλιο που έχουμε, η αλήθεια είναι ότι όλοι το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας, ότι μπορεί να γίνει σχετικά με την ψηφοφορία. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι θα ψηφίσουν γυναίκα. Ενώ είπα, αν δεν ήταν εκτός ο Γκάνος και ο Χρήστος, θεωρώ θα ψηφίζανε άντρα. Ενώ μας έδειξαν ότι θέλουν τον Αλέξη απ' έξω και αν το σκεφτεί στρατηγικά, μπορεί να γίνει και αυτό. Απ' την άποψη στο να ψηφίσουν τον Αλέξη, αλλά επειδή θέλουν τον Σάβα μέσα,
δεν νομίζω να το κάνουν. Το θέμα είναι, κοίτα, ανάλογα ότι θα βγάλει η κάλπη δικιά μας, πρώτα θα κινηθούν ανάλογα. Πρώτα η δικιά. Γιατί? Πρώτα αυτοί ψηφίζουν. Πρώτα αυτοί και μετά εμείς. Ψηφίζουν αυτοί. Αν είναι άντρα, είναι άντρα ή γυναίκα. Αλλά δεν νομίζω να πάνε άντρα. Δεν να πάνε σε άντρα, παιδιά. Θα πρέπει να ψηφίσουν τον Αλέξη και μετά τον Σάβα. Ο Σάβας έχει χτυπημένα πόδια, δεν θέλει να παίξει. Και είναι λογικό και είναι και καλός παίκτης, έτσι. Απ' την άλλη, μπορεί να βγάλουν τον Αλέξη και τον Σάβα για να βγάλουν τον Ρομπ. Δεν ξέρω. Αλλά επίσης, MVP, άμα βγάλουν άντρα, ποιο θα διαλέξει. Εμένα ή τον Γιάννη. Δεν το ξέρει αυτό. Ο Σταμάτης ήταν χτυπημένος, δεν νομίζω ότι θα τον βγάλουν. Για Αλεξάνδρου Ιωάννη που έχετε 39 πυρετό, το έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Αυτό το σημαίνει εδώ. Τώρα έχουν αλλάξει σχέσεις. Και αυτό που λες εσύ. Γιατί μπορεί να βγάλουν τον Σάββα και καλά για να κερδίσει το Ρόμπ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι το Ρόμπ να κερδίσει τον Κάνο. Το φοβούνται. Στην δική μου ζωή είμαι ευλογημένος και τυχερός, δόξα στον Θεό. Και εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο εδώ στο Survivor. Γιατί το έχω γλιτώσει την ψηφοφορία άλλη μια φορά. Και είμαι αρκετά confident ότι θα την γλιτώσω στο Συμβούλιο απόψε. Αλλά θα δούμε. Επειδή και στην τελευταία ψηφοφορία ήρθαμε προεκπλήξεως με το όνομα του Αλέξη στην κάλπη, δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα αντικρίσουν τα μάτια μου σήμερα. Εγώ ψηφίζω πάντοτε με γνώμονα το αγωνιστικό κομμάτι και αυτό με αυτό θα πορευτώ. Πάντα δίκαιο και αξιοκρατικό για την ομάδα, για να δυναμώνει η ομάδα και να τρώμε και να παραμένουμε στο παιχνίδι. Αν τα άτομα θέλουν το καλό της ομάδας, θα πρέπει να είναι γυναίκα. Αν τα άτομα θέλουν να προστατέψουν τον εαυτό τους και να μην παραμείνουν άλλη μια εβδομάδα και κοιτάνε μόνο την πάρτη τους, θα δούμε και άντρα στην κάλπη. Είμαστε σιγά σιγά έτοιμοι για να πάμε να ψηφίσουμε, να πάμε στο Συμβούλιο. Θεωρώ ότι θα ανοίξει διάπλατα η συζήτηση σήμερα. Θεωρώ ότι πολλά στόματα ξαφνικά θα βρούνε τη λαλιά τους. Γιατί μέχρι σήμερα έκανα πολλές κουβέντες μέσα στην καλύβα και ρώταγα τα παιδιά, θέλετε να μιλήσουμε σχετικά με την ιδέα γύρω από το πώς ψηφίζουμε. Αλλά κανένας δεν μιλάει. Ξαφνικά ήδη σήμερα ξεκίνησαν κάποια άτομα να μιλάνε. Άμα η κόκκινη ψηφίσουν το παπά, εγώ πιστεύω ότι μήπως το σύμπαν δεν θέλει να είμαι μέσα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί θα βρεθώ σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα είμαι με το παπά, με το Σάβα και ένας από δική μου ομάδα που μπορεί να είναι μόνο ο Φάνης ή το Γιάννη, που οι τρεις είναι πάρα πολύ δυνατές παίκτες και θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση μου, οπότε εγώ πιστεύω ότι μήπως, άμα θα γίνει αυτό, θα τελειώσει το ταξίδι μου. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η ώρα μου να φύγω και έχω βελτιωθεί και πιστεύω θα ψηφίσει η γυναίκα, αλλά θα δούμε. Επίλεξε να ξεχωρίζεις. Νέο Toyota CHR. Every choice counts. Survivors, καλώς ήρθατε στο Συμβούλιο του Νησιού. Αν έπρεπε να δώσω ένα τίτλο στην απόψινή βραδιά, στο απόψινό Συμβούλιο, θα ήταν η βραδιά των μεγάλων αποφάσεων. Έχουμε ήδη δύο υποψήφιους προς αποχώρηση, έναν από κάθε ομάδα. Το ροπ για τους μαχητές και την κρίστη για τους κόκκινους. Και απόψε το μπαλάκι έχει περάσει στην κερκίδα των διασύμων. Περιμένουμε την ψηφοφορία τους.
Και φυσικά περιμένουμε και την απόφαση της Κατερίνας Δαλάκα, η οποία είναι η MVP της εβδομάδας. Μια απόφαση η οποία νομίζω προήλθε και από την ομάδα της. Κάτι τέτοιο έχω καταλάβει, ότι οι κόκκινοι έπαιξαν στρατηγικά ώστε η Κατερίνα να καταφέρει να γίνει MVP και να μπορέσει να έχει αυτή τη δύναμη σε αυτό το συμβούλιο. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα μέχρι στιγμής. Επειδή έχουμε μεικτή υποψηφιότητα και άντρα και γυναίκα, αν οι κόκκινοι βγάλουν υποψηφιότητα άντρα, τότε οι επιλογές είναι πολύ λίγες. Ο Ντάνιελ δεν μπορεί να ψηφιστεί, είναι καινούριος παίχτης. Ο Χρήστος και ο Νίκος είναι τραυματίες και με εντολή γιατρού δεν μπορούν να μονομαχήσουν, άρα έχουν εξαιρεθεί από την ψηφοφορία. Άρα οι μόνες επιλογές είναι δύο: ο Αλέξης Παπάς και ο Σάββας Γκέντσογλου. Στην περίπτωση των μαχητών δεν μπορεί να ψηφιστεί ο Άγγελος, ο οποίος απουσιάζει, είναι στην κλινική, αλλά είναι αρκετά καλύτερα. Και φυσικά οι δύο νέοι παίκτες, ο Σωτήρης και η Άιρα. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε λιγάκι τις εκλογές που θα ακολουθήσουν και να πάμε στο τι έγινε στην παραλία σας. Είχατε μια ολόκληρη μέρα στην παραλία και οι μαχητές, από ό,τι μαθαίνω, αν και λείπει ο Άγγελος, ψάρεψαν Σκοτσέζικο Σολομό. Ρομπ, τι ακριβώς έγινε, είναι η εποχή του? Πώς σε ψάρεψε η ομάδα σου? Μπήκανε μέσα για ψάρεμα η ομάδα μου και εγώ είπα εντάξει, μπορώ να πάρω να σας βοηθήσω λίγο. Με ποιο τρόπο, έκανε το δόλωμα? Αλλά δεν βρήκαμε ψάρι. Οπότε εγώ είπα εντάξει, ας ράξω λίγο, να κάνω λίγο κολύμπηση. Εγώ χάζεψα λίγο. Και μια στιγμή βλέπω το δίκτυο αρχίζει να πάει έτσι. Το δίκτυο 5G. Το δίκτυο, ναι. Πάει έτσι. Ναι. Και χωρίς να καταλάβω, εγκλωβισμένος το δίκτυο. Με ψαρέψανε και δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Βγήκε σαν ύφη με δικτυωτό κίτρινο φόρεμα απ' έξω. Ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και τους είπα, παιδιά, μην μου βάζετε στην σκάρα, ρε παιδιά, σε παρακαλώ, μην μου βάζετε εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία εικόνα πρέπει να ήταν αυτή. Θα περιμένω να θα ζητήσω να το δω βασικά, να μου το στείλω στο κινητό. Εξαιρετικά. Από ψάρι πάντως δεν πιάσαμε τίποτα, μόνο ρομπ, έτσι. Εντάξει. Ο Μπακαλιάρος. Ο πιο νόστιμος. Το Άγγελο. Λοιπόν, δεν είχαμε προλάβει στον προηγούμενο αγώνα, στο κλείσιμο του προηγούμενου αγώνα, επειδή είχαμε δυστυχώς αρκετούς τραυματισμούς, ένα περιστατικό ενδοαγωνιστικό. Αυτό ανάμεσα στον Σωτήρη και στον Αλέξη, οι οποίοι την προηγούμενη βραδιά είχαν κάνει εδώ το συμβούλιο Λούνα Πάρκ με τις τοποθετήσεις τους. Αλλά αυτό μάλλον ο Σωτήρη συνεχίστηκε και στον αγωνιστικό χώρο. Είδα τον Αλέξη Παπά να προσπαθεί να σε κάνει κούνια μπέλα σε ένα εμπόδιο. Απίστευτο, δηλαδή, ειλικρινά. Κάθε φορά είναι Θεός. Το μυαλό του τον θαυμάζω. Το πώς είναι τρομερό σε τέτοια αδρεναλίνη, σε τέτοιους στιγμούς, να έχεις την ευφυΐα, γιατί αυτό είναι χάρισμα. Έτσι, και το λέω με την καλή, το λέω σε παραδέχομαι αυτό. Δηλαδή, το σκέφτηκα να το κάνω μετέπειτα, αλλά δεν μπόρεσα, γιατί έπεσα και χτύπησα. Και κάποια στιγμή πάω να πατήσω και νιώθω ότι πάει. Σεισμός. Και λέω, δεν μπορεί να κουνιέται τόσο πολύ. Κρατάω το χέρι μου, ξανακουνιέται. Πάω να πατήσω, πάω να πω σε κολόνα. Πέφτω. Έπεσες, ναι, όντως. Αυτό, γιατί δεν έχω καταλάβει ότι πράγμα το κάνει ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος Παπάς, παρακαλώ. Αλέξανδρος Παπάς, ναι, τον έχεις βαφτίσει. Πλέον ο όνομά σου. Μέχρι νεοτέρας. Αλέξανδρος είναι πολύ πιο ωραίο, πιο γεμάτο. Έχει μια έγκλη αλλιώτικη. Αλέξανδρος. Αλέξη. Φτωχό. Αλέξανδρος είναι το πραγματικό μου όνομα. Αλέξανδρος είναι ο παθητικό, φαντάζομαι. Οπότε, αν μην το λέω υποτιμητικά, το εννοώ και μου αρέσει περισσότερο το Αλέξανδρος. Δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ fair play αυτό, το να κάθεσαι από πίσω ενώ μπορεί να περάσει ή να περιμένεις να περάσεις και να περάσεις. Εντάξει, θεωρώ ότι το έκανε με κακία, το έκανε, είναι θέμα τακτικής, γιατί αλλιώς δεν νομίζω να μπορούσε να με κερδίσει. Έπρεπε να με ρίξει για να με κερδίσει. Το κατάφερε, οκ, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά πιστεύω να κάνω εγώ κάτι αντάξιο, για να έχουμε ένα έτσι, αντιλαμβάνεσαι εξίσου όμορφο αγώνα. Έπρεπε να σε ρίξει δηλαδή για να σε κερδίσει. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να καταλάβει διαφορετικά. Ήμουν πολύ μπροστά εκείνη τώρα. Μάλιστα. Αν και πιο αργός και πιο βαρύς, έτσι. Σου το δίνει, από ό,τι κατάλαβα, αλλά πλέον θα έχει το νου του και ίσως να υπάρξει και αντίπεινα. Αλέξη. Κοίταξε, Γιώργο, σε αυτό το παιχνίδι, επειδή υπάρχουν εμπόδια που μπορεί να είναι κινούμενα, μπορεί να είναι σταθερά, αλλά να έχει, ας πούμε, μία εξέδρα που μπορεί να επηρεάζει τον άλλον αντίπαλο. Και κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος, να έχουμε δει ότι αυτό μπορεί να φέρει λίγα δευτερόλεπτα μπροστά εμάς, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξέδρα ή οποιοδήποτε εργαλείο του εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή. Και αν προλαβαίνει, βέβαια. Εμένα έτυχε και πρόλαβα να είναι πάνω στο Βαρέλι. Το Βαρέλι είχα δει από πριν ότι ήταν εν κινήσει. Περίμενα ότι με τα κιλά του, δεν το είχα σκεφτεί πιο πριν, αλλά έτσι όπως τον είδα, άργησε λίγο. Έκανα ένα δεξιά.
τον πήρε λίγο το βάρος έτσι κι αλλιώς. Με το δεξιά που έκανα. Δώστε. Λέω, οκ. Δεν ήταν. Ένα σκόπιμο, Γιώργο, ένα σκόπιμο. Να σου πω κάτι. Ήταν 100% σκόπιμο. Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, ότι δεν θα πέσει σε καρφιά, σε νερό θα πέσει. Οπότε λέω, εντάξει, άμα είναι να τον περάσω για 3 δευτερόλεπτα, θα τον περάσω. Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν ήταν ένας από τους κρίσιμους πόντους, γιατί τώρα θα κάναμε άλλη συζήτηση εδώ. Θα ήθελα την άποψη για τον υπόλοιπον μαχητών. Ιωάννα. Εγώ έχω υπάρξει πολλά χρόνια μέσα στο στίβο, σε αγώνες. Πραγματικά όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω. Παρ' όλα αυτά την κίνηση του Αλέξη εγώ τη βρίσκω αντιαθλητική. Δεν τη βρίσκω καθόλου τίμια. Όλοι είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε και να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Πιστεύω και οι περισσότεροι στην κόκκινη ομάδα συμφωνούν με αυτό. Πραγματικά με το που το είδα το θεώρησα πάρα πολύ αντιαθλητικό. Και όντως ο Σωτήρης έχει το γόνατό του. Ήρθε με πρόβλημα στο γόνατο. Θα μπορούσε κάλλιστα αν είχε πέσει να είχε χτυπήσει. Για μένα δεν είναι αστείο αυτό. Βλέπουμε καθημερινά ότι όλοι χτυπάμε, όλοι είμαστε χτυπημένοι. Με ένα τέτοιο αστείο ή το οτιδήποτε, όντως μπορούμε να χτυπήσουμε άσχημα. Οπότε για εμένα δεν το θεώρησα καθόλου σωστό. Μαριλίνα. Ναι, συμφωνώ με την Ιωάννα. Γιατί θεωρώ ότι θα είχε φύγει λίγο πιο μπροστά ο Σωτήρης. Εντάξει. Έπεσα δύο φορές μετά, γιατί αποσυντονίστηκα, με συγχωρείς. Ήταν λίγο άσχημο. Αποσυντονίστηκα και έπεσα δύο φορές μετά. Ωραία. Φάνη, θες και εσύ κάτι να πεις. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι, αν θυμάμαι καλά, τα παιδιά κάνουν ολόκληρο θέμα για τον Σταμάτη, που σε ένα τέτοιο εμποδιάκι είχε πει πέσε. Όταν, αν θυμάμαι καλά, το εμπόδιο ήταν, είχε ξύλο και είχε ξύλο και δεξιά και αριστερά. Οπότε εγώ διαφωνώ με την άποψη του Αλέξη ότι δεν υπήρχε περίπτωση να χτυπήσει. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να πέσει λίγο στραβά και να χτύπαγε είτε στο ξύλο δεξιά είτε στο ξύλο αριστερά. Και συμφωνώ με την Ιωάννα ότι ήταν αντιαθλητικό, όπως του το είπα κιόλας, δεν θεωρώ ότι ήταν αντιαθλητική και η κίνηση δύο, στη δεύτερη ασυλία, αν θυμάμαι καλά, που δεν μου έδωσε το χέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκω μια κίνηση του Αλέξη αντιαθλητική. Αλέξη, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει. Ναι. Αν ζητήσω συγγνώμη και πω όλα τα υπόλοιπα, θα σημαίνει ότι το συγγνώμη μου δεν ισχύει. Κρατάω το δεδομένο ότι η παραγωγή δεν απαγορεύει σε κανέναν να κουνήσει οτιδήποτε. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είχα σκεφτεί πιο πριν να ξεκινήσω την πίστα και είχα υπολογίσει ότι θα με περάσει ο Σωτήρης και θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που θα είμαστε ακριβώς στο ίδιο εμπόδιο για να μπορέσω να το κάνω όλο αυτό σαν σκευωρία. Έτυχε εκείνη τη στιγμή, τον είδα να πλαγιάζει λίγο και σκέφτηκα να το κάνω λίγο πιο πολύ για να πέσει και να προπορευτώ. Να πέσει όμως στα μαλακά. Αν είχε πλέον και πάλι ένα εμπόδιο που μπροστά και εννοείται πως η παραγωγή μας δυσκόλεψε με αυτό το ραν. Βάζοντας το βαρέλι λίγο πιο ψηλά, είχε και μια κινητικότητα αυτό. Είχε ένα παλάτι. Και κάποιοι παίχτες είχαν ήδη πέσει πιο πριν. Οπότε σκέφτηκα ότι και να πέσει και ο Σωτήρης δεν θα γινόταν κάτι τρομερό. Από το να έχανε μόνο και μόνο λίγο χρόνο. Ακούγοντας τον Σωτήρη να λέει ότι ήταν μια κίνηση την οποία εκτιμά ότι δεν ήταν σωστή, αλλά ήταν έξυπνη. Να μου πούνε τα τρία παιδιά. Αν έχουν, σίγουρα έχουν συζητήσει στην παραλία σας, έχετε συζητήσει αυτό το θέμα, σωστά. Το κάνατε θέμα, φαντάζομαι. Όλοι ξέρετε αυτό το σκηνικό, σωστά. Άρα έχετε συμφωνήσει ότι αυτό ήταν αντιαθλητικό, σωστά. Μας κέντρισε πολύ τον ενδιαφέρον η πράξη. Δεν είπαμε αντιαθλητικό, Το είπε και η Ιωάννα, ότι κάτι τέτοιο. Ναι, είναι, όχι. Γιατί εγώ σου είδα που έκανες κατά. Δηλαδή το έκανες και σε είδα. Σωστά. Πες μου τότε, αν είναι κάτι τέτοιο αντιαθλητικό και όλοι συμφωνήσατε ότι αυτό ναι, δεν ήταν σωστό. Πώς ο Σωτήρης βγαίνει και λέει ότι στο επόμενο θα το κάνω κι εγώ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Δεν είπα, αφού συμφωνήσατε εσείς, εσείς με πιάσατε. Θα σκεφτώ, ίσως το κάνω κι εγώ, είπα. Και αυτή είναι μια υποθετική λέξη. Υποθετική τι λέξη θα κάνει ο Σωτήρης. Εγώ στέκομαι στο τι θα κάνει ο Αλέξης. Επί δύο φορές. Εγώ δεν είπα να το κάνω. Επειδή λέει ότι θα πέσει τα μαλακά. Δεν ισχύει ότι θα πέσει τα μαλακά. Είχε ξύλο και δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι αλήθεια. Έτσι όπως το τοποθετήστε πέρα από το Σωτήρη. Σας ζητάω συγγνώμη, δεν θα κοιτάξω να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να κρατήσω του Σωτήρη την Αντάκα που λέει ότι κάποια στιγμή μπορεί και να το κάνει κι αυτός. Προς Θεού, όχι, Αλέξη μου, όχι, καμία περίπτωση. Δεν θα το κάνεις.
Όχι, βέβαια. Δεν είμαι τόσο γρήγορο. Το μυαλό μου είναι λίγο πιο. Όχι, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με το μυαλό σου, Σωτήρη. Δεν είμαι τόσο γρήγορο. Και μιλήσαμε τέσσερα άτομα και στέκεσαι σε μία φράση. Συγγνώμη, Αλέξη, στέκεσαι σε μία φράση που είπε ο Σωτήρης. Όχι στο τι είπαμε, τέσσερα άτομα. Μα έχετε συνεννοηθεί μεταξύ σα και έχετε πει. Δεν έχει συνεννοηθεί καθόλου. Καθένα έχει την άποψή του. Παιδιά, σα ρώτησα, έχετε μιλήσει όλοι για αυτό το θέμα, μου είπατε ναι. Ρίξαμε πάρα πολύ γέλιο. Ρίξαμε πολύ γέλιο γιατί το διακομόδησε ο Σωτήρης. Γι' αυτό μόνο. Είπε ότι θέλει να με αναγνωρίσει και να με πει. Επειδή είχα μια νύστα, λέω και την ώρα, ο Αλέξανδρος Παπαθέο με έκανε κούνια μπέλα. Καλά είναι αυτά που λέτε και είναι και πολύ ουσιαστικά. Αλλά αν θέλουμε να κοιτάξουμε και το πνεύμα το αθλητικό κάποιου, θα πρέπει να δούμε και όταν χτύπησε η Σωτήρη, αν ήρθε εκεί κοντά και ήρθε και στο γιατρό να ρωτήσω αν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και είπα εξ αρχή το θέμα για μένα. Θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος το έκανε καθαρά στα πίσω του παιχνιδιού και για μένα το θέμα είναι λύσανε. Αυτό δεν είπα επιλέξη. Αλλά μετά λέω ότι ίσως και εγώ κάποια στιγμή βλέπω στον Αλέξανδρο πώς παίζει η τακτική του να κάνω και εγώ κάποια παρόμοια τακτική. Όχι κάτι συγκεκριμένο, παρόμοια τακτική. Μπορεί να είναι μια λέξη, μια κουβέντα πάνω στο παιχνίδι να σε αποσυντονίσω έστω και λίγο να σε κερδίσω. Γιατί προς το παρόν χάνω από σένα. Αυτό δεν είπα κάτι κακό ή οτιδήποτε. Όχι, τι κακό. Προς Θεού. Εννοείται. Το μεταφράζουμε έτσι όπως θέλω. Στα πλαίσια πάντα του παιχνιδιού και αυτό που μας λέει η παραγωγή πάντα. Πάντως αυτό που δεν έχω δει είναι το να δώσετε τα χέρια. Θυμάμαι σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, φάνησε με τον Αλέξανδρο, όπως λέει και ο Σωτήρης, υπήρχε μια προτροπή να δώσετε τα χέρια και να λύσετε κάποιο θέμα. Αυτό δεν έγινε ποτέ, Φάνη. Όχι, δεν ήταν κάποια προτροπή, ούτε είχαμε κάποια διαφωνία. Όπως σε κάθε αγώνα πριν και μετά, πάντα δίνω το χέρι, είτε χάσω είτε κερδίσω και μπορούν να το πούνε τα περισσότερα παιδιά αυτό. Τελείωσε ο αγώνας, πάω να δώσω το χέρι μου στον Άλεξ και προφανώς επειδή είχε νεύρα, με κάποιο άλλο δεν είχε νεύρα μαζί μου, αυτό το τονίζω. Στο δεύτερο αγώνα Ηλίας. Δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Μπορεί να ήμουν στην ένταση. Είναι που σε ξαναγύρισαν πίσω. Είχες νεύρα με κάτι που έγινε στον αγώνα, όχι μαζί μου, αυτό το τονίζω. Συγγνώμη, αλλά εκεί δεν ήξερα γιατί με γυρνάνε. Συμφωνώ, αλλά δεν έφταιγα εγώ. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν στην ένταση, δεν σου είπα κάτι κακό όμως. Απλά μπορεί να μη σου έδωσε το χέρι, όχι γιατί είδα το Φάνη. Μπορεί να είπε, όχι, τι είπες, να... είπες ότι κερδίζω επειδή έχω κοντά πόδια, κάτι τέτοιο. Ήμασταν ο καθένας στον πάγκο του. Όχι, ήρθα σε σένα δίπλα να σου δώσω το χέρι. Δεν το είδα αυτό. Μίλαγα για τα ψηλά. Ότι πήδαγα από εμπόδιο σε εμπόδιο χωρίς να κουμπίσω το νερό, αλλά αυτό δεν ήταν το φάουλ. Δεν στέκομαι σε αυτό. Εγώ στέκομαι ξεκάθαρα στο γεγονός ότι ήρθα να σου δώσω το χέρι και δεν μου έδωσε το χέρι. Εντάξει, παιδιά, τώρα μην γίνουμε και μόνοι Αγίας Εκατερίνης. Δηλαδή... Όχι, εντάξει, δεν είναι μόνοι. Okay, αλλά όταν έρχεται κάποιος να σου δώσει το χέρι, είτε χάσει το κερδί, το δίνει στο χέρι. Πάνω στην ένταση είναι φυσιολογικό κάποια πράγματα να μην. Είχε προκύψει κάτι πολύ έντονο με την παραγωγή. Εγώ τι φταίω. Μα τι τη φταίει, είχαμε συμφωνήσει από πριν ότι όταν θυμώνω θα πρέπει να έχω μία σωστή αντιμετώπιση σχετικά με τη χειραψία. Δεν μου άρεσε η αντίδρασή σου, δηλαδή δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Πες ό,τι θέλεις εσύ, αλλά δεν έχει point αυτό που λες, γιατί εκείνη τη στιγμή μίλαγα με την παραγωγή και όχι με σένα. Σου λέω ότι δεν μου άρεσε η κίνησή σου. Δεν σου ζητάω ούτε να μου πεις συγγνώμη ούτε τίποτα. Είναι κάτι που έγινε, έχει καταγραφεί και απλά το αναφέρω. Το καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν οδηγεί πουθενά αυτή η ατάκα σου. Τι θα. Δηλαδή τώρα. Με ρώτησε ο Γιώργος, Αλέξη. Με ρώτησε ο Γιώργος. Ο Γιώργος νομίζω ότι την για το Σωτήρη ήταν η ερώτηση. Σωστά. Όχι, όχι, ήταν το περιστατικό με για σένα μένα, και το Φάνη. Ήταν και δεύτερο απλά μίλησα επί του θέματος. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, είναι κάποια... Αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με σένα, μου σου λέω και πάλι. Καταλαβαίνω ότι είχες νεύρα από την παραγωγή, αλλά αυτό δεν μου άρεσε σαν κίνηση. Το ξαναλέω. Ωραία, αυτό. Είναι κάποια θέματα και κοντά όλα στην έννοια του fair play, στα οποία έχετε διαφωνίες. Να αφήσουμε λίγο αυτό το θέμα στην άκρη και να έρθουμε λίγο στην κόκκινη ομάδα, η οποία αυτήν την εβδομάδα έχασε δύο ασυλίες. Επομένως, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Και απόψε θα πρέπει να κάνει και ψηφοφορία και να αποφασίσει και η Κατερίνα ποιος θα είναι ο τέταρτος υποψήφιος. Θέλω να μάθω λιγάκι αν το θέμα των ματσαρισμάτων σας πήγε καλά ή υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Κάποιος έχει μια διαφορετική άποψη η οποία δεν έχει περάσει. Να ξεκινήσω με τη Ζωή. Ζωή, εσύ είσαι και φρέσκια παίκτρια, οπότε φαντάζομαι ότι η ομάδα σου έχει δώσει λίγο τον αέρα να πάρεις κάποια απόφαση, να πάρεις λίγο ψυχολογία με κάποια νίκη. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω καταφέρει να φέρω κάποια νίκη στην ομάδα μου ακόμα. Θεωρώ ότι υπήρξε μια εξέλιξη όμως το τελευταίο μου αγώνισμα. Που τελικά στο στόχο δεν κατάφερα να αποδώσω έτσι όπως θα ήθελα και να κερδίσω τουλάχιστον αυτή τη μία νίκη. Όμως στο προηγούμενο αγώνισμα που τελικά ήταν να παίξω με τη Δώρα εκεί είδα ότι δεν πήγε όπως ήθελα. Ούτε τελικά κατέληξε καλό αυτό το ματσάρισμα, γιατί αλλιώς το είχαμε στο μυαλό μας και αλλιώς κατέληξε. Συνεχίζουμε όμως. Εγώ βλέπω ότι εξελίσσω μέρα με την ημέρα και όσο παίζω, τόσο γίνομαι και καλύτερη. Οι συμπαίκτες το βλέπουν αυτό, βλέπουν αυτή την εξέλιξη, γιατί ξέρω ότι είχατε μια αντιπαράθεση στην παραλία σας.
Η αντιπαράθεση είχε να κάνει με κάτι το οποίο με ενόχλησε εμένα. Το συζήτησα με τη συγκεκριμένη παίκτρια, λύθηκε η παρεξήγηση. Αναφέρεσαι στην Κατερίνα Δαλάκα, σωστά. Ναι. Άκουσα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε και εγώ γενικά σαν άνθρωπος ό,τι ακούω θέλω να το συζητάω με τα άτομα το οποίο με ενοχλεί. Στα δεύτερα ματσαρίσματα του τελευταίου αγωνίσματος εγώ δεν πήρα μέρος διότι η μπλε ομάδα δεν με επέλεξε. Οπότε έμεινα εκτός και εκείνη την ώρα έρχεται η Κατερίνα και με ρωτάει με ποιον ματσαρίστηκα. Της λέω λοιπόν ότι εγώ δεν ματσαρίστηκα με κάποιον. Και είδα ότι γύρισε και είπε «Ω, τέλεια» και έπαιξε ένα παλαμάκι. Εγώ λοιπόν αυτό το θεώρησα πάρα πολύ υποτιμητικό, διότι κατάλαβα πως κι αν έπαιζα και στα δεύτερα ματσαρίσματα, πολύ πιθανό να έχανα. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι θα υπέθεταν οι συμπαίκτες μου, η Κατερίνα τουλάχιστον. Κατερίνα. Συζητήσαμε με την Ζωή αυτό το οποίο αναφέρετε. Δεν θεωρώ ότι είμαι μια παίκτρια που υποτιμάω κανέναν παίκτη. Ίσα-ίσα από την πρώτη μέρα ήμουνα δίπλα της να της δείξω πώς να πετάει τους στόχους, να μην έχει άγχος, το οτιδήποτε. Το τέλειο που είπα σίγουρα δεν είναι υποτιμητικό προς την Ζωή, αλλά σίγουρα το τέλειο, γιατί δεν το θυμάμαι αυτό που είπε, αλλά για να το λέει η Ζωή θα έχει δίκιο, ούτε χειροκροτήματα παίζει να έκανε, ούτε τίποτα από όλα αυτά που λέει. Το τέλειο πήγαινε στο ότι χάναμε δύο πόντους και επειδή ήταν ο κρίσιμος πόντος, το τέλειο το είπα ότι γνωρίζουμε όλοι ότι οι παίκτες από την απέναντι ομάδα παίρνουν τη Ζωή ως μια παίκτρια με εύκολο πόντο. Και θεώρησα ότι είναι καλό για την ομάδα το ότι δεν την επέλεξαν για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε στο σκορ την άλλη ομάδα. Αν αυτό είναι τόσο κακό, ζητώ συγγνώμη. Με ενδιαφέρει να κερδίσει η ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν υποτιμάω κανέναν άνθρωπο ή κανένα παίκτη. Θεωρώ ότι ήμουν δίπλα της και δεν θυμάμαι κιόλας. Όταν έπαιζε Ζωή, θυμάστε που σας φώναζα γιατί δεν σηκώνεστε από τον πάγκο και δεν στηρίζετε. Ούρλιαζα. Γιατί κάθεστε. Ναι, αυτό το θυμάσαι. Το έλεγε γενικά να σηκωθούμε. Οπότε δεν νομίζω ότι είμαι ένα άτομο που θα υποτιμούσα τη Ζωή. Ήταν καθαρά θέμα στο σκορ και της ομάδας. Έλα, Ζωή. Απλά μίλησα για τη συγκεκριμένη ατάκα. Γενικά δεν έχω κανένα θέμα με τα παιδιά. Και γενικά από εδώ και πέρα, ό,τι και αν έχω, θα το συζητάω με όποιον το έχω. Καλά κάνεις. Απλά σου είπα ότι έπρεπε να μου το πεις εκείνη τη στιγμή και όχι να περάσουν 24 ώρες να το σκεφτείς και να έρθεις να μου το πεις. Γιατί αν με ενοχλήσεις κάτι τώρα, θα σηκωθώ και θα έρθω να το πω. Κοιμηθήκαμε, ξύπνησα την επόμενη μέρα που ήμασταν λίγο πιο χαλαροί και το συζήτησα. Μα τελείωσε ο αγώνας το μεσημέρι. Πέρασε το απόγευμα, πέρασε το βράδυ. Απόγευμα σου που είμαστε στην παραλία. Μίλησε και η Ασημίνα και με υποστήριξε και είπε ότι. Σου είπα ότι δεν το έχω συζητήσει δεν με είπε κανέναν. Κάτι. Εγώ άλαβα τη φωτιά για μαγείρεμα. Εγώ, σαν Κατερίνα, αν έχω κάτι, μου κάνεις κάτι, θα έρθω εκείνη τη στιγμή να σου το πω. Δεν θα περιμένω 24 ώρες. Ίσως γίνουν άλλες συζητήσεις και έρθω και στο πω. Αναφέρεσαι στη συζήτηση που έκανα με την Ασημίνα. Όχι. Δεν έκανε καμία συζήτηση. Αν έχω κάτι που με τρώει, δεν μπορώ να κάτσω να το βάλω πίσω και να περιμένω να περάσω. Λίγο τα λόγια της Ζωής. Μιλάω προσωπικά σαν Κατερίνα. Δεν μπορώ να περιμένω αν έχω ένα πρόβλημα. Μετά τον αγώνα, άναβα τη φωτιά για να μαγειρέψω όλα τα παιδιά. Και ήταν η Ζωή και νομίζω και η Κρίστη, εκεί. Και την έπιασε το παράπονο, άρχισε να κλαίει. Και είπε ότι εγώ έχω ένα θέμα προσωπικά, παιδιά. Απλά επειδή δεν είναι εδώ τα υπόλοιπα, είχαν φύγει κάποιοι, είχαν πάει αριστερά ή άλλη δεξιά. Και ήμουνα μόνο εγώ, η Κρίστη και η Ζωή εκεί. Προσπαθούσα να ανάψω τη φωτιά για να μαγειρέψω. Και είπε, εγώ έχω ένα θέμα, παιδιά. Και του λέω, τι έγινε, γιατί την είδα να κλαίει. Τι έγινε, τη λέω, άμα είναι να μου το πει, να ξέρω τι έχει συμβεί. Και μου λέει, όχι, όχι, θέλω να είναι παρόν όλα τα παιδιά, να είμαι ξεκάθαρη και απόλυτη. Και λογικά γι' αυτό το είπε σήμερα. Το είπα και όλα στην Κατερίνα, ότι δεν μου είπε εμένα τίποτα εχθές. Μπορεί να ήθελα να ηρεμήσω, να το συζητήσω την επόμενη μέρα με πιο καθαρό μυαλό. Σου ζητάω συγγνώμη αν το πήρες έτσι ξανά τρίτη φορά. Δεν το είπα για σένα υποτιμητικά, Ζωή. Το καταλαβαίνω, απλώ σου είπα δεν υποτιμάω κανέναν παίκτη. Το συζητάω με όποιον παίκτη έχω το πρόβλημα. Και καλά έκανες, ξαναλέω. Κατερίνα, καταλαβαίνω πόσο σημαντικά είναι τα ματσαρίσματά σας. Θυμάμαι στον πάγκο με την Ασημίνα να έχεις μια συζήτηση σχετικά με ένα tip το οποίο έπρεπε να έρθει σε τελικό στόχο και την Ασημίνα να γυρίσει για να σου λέει ότι εντάξει, με τη Χρύσα παίζεις. Δεν χρειάζεται tip. Ήταν μια συζήτηση η οποία είχε την έντασή της. Τη ρώτησα κάτι πάνω στο στόχο και μου απάντησε ότι εντάξει, με τη Χρύσα παίζεις. Δεν παίζεις με καμία και καλά πιο δυνατή. Και της λέω, ναι, αλλά δεν σε ρώτησα με ποιον παίζω, σε ρώτησα πώς να ρίξω το στόχο. Έγινε μια παρεξήγηση, τη λύσαμε την Ασημίνα, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ασημίνα, θεωρείς τη Χρύσα ως πιο εύκολη αντίπαλη για εσάς, τις γυναίκες της κόκκινης ομάδας. Αυτό που συζητούσαμε με την Ασημίνα. Εγώ δεν υποτιμάω κανέναν αντίπαλο, Γιώργο. Απλά εντάξει, όταν βάλεις κάτω τη δυναμική των παικτών, ζητάω και συγγνώμη τώρα και στη Χρύσα και σε οποιαδήποτε άλλη παίκτη. Άρα την υποτίμησες.
Αθελά το έκανε, σαν τα λεγόμενά σου. Εσεί γιατί μιλάτε, μπορεί να μιλήσει και η Χρύσα. Άνθρωποι είμαστε και ακούμε και συζητάμε. Για να ακούσει εδώ, όχι να μιλά. Ό,τι θέλω κάνω. Εντάξει, ό,τι θέλει κάνει, ωραία. Όταν μιλάνε οι γυναίκε, συνεχίζει και έχει μια περίεργη συμπεριφορά απέναντι στι γυναίκε. Τονίζει με τι γυναίκε, τι πρόβλημα υπάρχει. Τι πρόβλημα γυναίκε, τι υπάρχει. Ηρέμησε. Τονίζει για τι γυναίκε, τι εννοεί. Πάνω από τη φωνή των γυναικών συνέχεια. Τρει αδερφέ. 10 νηψιές. Τι υπονοείς. Και εγώ έχω μία γιαγιά. Τι αφήνεις να υπονοηθεί. Μπαμπά, μία μαμά, τι να κάνεις. Τι αφήνεις να υπονοηθεί έτσι γυναίκες όλη συνέχεια. Το πεις τρίτη φορά, τι το λες, τι εννοείς. Πατάς πάνω από τη φωνή των γυναικών, το σταματάς. Σε άκουσα πάρα πολύ καλά και υποτιμάς με συμπεριφορά. Δεν είπε τίποτα η Χρύσα και μίλησες εσύ. Ναι, πάμε. Ο Φάνης μίλησε πρώτος, αλλά εμένα βρήκε εσύ. Ωραία, να ακούσουμε τη Χρύσα. Να ακούσουμε τη Χρύσα. Έχει ακούσει αρκετά. Έλα, Χρύσα. Δεν το ήξερα εγώ αυτό το γεγονός που έγινε. Δεν μου αρέσει προφανώς. Ξέρει νομίζω ο καθένας πόσο δυνατός είναι και αν η Κατερίνα είναι πιο δυνατή από μένα ή δεν είναι. Ούτως ή άλλως, εγώ δεν έκανα πρωταθλητισμό. Δεν είμαι ούτε αθλήτρια. Παρ' όλα αυτά, έχω έρθει να αντιμετωπίσω αθλητές. Δεν θεωρώ σωστό να υποτιμάει κανείς κανέναν. Εγώ όλη την εβδομάδα έχω παίξει άπειρες φορές με την Κατερίνα. Και παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν την έχω αποτιμήσει, ούτε την έχω προεκτιμήσει. Δεν είπα εγώ κάτι. Η ατάκα ήρθε από την Ασημίνα. Όχι, για να γελάω για τα μασαρίσματα εννοώ που παίζουμε πάντα μαζί. Τρεις φορές έχουμε παίξει. Εγώ μπορώ να συνεχίσω το λόγο μου, γιατί εγώ δεν ακούστηκα. Να ολοκληρώσει λίγο η Χρύσα και θα συνεχίσει, Ασημίνα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο το είπαν τα κορίτσια. Αν απλά μου το έλεγες, θα σου έλεγα ότι με έχει ενοχλήσει, γιατί εγώ δεν έχω πει ποτέ τίποτα για κανέναν σε καμία από τις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει, μου ακούστε και λίγο άσχημα. Σε στενοχωρεί, το καταλαβαίνω. Ναι, προφανώς. Έλα, Σμίνα. Έλα, Σμίνα. Όσον αφορά την Χρύσα, αυτό που είπε για τους αθλητές. Επειδή γνωρίζουμε αν και ποιος έχει αθληθεί πριν έρθει εδώ και αν είναι αθλητής, με Χρύστη, δεν έκανε το πρωταθλητισμό που έχω κάνει εγώ με την Κατερίνα. Το γνωρίζουμε αυτό. Ξέρουμε τη δυναμική του κάθε παίκτη. Δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση αν είχαμε διαφορετικές δυνατότητες σε σχέση με πάνω στον αθλητισμό. Δηλαδή, δεν θα συγκρίνω παίκτες. Που είτε ο ένας έχει κάνει, ας πούμε, ποδηλασία που έχει κάνει ο Χρήστος και ο άλλος έχει κάνει στίβο ή άλλος ποδόσφαιρο και να τους βάλω δίπλα. Έχει να κάνει με τι έχει ασχοληθεί ο άλλος πριν. Αν ο άλλος πριν ήταν, τι να πω, απλά γυμναστήριο και δεν, δηλαδή αυτό που ήρθε η ζωή μια μέρα και μου λέει εγώ έχω κάνει μόνο γυμναστήριο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το ίδιο πράγμα που με τους άλλους αθλητές που ήταν έξω στα γήπεδα, έχουν τρέξει, έχουν χτυπήσει, δηλαδή η ζωή. Θεωρώ θα είναι για εκείνη, αν πέσει και χτυπήσει, πολύ πιο έντονα από έναν αθλητή που έχει ξαναχτυπήσει. Εγώ συγκρίνω διάφορες καταστάσεις έτσι όπως τις βλέπω. Τώρα για το με την Κατερίνα, εκείνη την ώρα δεν ήταν πολύ απλό πράγμα το οποίο λύθηκε. Δεν είχε σκοπό να υποβιβάσει ούτε τη Χρύση του κανάλου, παιδί. Φάνη. Δεν κατάλαβα που πήγε να το πάει η Ασημίνα. Γενικά θεωρώ ότι μπέρδεψε αρκετά το λόγο της. Εγώ βλέπω ξεκάθαρα τα γεγονότα, τα facts. Τα γεγονότα είναι ότι ουσιαστικά υποτίμησε τη Χρύσα με αυτό που είπε. Δεν νομίζω ότι το έχει κάνει κανένα παιδί από τον μπλε. Και πάω λίγες εβδομάδες πίσω σε κάτι που μου είχε κάνει επίθεση, αν θυμάμαι καλά, η Ασημίνα. Και να της πω ότι επειδή είσαι αθλήτρια και εσύ, δεν θεωρώ σωστό το σχολείο σε καμία περίπτωση. Ας κλείσουμε το θέμα που συζητάμε, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε λιγάκι τις εξελίξεις του Συμβουλίου. Πάμε να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία της ομάδας των Διασήμων. Υπενθυμίζω ότι δεν μπορούν να ψηφιστούν ο Νίκος και ο Χρήστος λόγω τραυματισμού. Παρακαλώ να ξεκινήσει τη διαδικασία. Παρακαλώ να ξεκινήσει τη διαδικασία. Συγγνώμη, Άρη, αλλά όλο αυτό το παιχνίδι πίσω από την πλάτη μου δεν είναι ωραίο.
Ανταποδίδω σε αυτό που έχετε συμφωνήσει ήδη να κάνετε κι εσείς για εμένα. Σε ψηφίζω γιατί πιστεύω πως οι υπόλοιπες παίκτες της ομάδας μας υπερτερούν σε σχέση με σένα στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι διάσημοι μίλησαν. Η απόφαση έχει πάρθει. Και φυσικά από αυτή την ψηφοφορία θα μάθουμε αν θα έχουμε ανδρική αποχώρηση ή γυναική. Αν η πλειοψηφία δείξει γυναίκα στους κόκκινους, τότε Ρομπ, καταλαβαίνεις ότι την γλιτώνεις. Άλλη μια φορά. Έχεις άγχος. Έχω αγωνία, Γιώργο. Έχεις αγωνία. Έχεις κάνει κανένα σκοτσέζικο ξόρκι πάλι για να διώξεις την ψηφοφορία. Αν είμαι τυχερός για τη δεύτερη φορά, δεν ξέρω. Νιώθεις τυχερός. Νιώθω πάρα πολύ τύχερος, ναι, γενικά. Χρήστη, το ίδιο ισχύει και για σένα. Αν βγει άντρας, σημαίνει ότι θα την γλιτώσεις. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει η ψηφοφορία των διασήμων. Όλγα. Μαρία. Όλγα. Μαρία. 2-2 μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Όλγα και Μαρία. Όλγα. Μαρία. 3-3. Όλγα. Μαρία. 4-4. Όλγα. Μαρία. 5-5 και μένει μία ψήφος. Σωτήρη, Αλέξη δεν είχαμε σήμερα.
Νομίζω ότι δίκαια δεν είχαμε. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς σε αυτά που βλέπουμε και κάνουμε. Αλλά όσην ώρα μετρούσε ψήφους, το μυαλό μου έκανε διάφορες σκέψεις. Στα 39 μου αρέσει να βλέπω πράγματα όπως τα βλέπω έτσι, ξέρεις, πολύ straight. Και έπρεπε η βαθμολογία, πήγε πάλι 6-5, νομίζω ότι έκανε λάθος. Ή είχε πάει κάτι τέτοιο, ήταν. Νομίζω ένα διαφορά είχε πάει. Έχω άλλη μία, δεν την έχω ανοίξει. Είμαστε ναι, ναι, ναι. Στο 5-5. Ναι, ναι, τι νομίζω θα βγάλει κάλπη. Κατανοώ. Προσπαθώ να σκεφτώ κοιτώντας τον Ντάνιελ και τη Ζωή, επειδή ψηλό έκανε και λίγο παρέα μαζί τους, πόσο γρήγορα μπορεί να χειραγωγήθηκαν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τι εννοείς? Δεν ξέρω, δηλαδή μου φαίνεται ακραίο δύο άνθρωποι να ψηφίζουν σχεδόν ίδιους ανθρώπους με τους ήδη υπάρχοντες σχεδόν δύο εβδομάδες στο παιχνίδι. Δηλαδή εγώ σήμερα θα πρέπει να μπω σε λίγο να ψηφίσω. Θα προβληματιστώ πάρα πολύ με αυτό μου, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Και όσο και να θες να είσαι δίκαιος σε 3-4 μέρες, δεν μπορώ να είσαι δίκαιος σε μια ομάδα που είναι σχεδόν 20 μέρες μέσα. Δεν ξέρω. Ελπίζω να το σκεπτικό μου και αυτό που σκέφτομαι να έχω πέσει έξω. Αλλά θεωρώ ότι κάπου κάποιος πήλησε πάρα πολύ καλά το μυαλό του. Γνώμη μου. Κάποιος τους προσέγγισε και τους επηρέασε. Δηλαδή, αν υπάρχει λογική να πηγαίνει 5-5 ξαφνικά, 6-5 και το 6-5. Μαθηματικά και απλή λογική δείχνει αυτό. Το βλέπεις μετρημένο, κατάλαβα τι λες. Παιδιά, σίγουρα θέλετε να απαντήσετε. Απλά επειδή η ψηφοφορία είναι ακόμη ενεργή, θα σας δώσω το λόγο αφού ολοκληρωθεί και έχουμε το αποτέλεσμα. Ρομπ, γελάνε και τα μουστάκια σου από ό,τι βλέπω. Έκανε το σκοτσέζικο. Ο Άγιος Ανδρέας, ο προστάτης της Σκωτίας, έκανε το θαύμα του και πάλι. Πώς νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ καλά που δεν χρειάζεται να πάμε το Σάββατο να αλλάξει και ένας από την ομάδα μου. Θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη θέση για μένα, το έχω σκεφτεί. Είναι γλυκόξινο όμως, γιατί νομίζω σημαίνει ότι μια κοπέλα από την ομάδα μου πρέπει να πάει να αγωνιστεί. Ακριβώς έτσι θα γίνει στη συνέχεια. Που δεν είναι καθόλου ωραία. Οπότε δεν νιώθω πάρα πολύ χαρά αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το αποτέλεσμα που θα βγάλει. Όλγα ή Μαρία ή και τις δύο μαζί, αν γράφει κάποιο άλλο όνομα εδώ. Τελικά θα έχουμε μία υποψηφιότητα από την κάλπη. Αυτή είναι... η Όλγα Πηλιάκη. Η Όλγα, λοιπόν, με την Κρίστη παραμένουν υποψήφιες για την κόκκινη ομάδα. Αυτομάτως, όπως είπαμε, ο Ρομπ απαλλάσσεται. Θα παρακολουθήσει τις μονομαχίες από τον πάγκο. Όλγα, περίμενες αυτό το αποτέλεσμα? Δεν ξέρω αν το περίμενα. Ίσως και όχι, να σου πω την αλήθεια. Είναι περίεργο το ότι το Αλέξης το χθεσινό έγινε Όλγα σήμερα. Αυτό μου προκαλεί μία έτσι... μου κάνει μία εντύπωση, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Αλλά όπως και να έχει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε να ψηφιστώ, ούτε να αγωνιστώ. Γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Θα αγωνιστώ και αν είμαι άξια να παραμείνω, μακάρι να μείνω. Ντάνιελ, ο Σωτήρης Λαμάη είπε ότι ίσως κάποιος να σας χειραγώγησε. Θα ήθελα να τονίσω ότι στα 27 μου χρόνια, και θεωρώ ότι έχω την αντίληψη να καταλάβω όταν κάποιος προσπαθεί να με χειραγωγήσει ή όχι. Οπότε δεν επιτρέπω σε κανένα να με χειραγωγήσει και να μου πει για το πού θα βάλω την ψήφο μου. Συνεχίζω το λόγο μου. Μία κοπέλα, δύο εγώ, τρεις η Κρίστη, τέσσερις ο Χρήστος, πέντε ο Νίκος, που δεν γίνεται να ψηφιστούν. Είναι άτομα τα οποία δεν μπορούν να λάβουν ψήφο για να τεθούν σε μονομαχία και ίσως σε μελλοντική αποχώρηση. Οπότε το βρίσκω λίγο άτομο από αυτό που λέει. Καταλαβαίνω βέβαια αυτό που λέει, αλλά από εκεί και πέρα θα ήθελα επίσης να πω ότι από τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ πέρα, μάχομαι για αυτή την ομάδα και μελλοντικά σε τρεις μέρες θα βρίσκομαι κι εγώ στη θέση των παιδιών. Ίσως, βασικά θα βρίσκομαι σίγουρα στη θέση ότι μπορούν να με ψηφίσουν. Νομίζω ότι έχω μια κρίση στο να μπορέσω να κρίνω κάποια πράγματα και νομίζω είναι χειρότερο, αν με ρωτάτε, και μπλε και κόκκινη. Αν με ρωτάτε, η δικιά μου άποψη είναι ότι είναι χειρότερο να μένεις αμέτωχος όταν αφορά μια ψηφοφορία. Αυτό το οποίο σημαίνει και στην πραγματική μας ζωή έξω από εδώ. Όταν γίνονται εκλογές, είναι πολύ χειρότερο κάποιος να μένει αμέτωχος και να ρίχνει λευκό παρά το να συμμετέχει και ας κάνει έστω και μια λάθος επιλογή. Αλλά είναι χειρότερο το λευκό. Γιατί όταν ρίχνεις λευκό, δεν μπορείς να παραπονεθείς για το αποτέλεσμα το οποίο έχει έλθει. Αυτό το οποίο ξαναλέω συμβαίνει και στην κανονική μας ζωή. Για μένα είναι χειρότερο γιατί είναι εκ του ασφαλούς. Το να πω στην Ασημίνα, Ασημίνα μου, σε πειράζει να σε ψηφίσω, γιατί δεν θα σε ψηφίσει κανένας άλλος.
Και τελειώνω το λόγο μου εδώ. Καταλαβαίνω τι είναι, Μάρια. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω σε σχέση με όλα αυτά τα οποία είπε ο Ντάνιελ είναι το ότι παρότι έχω δει 5 φορές το όνομά μου σήμερα μέσα στην κάλπη, με τα παιδιά με τα οποία συναναστρέφομαι και έχω περάσει τη σημερινή ημέρα, σε κανέναν δεν ζήτησα να με ψηφίσει ή να μην με ψηφίσει. Και όπως είπα και στην καλύβα, η ψήφος δεν σημαίνει ότι κάποιος θα γίνει περισσότερο εχθρός μου ή περισσότερο φίλος μου αν δεν με ψηφίσει. Είμαστε σε ένα παιχνίδι. Η ζωή μας εκεί πέρα έξω, προσωπικά η δική μου είναι πάρα πολύ όμορφη. Και ακόμη και αν σήμερα έφευγα, Γιώργο, από το παιχνίδι, να ξέρεις ότι θα έφευγα πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ γεμάτη. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι παίζουμε. Και όλα καλά. Και πάλι φίλοι θα είμαστε. Ζωή, προσπάθησε κάποιος να χειραγωγήσει την ψήφο σου? Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Ντάνιελ και θεωρώ πως αυτό το σχόλιο του Σωτήρη εμένα προσωπικά δεν με τιμάει σαν άνθρωπο, γιατί ποτέ δεν έχω χειραγωγηθεί από κανέναν. Έχω προσωπική άποψη. Και εγώ, όπως και ο Ντάνιελ, παρακολουθούσαμε από πριν μπούμε το παιχνίδι. Έχουμε μια εικόνα. Ερχόμενοι εδώ, βέβαια, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και όπως είπε, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ρίξω μία ψήφο σε π.χ. στην Κατερίνα ή στην Ασημίνα, απλά και μόνο για να τη ρίξω για να μην πάει κάπου αλλού. Θεωρώ ότι ψηφίζω αυτό που θεωρώ καλύτερο. Σάβα, θα ήθελα και τη δική σου γνώμη για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Σε βρίσκει σύμφωνο? Να σου πω κάτι, Γιώργο. Από το τελευταίο αγώνισμα και μετά, έχω δει πολύ περίεργες συμπεριφορές και πολλά πράγματα να συμβαίνουν παρασκηνιακά. Ξέρω ότι κάποια άτομα προσπάθησαν να ψηφιστεί βασικά ο Αλέξης, έτσι ώστε να είμαι κι εγώ μέσα στο αγώνισμα της παραμονής, όχι στο αγώνισμα, στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα σήμερα φαίνεται πως όλοι αυτοί οι ψήφοι που ήταν να πάνε στον Αλέξη πήγαν στην Όλγα. Γενικά έγιναν πράγματα και είδα συμπεριφορές που δεν μ' άρεσαν καθόλου. Και ελπίζω κάποιος ή κάποια από τα παιδιά εδώ πέρα να μπορέσει να πάρει το λόγο και να μου πει ότι δεν έγιναν αυτά τα πράγματα. Γιατί έμαθα και είδα πράγματα που έγιναν και ήταν πολύ άσχημα. Αλέξη, θα ήθελες να σχολιάσεις αυτό που λέει ο Σάββας? Αυτό που λέει ο Σάββας έχει να κάνει με την προηγούμενη ψηφοφορία, με τις πέντε ψήφους που πήρα εγώ. Και συνεχίζεται αυτό το story μέχρι και σήμερα. Το ένα, καλώς ή κακώς, υποδέχεται το άλλο. Η μία ψηφοφορία έχει εμένα υποψήφιο, κάτι το οποίο δεν έβγαζε καμία λογική, κανένα νόημα. Παρά μόνο έβγαζε νόημα αν θέλανε κάποια άτομα να σώσουν τον εαυτό τους για μία ακόμα εβδομάδα. Η πραγματικότητα είναι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, μετρώντας νίκες στο περίπου, ότι η Όλγα είναι καλύτερη από τη Μαρία και γι' αυτό ψήφισα την Μαρία. Μιλάω αγωνιστικά και μόνο. Από εκεί και πέρα έγιναν όλα αυτά που είπε, άνοιξε το θέμα ο Σάββας και αφορούν την ερώτηση που έκανα εγώ εχθές το πρωί τον Χρήστο και τον ρώτησα αν με ψήφισε αυτός ή όχι, off the record. Μου είπε όχι. Και επειδή την προηγούμενη μέρα από αυτήν είχε έρθει και είχαμε συζητήσει μεταξύ μας ότι αυτή την εβδομάδα το γυναικείο κομμάτι χωλαίνει, υστερεί, τότε και εγώ πίστεψα ότι αυτό που μου είπε είναι αλήθεια. Αργότερα όμως γύρισε και είπε μόνος του ότι τελικά δεν ήταν αλήθεια αυτό που σου είπα, ήταν ψέματα. Γίνανε κάποιες συζητήσεις, μετά είδα κάποιους να πηγαίνουν να μιλάνε λίγο πιο πέρα, κάποιους άλλους λίγο πιο πέρα, κάποιους άλλους. Γενικότερα δεν ήμασταν συνολικά έτσι όπως ήμασταν κάθε μέρα στην καλύβα και συζητούσαμε και επικοινωνούσαμε. Θεωρώ ότι η ψήφος και η υποψήφια σήμερα, Όλγα, αδίκως είναι σε αυτή τη θέση και δεν άλλαξε τίποτα στον τρόπο με τον οποίο κάποια άτομα σκέφτηκαν, αλλά άλλαξε το όνομα που ψήφισαν. Λοιπόν, καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας ότι υπάρχει μια διάσπαση, τουλάχιστον στον τρόπο που επιλέγετε να ψηφίσετε, και είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να συζητηθεί. Θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε κάπου αλλού. Γιατί αυτή τη στιγμή το μπαλάκι περνάει στην μπλε ομάδα, ο Ρομπ. Απαλλάσσεται από την υποψηφιότητά του και τώρα πλέον οι μπλε πρέπει να περάσουν και να ψηφίσουν μία γυναίκα. Γιατί αυτή την εβδομάδα θα έχουμε γυναική αποχώρηση. Φυσικά δεν μπορεί να ψηφιστεί η Άιρα ως νέα παίκτρια. Παρακαλώ να ξεκινήσει η διαδικασία ψηφοφορίας για τους μαχητές. Έχω πει ότι θα ψηφίζω αγωνιστικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ αυτή τη φορά να ψηφίσω αγωνιστικά.
Ψηφίζω εσένα, γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω τη Χρύσα. Μου φτιάχνει τη διάθεση στην παραλία, μου ανεβάζει τη διάθεση όταν δεν είμαι καλά και δεν έχω καμία άλλη επιλογή. Συγγνώμη, κάποιον έπρεπε να ψηφίσω. Σε ψηφίζω γιατί είμαι πάρα πολύ κοντά με την Ιωάννα και με τη Χρύσα και δεν μπορώ να τις ψηφίσω. Συγγνώμη. Δεν είναι ότι δεν σε συμπαθώ. Είμαι σε μια δύσκολη θέση, οπότε θέλω να ψηφίσω μόνο αγωνιστικά. Γι' αυτό το λόγο σε ψηφίζω. Σε ψηφίζω πάλι για λόγους επιβίωσης στην καλύβα. Θα σε ψηφίσω γιατί θεωρώ από τις υπόλοιπες τρεις κοπέλες, αυτή τη στιγμή όσο καιρό είμαι εγώ στο νησί, είσαι πιο αδύναμη. Σου ζητάω συγγνώμη, ειλικρινά. Και οι τέσσερις μου έχετε φερθεί άψογα. Εύχομαι καλή επιτυχία και να γυρίσεις εσείς στην καλύβα μας. Ψηφίζω λόγω αγωνιστικών. Ήρθε η ώρα να μάθουμε την τρίτη υποψηφιότητα της εβδομάδας, γυναικεία υποψηφιότητα από την ομάδα των μαχητών. Χρύσα. 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 Τρίτη ψήφος για τη Χρύσα. Δώρα. Δώρα.
Δώρα. Τρίτη ψήφος και για τη Δώρα. Βλέπω τους διάσημους τόση ώρα κοιτάνε με απορία. Να συνεχίσουμε. Μαριλίνα. Τρεις για τη Χρύσα, τρεις για τη Δώρα, μία και για τη Μαριλίνα. Δώρα. Τέταρτη ψήφος για τη Δώρα. Απομένουν δύο ψήφοι. Αν και αυτή γράφει το όνομα της Δώρας, τότε το αποτέλεσμα θα έχει κλειδώσει. Δώρα. Α, καλά. Και μετά εμείς υποβιβάζουμε. Θα ανοίξω και την τελευταία ψήφο που γράφει το όνομα της Δώρας. Α, καλά, εντάξει. Δώρα, πώς έγινε αυτό, αναρωτιούνται οι κόκκινοι. Ακούω την Ασημίνα εκεί, ακούω πολύ κόσμο, την Κατερίνα. Θέλω να απαντήσει με βάση το προηγούμενο συμβάν. Όχι, βασικά με βάση το αχτύπητο δίδυμο που έπαιρνε τη νίκη στο 10, θέλω να μου απαντήσει σε μένα. Δεν είναι λογικό. Θα ξεκινήσω λέγοντας φυσικά ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα συμβίωση τα παιδιά μαζί μου, ούτε εγώ μαζί τους. Απλά πρέπει να σκεφτούμε όταν είπανε με τον, για τον Άγγελο ότι δεν έπρεπε να το ρίξω στη μάχη, γιατί σε περίπτωση που χτυπήσει ή κατά λάθος χάσει, θα χάσουν ένα δυνατό παίχτη. Και νομίζω ότι όλοι ξέρουν κόκκινη μπλε τι προσφέρω εγώ στην ομάδα γενικά. Θα μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, όχι για το κομμάτι της συμβίωσης εννοείται. Αυτό έγινε καθαρά. Βασικά το γνώριζα κιόλας και το εκμυστηρεύτηκα κιόλας και στο Ρόμπι, αλήθεια είναι, ο οποίος πίστευε ότι δεν θα ψηφιστώ. Θέλω απλά τα παιδιά να σκεφτούν ότι κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να ψηφίσουμε και αυτούς που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί εγώ τα παιδιά πραγματικά τα αγαπώ πάρα πολύ. Δώρα, πώς το εξηγείς, πώς έγινε αυτό το αποτέλεσμα? Τα παιδιά είναι πιο κοντά, πιο αγαπημένα, πιο κοντά μεταξύ τους, τα οποία με ψήφισαν. Οπότε μεταξύ τους, ναι, δεξιά είναι. Μεταξύ τους δεν μπορούν να ψηφιστούν, το καταλαβαίνω, αλλά θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν μπορούν να με βάζουν συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία της μονομαχίας, ακόμα και αν πιστεύουν ότι είμαι πολύ δυνατή και ότι θα μείνω, με ένα στραβοπάτημα μπορεί να φύγω από το παιχνίδι. Και αυτό θα κάνει και κακό στην ομάδα, αλλά και κακό σε μένα που έχω έρθει εδώ για να εκπληρώσω έναν σκοπό και τον ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι. Βέβαια δεν θέλουν να έχουν αυτό στο μυαλό τους. Κυρίως να έχουν στο μυαλό τους αυτό που προανέφεραν, μιλώντας και για τον Αλέξη, μιλώντας και για τον Άγγελο. Θα ήθελα να έχω κι εγώ την ίδια αντιμετώπιση. Και θα κλείσω λέγοντας ότι δεν θα κρατήσω σε κανέναν κακία. Είναι καθαρά το τι θέλει να ψηφίσει ο καθένας και okay. Όσο μπορούν θα με στηρίξουν εκεί που πρέπει. Καθαντάζομαι, δείχνεις δεξιά σου, Φάνη. Εννοεί εσάς, καταλαβαίνω. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν ξέρω αν αφορά εσάς. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ήταν από τις πιο δύσκολες ψήφους που έχω ρίξει. Ήταν καθαρά συναισθηματική, δεν ήταν αγωνιστική. Απλά δεν ήθελα, θα μιλήσω πολύ ειλικρινά και ας με κρίνει όποιος θέλει, δεν ήθελα να μπουν δύο κοπέλες, η Μαριλίνα και η Χρύσα, να είναι μαζί ουσιαστικά, είτε η Ιωάννα, στον τάκο. Καταλαβαίνω ότι και από εκεί και από εδώ θα κρυθώ και αρκετά. Τι είναι εσύ, Φάνη, Δώρα. Μπορώ να τελειώσω, μπορώ να ολοκληρώσω. Σε διέκοψα όταν μιλάς. Με διέκοψες πριν, γι' αυτό επεμβαίνω. Δεν σε διέκοψα καθόλου. Επειδή με διέκοψες για ένα θέμα που είχα δίκιο και τώρα εσύ δεν έχεις δίκιο, γιατί η Δώρα και στην ψηφοφορία τότε ήταν η Αντριάννα, λάθος ήταν στον τάκο. Να μιλήσω ή θες να μιλήσεις εσύ? Και το απέδειξε απέναντι βασικά ότι ήταν λάθος που την ψήφισες. Εγώ το παραδέχομαι και τώρα ότι ήταν καθαρά συναισθηματική. Και είναι δεύτερη φορά που το κάνεις. Να τελειώσω, Κατερίνα. Ωραία, παιδιά, να αφήσουμε το Φάνη να απαντήσει σε εσάς και στο σχόλιο που έκανε η Κατερίνα. Δεν θα διαφωνήσω ούτε με την Κατερίνα ούτε με την Ασημίνα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά θέλω να απαντήσει και στα κορίτσια. Γιατί η Κατερίνα άκουσα το σχόλιο της ότι μαζί φέρνετε το 10. Παίζει μαζί με τη Δώρα και φέρνετε το 10. Όχι, θυμάμαι που βγήκε στο Σερέμονι χαρακτηριστικά και είπε Δώρα. Συζητώ συγγνώμη που σε έβαλα σε διαδικασία της μονομαχίας. Εκτός και αν κάνω λάθος τα λόγια σου. Όχι, όχι, ακριβώς. Συζητώ συγγνώμη που σε έβαλα σε διαδικασία της μονομαχίας. Ήταν λάθος μου. Είσαι πάρα πολύ δυνατή παίκτρια. Με τη Δώρα παίζεις όλα τα δεκάρια και κερδίζετε που έχετε κερδίσει. Δεν και τώρα διαφωνώ, έρχεσαι ξανά διαφωνώ σε τίποτα και κάνεις το ίδιο λάθος. Δεν διαφωνώ σε τίποτα ούτε από αυτά που λες εσύ. Κυρίως βασικά σε αυτά που λες εσύ. Στην Ασημίνα έτσι και έτσι. Αλλά θα πω ότι ήταν ξεκάθαρα συναισθηματική. Μπορώ να κρυθώ. Είμαι 27 χρονών, είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη των πράξεών μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτή ήταν η απόφασή μου, σωστή ή λάθος, αυτό έπραξα.
Και το μόνο άτομο που έχω να μιλήσω, συγγνώμη κορίτσια, είναι η Δώρα. Δεν είναι ούτε. Και για την Κατερίνα θα πω ότι και θα συνεχίσω να παίζω με τη Δώρα προφανώς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά και πάρα πολύ ανοιχτά. Αν δεν παραμείνει. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Δεν ξέρω αν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου, αλλά αυτή ήταν η απόφασή μου. Δεν ζητώ να τη σεβαστείτε ούτε εσείς τη Δώρα, αλλά δεν μπορώ να την αλλάξω αυτή τη στιγμή. Απλά να σκεφτούμε ότι. Εντάξει, πραγματικά δεν κρατώ κακία, αλλά να σκεφτούμε ότι κι εγώ, επειδή είμαι πάρα πολύ κοντά και με, τα τρία κορίτσια και με την Άιρα που ήρθε τώρα, σε περίπτωση που θα κληθώ να μονομαχήσω με ένα από τα κορίτσια της ομάδας μου, θα μου είναι πάλι ίσως και πιο δύσκολο ακόμα από την πρώτη φορά, γιατί έχουμε δεθεί πραγματικά πιο πολύ, οπότε... Καλό είναι, πρέπει να σκεφτείτε και αυτό το πράγμα, ότι μπορεί εσείς να είσαστε κοντά, αλλά και εγώ νιώθω πολύ κοντά και για μένα θα είναι πολύ δύσκολο Δώρα, να παίξω απέναντι στη Χρύσα ή στη Μαριλίνα και να τις πετάξω έξω. Σάψω να χρησιμοποιήσω το ίδιο επιχείρημα που είχε πει και ο Αλέξης λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ότι αν με ψηφίσετε θα ρισκάρετε ένα πολύ καλό παίχτη κατά την άποψή του, το Σάβα. Νομίζω ότι το ίδιο είπες και εσύ, ότι παίρνει ένα ρίσκο η ομάδα σου αυτή. Ρίσκο παίρνει, ναι. Ωραία. Σωτήρη, εσύ πώς σχολιάζεις αυτό το αποτέλεσμα? Εγώ καταρχήν δεν θα συμφωνήσω με τον Φάνη σε καμία μα καμία περίπτωση. Όταν είσαι ένας αθλητής ή του επίπεδου παιχτικό στο survivor, σαν το Φάνη, θεωρώ ότι το λιγότερο πρέπει να κάνει είναι να μην ψηφίσει τη Δώρα. Το οποίο θα ψηφίσει είναι θέμα δικό του. Αυτή τη στιγμή η Δώρα για μένα είναι και η Ιωάννα. Είναι για μένα είναι οι πιο δυνατές γυναίκες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όχι ότι μειώνονται τα άλλα κορίτσια προς Θεού, ούτε τη Μαριλίνα, ούτε είναι την. Είναι έτσι ούτως ή άλλως. Εγώ θέλω να ζωή μου, φίλε, όπως με βλέπει ο κόσμος και η Ελλάδα. Θέλω να είμαι στρέις αυτά που λέω. Μπορεί να φαίνομαι κακό εξ αρχή την πρώτη μέρα που έρθει, αλλά είμαι πολύ δίκαιο στη ζωή μου. Και αν φύγω τώρα και αν φύγω σε μια εβδομάδα, γιατί θα συμβεί σε μένα αυτό. Εδώ βλέπω μια υποομάδα που το είχα δει και το είπα και, και μόνο στις κάμερες από πίσω, ότι βλέπω να παρακολουθούνται πολλά πράγματα. Εδώ μιλάμε για αδικία. Δεν μιλάμε για αδικία, αδικία, φίλε. Είναι κρίμα από τον Θεό, επειδή συστηματικά το παιχνίδι είναι αγωνιστικό. Αν είναι συστηματικά, άμα είναι να καθόμαστε στο πάγκο, να μιλάμε, κάνουμε και πάμε βάση ψηφίσει με βάση συστηματισμού. Όταν δίνει τη ψυχή τη, μια γυναίκα 46 τη. Και κάνει αυτά που κάνει, είτε σε καλύβα είτε μέσα. Και εσύ μου βρεις τη δικαιολογία, σαν Φάνη που είναι φίλος μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Φάνη. Αλλά απαραίτητα συμφωνήσω μαζί με το Φάνη, έτσι. Όχι, να μου λες τη δικαιολογία, εμένα ναι. Συναισθηματικά, ποια συναισθηματικά. Συναισθηματικά δεν σκέφτεσαι τη γυναίκα που παλεύει εδώ με τέσσερα παιδιά και κάνει την ψυχή τη. Και λέει αυτά που κάνει και λέει συναισθηματισμού. Είσαι τώρα, είναι αυτή η λογική και η δικαιολογία. Μήπως δεν θέλεις, Φάνη, να είναι μπροστά σου η Δώρα. Εγώ θα αναποκύμουν, γιατί σε αγαπάω και σε εκτιμώ πάρα πολύ. Και επειδή έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψης, σου ζητεύω μισό λεπτό. Και επειδή το Φάνη τον έχω σε τριά διακτήμηση, και τον Γιάννη, και τα παιδιά πλέον, και τον Γιάννη, έχω πει και πέντε κουβέντες παραπάνω πριν μου στο παιχνίδι, δεν περίμενα να άκουσα την ιδιολογία. Δεν ξέρω, δηλαδή, εμένα με άδειασε πολύ ο Φάνης αυτή τη στιγμή. Τον είχα σε περαιτέρω οπτική επαφή, να έχει περισσότερο εύρος στον άνθρωπο και σε αυτό που δίνει την ψυχή του. Εγώ έχω μάθει να παλεύω στη ζωή μου, φίλε, για την ψυχή μου και να επιβραβεύω αυτούς. Δεν υποτιμάω τη Χρύσα, τη Μαριλίνα και την Ιωάννα σε καμία περίπτωση. Αλλά εδώ μιλάμε, σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν έπρεπε να βγει η Δώρα για μένα, ναι. Φάνη, όλα αυτά είναι ανάγκαμε να λέγαμε. Θες να απαντήσεις κάτι στο Σωτήρι? Δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που σου. Α, μην έκανα ένα σχόλιο, δεν σ' άκουσα καθαρά. Τι ακριβώς είπε στο Φάνη? Μήπως ο Φάνης δεν θέλει να έχει τη Δώρα μελλοντικά μπροστά του? Μάλιστα. Φάνη, θες να απαντήσεις αυτό? Σε καμία περίπτωση. Μακάρι να είμαστε στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο και στο πέμπτο μήνα και να είμαστε με τη Δώρα. Μακάρι. Δεν ολοκλήρωσα. Γιατί στην ομάδα σου είναι δυνατή και τη χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. Που είναι ομαδικό ακόμη. Δεν έχει περάσει το ατομικό. Δεν νομίζω η Δαλάκα σήμερα να δώσει κάποιον από την ομάδα της. Αυτό ήθελα δεν να νομίζω πω. Να γίνει τόσο ανθρωποφάγο από τώρα το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα έχει αρχίσει από τώρα να γίνεται ανθρωποφάγο τον πέμπτο μήνα που είπες και εσύ τώρα, τι θα γίνει? Αναφέρονται δηλαδή, λέξεις, άμα η Δαλάκα τώρα βγει και ψηφίσει εμένα, θα είναι καλό. Δηλαδή, να το δεις καλά. Λοιπόν, ο παιδιά, κόσμος έξω να το δει καλά. Ας μην μπούμε σε μια αντεπαράθεση. Μια σύντομη απάντηση, αν θες, Φάνη, γιατί περιμένει και η Κατερίνα. Αναφέρονται λέξεις του περσινού survivor αρχικά που δεν συμφωνώ. Είναι ξεκάθαρα απόφαση, η ψήφος είναι ξεκάθαρα απόφαση του καθενός. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να κριθεί, γι' αυτό είμαστε εδώ για να κριθούμε, για να αθληθούμε. Όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ είπα τη λογική μου, δεν θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να συμφωνήσει ή όχι. Μπορεί να είμαι λάθος, ξέρω ότι είμαι λάθος, έτσι έπραξα. Δεν μπορώ να την αλλάξω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Φάνη, να βάλουμε μια άνω τελεία, παιδιά, σε αυτό το θέμα. Και, γιατί... Συγγνώμη, να απαντήσω αυτό που είπε η Μίνα, ότι. Το ξαναλέω ότι μακάρι στο δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο μήνα να είμαι με τη Δώρα, γιατί ξέρει πόσο καλό δίδυμο είμαστε. Και εκτός από αυτό, ίσως η ψήφος. Είναι, γιατί κάθε εβδομάδα να συνεχίσω. Ίσως η ψήφος ήταν και στρατηγική. Γιατί το παιχνίδι είναι και στρατηγικό. Και θα το αφήσω εκεί. Λοιπόν, βάλτε μια άνω τελεία σε αυτό το θέμα. Ξέρω ότι θέλετε να το συζητήσετε κι άλλο. Αλλά θα πρέπει να περάσουμε στην Κατερίνα, αφού κάνω μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε πλέον τρεις υποψήφιες. Αυτές είναι η Κρίστη, η Όλγα και πλέον και η Δώρα. Κατερίνα, φαντάζομαι η υποψηφιότητα της Δώρας εξάφιασε λιγάκι. Περιμένω
να ακούσω την τέταρτη υποψηφιότητα από σένα, αλλά πριν όμως μου πεις το λόγο και το όνομα, θέλω να μου πεις αν ήταν συλλογική απόφαση, πήρες μια απόφαση μόνη σου. Όχι, όχι, δεν ήταν συλλογική. Ζητήσαμε ελάχιστα πράγματα. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι θα ψηφίσω. Φυσικά θα ήταν το καλύτερο για την ομάδα, αλλά λέω σκέψω ότι εγώ με την αντίπαλη ομάδα δεν θα μπορούσα από σεβασμό και μόνο να ψηφίσω τις δύο πιο δυνατές παίκτρες, τη Δώρα και την Ιωάννα, γιατί που θα τις βρω μπροστά μου, που θα χάσω από τα κορίτσια, που στρατηγικά θα μπορούσα να το κάνω, που είμαι από την αντίπαλη ομάδα. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Θα ψηφίσω τη Χρύσα. Ψηφίσω τη Χρύσα. Ο λόγος? Δεν είναι ο λόγος. Πρώτον, θέλω να έχουν πιθανότητες τα δύο κορίτσια από την ομάδα μου να μπορέσουν να παραμείνουν. Αλλά και από σεβασμό δεν παίζω στρατηγικά να πάω να ψηφίσω το δυνατό να το βάλω στον τάκο. Δεν το έχω σαν φιλοσοφία εγώ. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν. Δεν μπορώ να το κάνω. Χρύσα, είσαι η τέταρτη υποψήφια αυτή την εβδομάδα. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις. Το περίμενα, το είχα πει και σε όλους το πρωί. Ήμουνα 100% σίγουρη. Είτε να βγάλω την ψηφοφορία είτε από την Κατερίνα, το ήξερα. Είμαι έτοιμη να μονομαχήσω και να παραμείνω στο παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν τις τέσσερις υποψήφιες για αυτήν την εβδομάδα. Είναι η Κρίστη, η Όλγα, η Δώρα και η Χρύσα. Αυτές λοιπόν θα βρεθούν στη μονομαχία και αυτήν την εβδομάδα κάποια από αυτές θα αποχωρήσει, θα επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το συμβούλιο. Θα σας αποχαιρετήσω και θα δώσουμε ραντεβού αύριο. Αύριο παίζουμε για το έπαθλο της εβδομάδας. Καλή ξεκούραση και τα λέμε στο Στίβο Μάχης. Καλή συνέχεια, παιδιά.